Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like, κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Ο Κλόπ στον τελικό, ο Σιμπεώνας στον τελικό. Europa ο ένας, Champions League ο άλλος. Γεια σου ρε Τζόρνταν. Χάθηκες ρε Τζόρνταν. Πού είσαι ρε Τζόρνταν? Για χαρά σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Τώρα ήρθα εγώ μετά το Πάσχα. Πού ήσουν ρε Τζόρνταν? Ο Κλόπ λοιπόν στον τελικό. Γουστάρες. Και ο Σιμεώνας στον τελικό. Θεωρώ ότι ο Σιμεώνας θα το πάρει. Ναι. Μπορεί να το χρωστάει κιόλας από προπέρσι. Ναι, ναι. Της Ατλέτικο. Είναι πολύ σφιχτή, μ' άρεσε. Και ειδικά τη Ρεάλ την έχει φιλνάδα τα τελευταία χρόνια. Έλα ρε μεγάλε. Έλα ρε άρχοντα, τι μου λες? Ναι, τώρα. Ναι, πολύ σφιχτή πίσω. Ναι. Έχει φάει τώρα, δεν ξέρω, το 1 τρίτο από τα γκολ από την Μπαρτσελώνα, ας πούμε, και από τη Ρεάλ. Στην άμυνα δηλαδή είναι η καλύτερη άμυνα της Ευρώπης, νομίζω. Ναι. Η Αθλέτικο. Ναι. Είναι σαν πολύ σφιχτή. Εντάξει, τώρα ο Πάουκ. Μ' αρέσει δηλαδή που ό,τι γίνεται παντού, σαν τον Πάουκ. Τον κρίνουμε τον Πάουκ, ας πούμε. Τη μεγάλη ομάδα. Αυτό είναι, είναι η μεγάλη ομάδα η λοιπόν. Σύγκριση. Ναι, η σύγκριση. Καταρχήν να πω έχεις ότι έχεις χαιρετίσματα από όπου και αν πήγα και αν βρέθηκα και αν στάθηκα αυτό το διάστημα. Πού πήγες, πού στάθηκες, πού ήσουν? Κοίταξε να δεις. Από Σέρες καταρχήν πριν 2-3 μέρες που ήμουν εκεί. Ναι. Από όλο τον κόσμο, τώρα μην αναφερόμαστε. Ναι, λεφτά εμάς. Λεφτά θα φτάσουμε και χαιρετίσματα. Και, λοιπόν, από την Πτολεμαΐδα, εχθές που ήμουν εκεί, είχαμε χαιρετίσματα. Προέδρους, αντιπροέδρους, γενικούς γραμματείς, φαρισαίους, ιστορίες, ποδοσφαιριστές, ξέρεις. Λεφτά εμάς. Λεφτά πάλι. Εντάξει. Λοιπόν. Έχει λέει χαιρετισμούς. Εντάξει ρε παιδί. Κάναμε τον έρανο για το αμάξι. Τον κάνουμε, όχι τον κάναμε. Έμασες. Το βγάλε. Εντάξει τώρα ο κόσμος. Τα χαιρετίσματα μέσα δεν τρώγονται να πούμε. Εντάξει τώρα. Τον πάρουμε την ψυχή των άνθρωπων, δεν μπορεί να δώσει τώρα. Δεν είναι. Έχουμε τη φιλία μας. Άλλος θέλει, αλλά δεν μπορεί. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Εμείς τον αγαπάμε όπως και να είναι. Φίλος μας είναι. Άλλος. Καλά είναι τα χαιρετίσματα. Εμείς αγαπάμε και αυτό που μπορεί και δεν θέλει. Και δεν πειράζει. Και αυτός καλός είναι. Ναι, είσαι καλός χριστιανός. Ναι. Καλός άνθρωπος είσαι. Ναι. Να πούμε ότι την άλλη Κυριακή θα είμαστε στο Κιλκίς. Εμείς. Παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στα play-off. Έτσι. Θα κάτω, είμαστε. Κάτω παίζει. Κάτω παίζει. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Λαμπομπονέρα το μαγαζί. Ναι. Εθνικής Αντίστασης νομίζω είναι ο δρόμος, αν δεν κάνω λάθος. Θα μάσουμε κανένα φράγκο εκεί. Δίπλα στο φίλου μου του Τέο. Ή θα εισπράξουμε μόνο χειραψίες. Θα μάσουμε, ρε φίλε, θα δώσουμε. Χειραψίες. Τα λαχεία μας, θα μας δει ο κόσμος. Αν κάθε ένας που μας κάνει χειραψία μας έδινε και ένα 10 ευρώ, θα ήμασταν πρόσφυγοι. Εντάξει, τι είναι, ο κόσμος τι είναι, Μπρούκλιδες είναι τώρα. Είναι Μπρούκλιδες. Μια χαρά είναι. Περνάσα 4 μνημόνια και όρθιοι είμαστε ακόμα. Μια χαρά είμαστε. Μακάρι να είναι μια χαρά ο κόσμος. Όρθιοι είμεθα. Τι. Λοιπόν, θα είμαστε στο Λαμπομπονέρα εκεί στο φίλο μας, στο Τριαντάφυλλο, είπαμε την άλλη Κυριακή. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Να στείλουμε χαιρετίσματα στο Τριαντάφυλλο, στο Στράτος, όλα τα παιδιά εκεί. Πόντι είναι αυτοί όλοι. Πόντι είναι, φυσικά. Ναι. Λοιπόν, και εσύ πόντιος είσαι, μίσος. Ναι, αλλά εγώ πώς παίρνω χάπια. Στον Καμπερίδη να στείλουμε τον Γιώργο, να τον πεις και χρόνια πολλά, γιόρταζε προχθές του Αγίου Γεωργίου. Ξέχασα. Αύριο θα είμαι εκεί. Ξέχασα πότε ήταν το Αγίου Γεωργίου. Έχω το τηλέφωνο το καινούριο, θα σου το δώσω, μου το έδωσε να σου το δώσω. Ναι. Μας ακούει χαιρετίσματα. Αύριο το βράδυ έχω ραντεβού με τον Καμπερίδη, θα μιλήσουμε. Κοιμόμουν 3 μέρες, ρε φίλε. Ξέρω, ρε, δεν ήξερα πότε ήταν ούτε το γαμπρό μου τον Γιωργάκη πήρα τηλέφωνο. Χαμπάρι δεν έχω. Ναι. Λοιπόν. Και το Βασίλη τον Γεωργίου. Α, όχι, αυτό Βασίλη το λένε. Ψέμα. Ναι. Εσύ θα τον πας δηλαδή στο επίθετο, αν το γιορτάζεις. Είχα ένα φίλο, πέθανε. Ο Βασίλης ο Αντωνίου. Του Αγίου Αντωνίου τον έπαιρνα τηλέφωνο. Κάθε Αγίου Αντωνίου τον έπαιρνα τηλέφωνο. Σουπεράς, χοντρός, ελεηνός. Και τι γέλιο είχε. Περνούσε έξω από το σπίτι, φώναζε. Θα σε σπάσουν στο ξύλο. Χρόνια. Θα σε σπάσουν στο ξύλο. Φώναζε απ' έξω από το σπίτι. Απέναντί μου έμενε. Ναι. Έφυγε, στα 46 του έφυγε, στα 45-46 του έφυγε ο Βασίλης. Κάθε Αγίου Αντωνίου 20 χρόνια τώρα. Αντωνίου, χρόνια πολλά ρε Αντωνίου. Αλλήμονος σε αυτόν που φεύγει. Δούλευε στην TV100, ήταν, πώς το λένε, με τον ήχο είχε. Χολύπτης, ναι, ήταν χολύπτης στο TV100. Βέβαια, καλός μου φίλος και γείτονας, τέλος πάντων. Αύριο λοιπόν, για να τα τελειώνουμε αυτά, μιλάμε με τον φίλο μας τον Γιώργο του Καμπερίδη εκεί πέρα. Θα δούμε πότε θα γίνει εκεί πέρα της Κατερίνης η συνάντηση. Ναι. Θα ξέρουμε και της Κατερίνης πιθανόν αύριο το βράδυ. Ναι. Δεν μου λες, στην Κατερίνη θα είναι άπλες όπως ήταν και στις άλλες αυτές, δηλαδή τόσο άπλα θα είναι. Άπλες. Δηλαδή, εμείς θα πάμε και για τον κόσμο, θα πάμε σε ημέρα που είναι. Τα λάστια τα έβγαλες, τα λάστια, τη μηχανή την έβγαλες. Τη φθορά. Όχι ρε παιδί μου, είναι ένα αμάξι, έχει ρόδες, καρότσα. Μπροστινό μέρος, ασύ, ιστορίες. αμορτισέρ, ζάντες. Τι μάζεψες μέχρι στιγμής, ας πούμε, τι μπορούμε. Καθρέφτες. Τι μάζεψες, πραγματικά. Ακόμα δεν μάσαμε τα έξοδα. Κατάλαβα. Κατάλαβες. Τα έξοδα ακόμα. Κατάλαβα. Τα έξοδα, ξέρεις τα έξοδα. Τα υπόλοιπα τα έξοδα. Δεν βλέπω να έχει έξοδα το θέμα. Πώς δεν έχει έξοδα. Έτσι πώς θα πας. Θα έχει μόνο έσοδα. Τέλος πάντων, σε κάνα δεκαριά μέρες θα έχουμε πλήρη εικόνα. Ναι. Γίνεται, θα έχουμε πλήρη εικόνα. Ναι, πλήρη εικόνα. Πλήρη γιατί εικόνα. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι που βοηθάνε, ας πούμε. Ναι. Πολλοί φίλοι μας που βοηθάνε διαπροσωπικά το πήραν το θέμα και βοηθάνε, ρε παιδί μου. Θα δούμε το αποτέλεσμα μετά από 2 εβδομάδες, ας πούμε, να πω πιο σίγουρα πράγματα. Θα είμαστε πιο κοντά σε πραγματική εικόνα. Να μαζέψεις πριν έρθει το 4ο μνημόνιο. Μην κλείσει καμιά τράπεζα εκεί πέρα, μην μας κάνουν κανένα κούρεμα. Γιατί δεν βλέπω να παίρνεις ούτε τις ζάντες. Τι να κάνουμε. Ναι, αυτό σε λέω μόνο. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε τώρα. Δεν λέω εγώ τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Εμείς χίλια ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Άρα θα πάμε αυτή την Κυριακή στο Κιλκής. Όχι αυτή την Κυριακή, την άλλη Κυριακή. Την άλλη Κυριακή. Θα πάμε, θα είμαστε στο Κιλκής. Στο Λαμπομπονέρα λοιπόν το μαγαζί. Πόσα χιλιόμετρα είναι το Κιλκής? Κοντά είναι. 40 και 40-80. Πόσα ευρώ βενζίνη θα βάλεις? Κάνα κοσάρικο μας πάει, μας φέρνει. Πολλά είναι. Κάνα βάλε εσύ μια εικοσάρα. Δεν έχουμε. Τώρα άμα και αργά να μου έρθεις, κοντά είναι. Εκεί που πηγαίναμε σε μισή ώρα, θα πάμε σε 40 λεπτά. Δεν είναι. Εντάξει, τέλειος, εντάξει. Ωραία. Τι είναι, αλλά για πες, πώς πέρασες τα Χριστούγεννα, που πήγες? Χριστούγεννα δεν είχαμε Πάσχα. Πάσχα είχαμε. Εντάξει, εγώ από ό,τι ξέρεις, έχω πολλά μέρη, πολλά χωριά. Εσύ έχεις πολλά χωριά, είσαι από τους προνομιούχους. Έχω πολλά μέρη. Ναι. Μεγάλωσα, ας πούμε. Πού μεγάλωσες? Είμαι Δραμινός. Είσαι Δραμινός, ναι. Μεγάλωσα κάποια χρόνια εκεί πέρα στο χωριό. Έτσι. Κατέβηκα στη Σκίδρα. Έτσι. Πήγα στην Αθήνα. Ναι. Στο Ρέντι, στο Ρέντι. Ναι. Ζω Θεσσαλονίκη. Ναι. Και γυρνάω και εγώ. Παντρεύτηκε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ναι, εντάξει τώρα. Ερωτεύτηκε στη Δράμα, καψουρεύτηκε στη Σκίδρα. Παντρεύτηκα στη Σκίδρα. Όχι, δηλαδή όταν ήσουν μικρό. Ναι, θέλω να πω, ναι, εντάξει, σαν παιδί. Εντάξει, τώρα και με τις δουλειές και με τα αυτά γυρνάμε όλο τον κόσμο. Οπότε λοιπόν, όπου πηγαίνεις, είναι και το μέρος σου. Το μέρος. Λοιπόν, όλοι όταν είναι γνωστοί και φίλοι. Εσύ που πήγες δηλαδή? Εγώ πήγα και λίγο Δράμα, πήγα και Σέρες. Τώρα πάω και στην Έδεσα Μηγιά. Δηλαδή, Μεγάλη Παρασκευή πήγε στη Δράμα. Εδώ Θεσσαλονίκη. Μεγάλο Σάββατο. Πήγε στην εκκλησία να ανάψει λαμπάδα, πήγε από κάτω. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που πηγαίνω τακτικά στην εκκλησία, αλλά είμαι από αυτούς που πιστεύω. Πιστεύεις? Καλά. Ναι. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι αν πας στην εκκλησία, ντε και καλά είσαι καλός χριστιανός. Αν πας ανάσταση στην εκκλησία, μπορεί να σε σκοτώσουν κιόλας. Το άμα πας στην εκκλησία, αλλά βρεις και κάνεις και ξέρω εγώ και κάνεις άλλα αμαρτήματα, παράδειγμα, δεν νομίζω ότι ωφελεί αυτό. Εσύ δεν πας, αλλά δεν κάνεις αμαρτήματα. Εγώ προσπαθώ, ρε παιδί μου, όσο το δυνατόν. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι καλύτερο. Βέβαια, καλά να πηγαίνεις και κάπου στην εκκλησία, όταν μπορείς, όταν έχεις χρόνο. Γιατί. Άμα είσαι επίτροπος, καλά είναι. Εντάξει, ρε παιδί μου. Αγκαλιάζει η ψυχή σου. Αγκαλιάζει η ψυχή σου. Εντάξει, ηρεμείς. Ναι. Παίρνεις και μια γεύση εκεί πέρα από τον κόσμο όλωνα. Ναι. Από την πίστη του κόσμου, ας πούμε. Ναι. Ανάβεις και το κεράκι σου, γιατί σαν χριστιανοί τα πιστεύουμε αυτά τα πράγματα. Ναι. Οπότε είναι καλό και η εκκλησία, αν έχεις το χρόνο. Δεν πήγες όμως? Δεν θεωρώ. Πήγα μια φορά. Ναι. Δεν θεωρώ ότι να πηγαίνεις και κάθε Κυριακή στην εκκλησία ή αυτές τις μέρες είναι κάτι του όρου. Στον επιτάφιο πας να πάρεις κανένα ματάκι να πούμε? Όχι, δεν πάω. Συνήθως αυτοί οι παλιοί άνθρωποι πάνε και χαλάνε την αυτήν. Ναι. Εγώ νομίζω ότι επιτάφιος καλά είναι αν μπορείς κάπου να πηγαίνεις, αλλά όχι εκεί που έχει πολύ κόσμο. Ναι. Να πηγαίνεις σε κάνα πιο χωριάτικο. Ας πούμε, με λίγα άτομα. Κοινωνία, να πας για τον επιτάφιο, να μην πας για τον κόσμο. Άντε, μπράβο. Είναι καλό αυτό το πράγμα. Άρα δεν πήγες στην Ανάσταση, δεν πήγες στον επιτάφιο. Δεν πήγα. Έφαγες? Στο σπίτι και κανονικά. Αρνή. Χωριάτικα πράγματα. Ναι. Στη Σκίδρα πήγε. Κατσίκι. Έβαγα, αλλά να σου πω κάτι. Το αρνί μου αρέσει πιο πολύ. Πιο πολύ το αρνί σ' αρέσει. Ναι. Το πρόβατο που λέμε. Το πρόβατο, σ' αρέσει πιο πολύ. Είναι πιο νόστιμο, ρε φίλε. Είναι πιο παχύ, έχει άλλη γεύση. Το άλλο μυρίζει λίγο. Βρωμάει λίγο. Σε μύρισε, ναι. Το άλλο, ναι. Λένε και οι βλάχοι εκεί σαν παροιμία, α πούμε. Οι βλάχοι. Τι λένε? Να λες ότι τρως κατσίκι, αλλά. Πένευε το κατσίκι και τρώγε αρνί, σου λέει. Έτσι λένε. Ναι. Λένε το έχουν αυτοί, ρε παιδί. Ξέρουν αυτοί, ναι. Δεν τρελαίνομαι και για τα δυο ή για κάποιο από τα δυο, αλλά αν μου πεις για ένα από τα δυο, θεωρώ ότι το αρνί είναι καλύτερο. Νόστιμο. Τρώγε την πέτσα. Όχι, δεν τρώγε την πέτσα. Γιατί? Έχει και ένα προνόμιο αυτό, ρε παιδί μου. Τρώγεται ζεστό καλά, αλλά και κρύο τρώγεται ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Ναι. Πιο νόστιμο. Την πέτσα και δεν την τρώγε. Πίνεις και κάνα 2 κιλά ρετσίνα να πούμε να γουστάρεις. Και μετά τριγλικερίδια, ξέρεις. Ή προμετά ανάσκελα, τα φαγητά πάνω, ναι. Έτσι. Έχει ένα αυτό το κατσικίσιο, ας πούμε, ή και το πρόβιο, αν θέλεις. Ναι. Σε μπουκώνει εύκολα, δεν μπορεί να φας πολύ. Πλακώνει και τα παραπάνω. Δεν είναι σαν το γουρούνι, ρε παιδί μου, τρώσει μπορεί να φας κάνα 2 κιλά, ας πούμε. Μπριζόλε μπορεί να φας 5-6. Μπορεί να φας γουρούνι, ναι. Που το γουρούνι είναι πιο ανθυγιεινό, ας πούμε. Ναι. Γιατί είναι πιο ανθυγιεινό, τι τρώει. Το γουρούνι τρώει απ' όλα, ρε φίλε. Ναι. Τρώει σάπια πράγματα, τρώει, ξέρω εγώ, είναι σαρκοφάγο. Ναι. Είναι... ποντίκια τρώει αυτά, ναι. Τα πάντα, ό,τι το βρει κάτω, τρώει το ποντίκι. Και η κότα είναι βρωμικιά. Βρωμιάρα είναι. Βέβαια, έχω δει εγώ με τα μάτια μου κότα να τσιμπάει και να τρώει φίδι σκοτωμένο. Ναι. Εγώ την κότα την αποφεύγω, δεν τρώω κότα. Δεν τρως κότα, επειδή τρώει τα φίδια. Ναι. Επειδή είναι βρώμικια. Βρώμικια είναι. Τα σκουλίκια τα τρώει, μέσα με στις λάσπες καλύζει. Τα σκουλίκια εντάξει, τα φάει. Ενώ το πρόβατο, ρε παιδί μου. Τα σκουλίκια το πρόβατο και το αρνί, ας πούμε. Το πρόβατο και το αρνί όμως. Ναι. Είναι χορτοφάγα αυτά. Δεν είναι, δηλαδή δεν τρώνε. Δεν τρώνε καλά πράγματα, ναι. Οπότε. Χορταράκι. Ναι. Τώρα ειδικά που έβρεξε κιόλας έκανε κατακλυσμό εκεί στα βουνά αυτά, το χορταράκι φρέσκο, ωραίο. Ωραίο. Ναι. Ναι. Να τρως σαλιγκάρια. Σαλιγκάρια είναι, ρε παιδί μου. Ναι. Με τι πάει τα σαλιγκάρια. Σαλιγκάρια. Έχει φάει σαλιγκάρια. Σαλιακούς. Το σαλιγκάρι είναι, είναι καθαρό ποντιακό φαγητό. Το τρώνε οι ποντοί αυτό. Το τρώνε. Με το τσόφλι το τρώνε μαζί, όχι. Εμένα μου αρέσει με το τσόφλι. Α, το κοπανάζει το τσόφλι. Και όλες οι ακαθαρσίες μέσα. Α. Άλλοι βάζουν αλεύρι, ρε παιδί μου. Ναι. Κάνα 2 μέρες τα αφήνουν μέσα στο αλεύρι, βγαίνουν αυτά έξω, καθαρίζονται, βγαίνουν καθαρά, ας πούμε. Ναι. Καθαρίζουν τις ακαθαρσίες και τα βράζουν, τα κάνουν με σπανάκι, τα κάνουν, ξέρω εγώ, στιφάδο. Στιφάδο. Μου αρέσει στιφάδο πολύ. Πάρα πολύ. Κοχλίδε τα λένε οι πόντοι. Ναι. Είναι πολύ ωραίο φαγητό. Με τι το πίνεις? Καθαρό φαγητό. Τι πίνεις με αυτό? Θα σου πω, καθαρό φαγητό. Καθαρό. Όπως είναι καθαρό, είπαμε, το αρνί, το κατσίκι. Τώρα μας δίνεις ιδέες. Η Αγελάδα, ας πούμε. Δηλαδή, τώρα μουσκάρι, με το 4ο μνημόνιο. Κοίταξε να δεις. Μπορεί να μάσουμε τα σαλιγκάρια. Τα ζώα αυτά είναι χορτοφάγα. Δεν τρώνε, δηλαδή δεν είναι καθαρά πράγματα. Ναι. Το κρέας είναι υγιεινό. Δεν είναι παχύ, δεν έχει αυτό το λίπος. Ναι. Πολύ λίγα πράγματα, ας πούμε. Ναι. Γι' αυτό και προτιμούν πολύ το βοδινό κρέας, ας πούμε. Το μοσχαρίσιο που λέμε. Ναι. Όσον αφορά τα υπόλοιπα. Ναι. Δηλαδή θα προτιμούσα εγώ σαν υγεία. Ναι. Να τρώω αρνί, κατσίκι και μουσχάρι και ξέρω εγώ, παρά να τρώω γουρούνι και κότα. Ναι. Μπορεί η κότα να είναι, λένε ρε παιδί μου, δεν έχει πάχος, δεν έχει αυτό, αλλά είναι πιο βρώμικη. Άκου τι λέει ο γιατρός Ηρακλειδέας, ότι είναι γιατρός. Δεν υπάρχουν βρώμικα και καθαρά ζώα. Στο μυαλό είναι όλα. Όταν γουστάρεις προκτικό σεξ, τότε δεν είσαι βρώμικος, λέει ο φίλος ο γιατρός. Δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο γιατρός. Γιατί δεν είναι? Γιατί εντάξει, τώρα και στην Κίνα τρώνε φίδια. Δεν είναι τώρα το φίδι τι. Άμα είναι νόστιμο. Ναι, εντάξει, δεν λέει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καθαρό επειδή είναι νόστιμο. Και εγώ στο IKEA που πήγα έφαγα αλόγατα. Κοίταξε. Με άλογο. Αλογίσια. Το αλογίσιο, το άλογο είναι καθαρό ζώο. Δεν ξέρω τι άλογο ήταν, λέει αυτά που λέγανε στους αγώνες. Ο Αστραχάν. Δεν έχει σημασία. Δεν από αυτό να έφαγα. Χορταράκι τρώει. Τριφύλι, γιουτζέ, αυτά. Γιουτζέ τι είναι ο γιουτζέ? Το τριφύλι που λένε. Α, το τριφύλι. Τρώνε, ξέρω εγώ πώς το λένε, γιαρμά, τρώνε τέτοια πράγματα. Δεν τρώει, δεν τρώει κάτι ψόφιο. Το φίδι όμως τι κάνει? Τρακ, ανοίγει το στόμα, αρπάζει τη σαύρα, αρπάζει τον ποντικό. Ναι. Κατάλαβες, δεν μπορεί να το φάσει. Δεν μπορεί. Μόνο καταρχήν. Και να μην το δεις, μόνο που ξέρεις ότι τα κάνει αυτά, είναι και αντισυντικό, ρε φίλε. Τώρα θα μου πεις, άμα στο λανσάρουνε σαν χέλι, ας πούμε. Ναι. Το τρως. Εγώ δεν τρώω και αυτά τα μακριά τα. Πώς τα λένε τα. Ναι. Τα ψάρια, τα χέλια, τα αυτά. Δεν τα τρως. Γιατί δεν τα τρως? Δεν τα μπορώ. Είμαι με την ιδέα αυτή ότι ξέρω εγώ μοιάζουν, είναι σε στυλ σαν φίδι. Μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, το φίδι της θαλάσσης, ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Ναι. Δεν το γουστάρω εγώ. Δεν με έρχεται αντισυντικό. Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί. Ναι. Δεν δοκίμασα ποτέ και δεν μ' αρέσει για αυτό το πράγμα. Το χαρίτσι με το ζιόλι που τον βλέπεις δεν σε πειράζει, σε πειράζει το χέλι. Δε, μάλιστα. Τώρα από τη σκύλα στη χάριβδη πάμε. Το χαρίτσι με το ζιόλι και οι δυο είναι χαφάρες. Τώρα εσείς ό,τι και να μου πείτε. Τεστάρω την αισθητική σου. Το χαρίτσι θα μάθει το παιδί, ξέρει, είναι χαφάρα, έχει πνευμόνια για αυτά, θα μάθει, θέλει παιχνίδια. Τι λέει ο γιατρός ο Ηρακλειδέας που είναι και κτηνίατρος. Όρισε το καθαρό και το βρώμικο, λέει. Το χορταράκι δεν το κοπρίζουν, λέει, άλλα ζώα. Ωραίο. Δεχές δηλαδή το ζώο πάνω στον κόσμο. Τώρα δηλαδή. Τώρα εσύ, μισό λεπτό, ρε γιατρέ. Αυτό το είπε ο γιατρός. Ναι, το γιατρό. Κτηνίατρο. Ωραία. Λοιπόν, να ρωτήσω τον γιατρό. Ναι. Έχω δει εγώ ένα σκύλο να σηκώνει το ποδάρι και να κατουράει πάνω σε ραδίκια. Ωραία. Ναι. Τα ραδίκια τα πλένεις, τα βράζεις και τα τρως. Το σκύλο τον τρως? Ρωτάω. Κοίτα με τον Τσίπρα. Ας μας απαντήσει ο γιατρός, τον τρώει το σκύλο. Εγώ αφάω τα ραδί και ο γιατρός σας φάει το σκύλο. Το καναρί είναι από το σπίτι σου θα φας με τον Τσίπρα. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Άλλο από ανάγκη τώρα. Εμείς την κάνουμε την κουβέντα για να προειδεάσουμε το κοινό. Όχι, ρωτάω τον γιατρό εγώ τώρα. Έχεις δει το καναρίνι του Λογοθετίδη που λέει ο Χελιτίδης το 1947 γυρίστηκε η ταινία. Οι Γερμανοί ξανάρχονται. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, καταλαβαίνω τώρα. Από την πείνα μπορεί να φάμε τα πάντα. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Το κόκκινο δηλαδή. Με σάλτσα δεν τον τρως, έτσι με την κόκκινη τη μύτη και την κουρουλίσια. Ο κόκκινος, ρε φίλε, δεν τρώγεται με τίποτα, ρε. Δεν τρώγεται με τίποτα. Ο κόκκινος, η φιλαράκι μου, χρονιά πολλά, Γρηγόρη, άμα ακούει δεν ξέρω, αλλά... Κάτσε ρε σήμερα. Εδώ μιλάμε για κανιβαλισμό. Ναι. Πέσει σε ένα αεροπλάνο, έχει γίνει αυτό. Ναι. Έχει γίνει στις Άλπεις. Ναι. Και στην Αργεντινή μου φαίνεται, ναι. Ναι. Και σπάει το αεροπλάνο και πηγαίνει, ας πούμε, στο. Πώς το λένε, τρακέρνει το αεροπλάνο στο βουνό και είμαστε 100 άτομα και οι 50 πεθαίνουν. Και μένουμε 50 εμείς. Ναι. Και στους 50 που πεθάνανε είναι ο κόκκινος απάνω. Δεν τον τρως ρε εσύ. Να τον ψήσει σουβλάκι στο τσουκάκι. Έτσι, αφράτο, αφράτο. Εγώ δεν τρώω του άλλου 49, ρε το κόκκινο δεν πάρε. Για λέγε. Οπότε. Πα και λε τώρα το βρώμικο για να διευκρινίσουμε αυτό που είπε ο γιατρός. Ο γιατρός. Βασίλης. Πώ το ορίζει το βρώμικο, δηλαδή. Το βρώμικο. Ο σκύλος τώρα τρώει ό,τι να είναι. Ή το γύρο που πα και τον τρως. Πρόσεξε να δει. Θα σου πω. Κακό. Δεν τρως το χέλι και τρως το γύρο. Είναι κακό. Γιατί σε πάω ξύλο. Είναι βρώμικο. Είναι νόστιμο μένα, αλλά είναι βρώμικο. Είναι βρώμικο. Πρόσεξε να δει. Τώρα ο σκύλος στην προκειμένη, ρε παιδί μου, είναι ένα ζώο το οποίο τρώει τα πάντα. Άμα ψοφήσει κατσίκα πάει την τρώει ψόφια. Άμα βρει κανένα ξέρω εγώ οτιδήποτε ψόφιο ζώο πάει το τρώει. Λοιπόν μπορεί να φάει ο σκύλος. Ο σκύλος μπορεί να φάει. Κάνε ένα μικρό εμένα. Μικρό ελληνικό. Ελληνικό. Βάλε μέλι μέσα. Ναι. Μέλι. Αφού δεν το πίνεις. Βάλε και ας μην το πιώσεις. Άκου τώρα να δεις. Λέει θέμα ικανότητας του πεπτικού συστήματος και του μεταβολισμού. Απλά πράγματα. Αυτό λέει, πάλι είναι οργανικό, είναι άλλο πράγμα. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε ανθρώπους. Τι πεπτικού συστήματος και τέτοια. Εγώ νομίζω είναι στον άνθρωπο αυτό. Άλλος είναι αλλεργικός στο ρύζι, δεν μπορεί να φάει ρύζι. Και άλλος τρώει κανίβαλο. Κάθε δικά του και τον τρώει. Ναι. Είναι του οργανισμού αυτό, δεν είναι νομίζω ο κάθε οργανισμό. Ο σκύλο, συγγνώμη για να το κλείσω με το σκύλο. Όχι, δεν είναι εντάξει. Ό,τι να είναι. Όχι, ό,τι να είναι, ό,τι δεν μ' αρέσει δεν το τρώω. Άνοιξη δηλαδή είναι, χειμώνα είναι αυτό, υγρασίες δεν σε πιάνει τίποτα εσένα. Ναι, τελείωσε. Ναι. Τι να με πιάσει, εγώ πάω και με πιάνει τίποτα εμένα. Τον νύχι μαύρο. Ο σκύλο τώρα. Ο σκύλο τρώει τα πάντα. Ο σκύλο, συγγνώμη για τη φράση μου, και τα κόμπαρα του α πούμε, αν πεινάει τα τρώει. Οπότε πώ να φάσει ο σκύλο, τρώγεται ο σκύλο. Δεν τρώγεται ο σκύλο. Ναι, αλλά τι γίνεται. Ο σκύλος, επειδή το είδα με τα μάτια μου τον σκύλο να κατουράει ραδίκια, θέλαγα να αγοράμε μέσα. Ναι. Τα ραδίκια τα ψώνισε ο μανάβης κάποια στιγμή. Τα πήγε στο μανάβικο, τα ψωνίζει η γυναίκα, τα βράζει, τα κάνει. Και τα κάνει σαλάτα, έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Εγώ έκοψα να τρώω και ραδίκια από τότε που είδα το σκύλο να τα κατουράει. Να μην βλέπεις πολλά. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, είναι και περισσότερα πράγματα. Τι γίνεται όμως, τα ραδίκια τα τρως. Το σκύλο δεν πάει να το φας. Τα ραδίκια και τα τρως και ανάσκελα τα βλέπεις. Τα βλέπεις και ανάσκελα, φυσικά. Σωστό. Λοιπόν, ωραία. Οπότε εσύ, ας πούμε, πέρασες έτσι σε αυτό το στυλ, ας πούμε, και τα λοιπά, οικογενειακά και τα λοιπά. Οικογενειακά αυτές οι μέρες είναι πιο πολύ, σε βγάζουν από τα προγράμματα. Ναι, ρε φίλε, σε ταλαιπωρούνε, ναι. Εντάξει, αλλά όντως βλέπεις τους ανθρώπους, τους δικούς σου, τους συγγενείς σου, 5 φίλους σου. Χαίρεσαι πολύ. Εντάξει, πότε θα τους δεις. Χτύπα ξύλο σε καμιά κηδεία, σε κάνα γάμο, σε τέτοιες εκδηλώσεις θα τους δεις. Το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και στις εκλογές, εάν πας και ψηφίσεις. Σωστό. Αλλιώς πότε θα τους δεις. Που λείπουμε συνέχεια. Όταν πεθάνουν ή αν πεθάνεις θα έρθουν. Ναι, ή θα μας δουν ή θα τους δούμε. Ναι. Λοιπόν, οπότε λοιπόν γίνονται αυτές οι μέρες, αποσυντονίζεσαι από τις δουλειές σου, χτυπάς πίσω σε όλα τα επίπεδα και οικονομικά και ξέρω εγώ. Μένεις πίσω. Θέλεις και κάποιες μέρες να στανιάρεις πάλι να έρθεις στα ίσια σου. Ναι. Χάνεις και τα φράγκα, δεν βγάζεις και μερουκάματο, χάνεις και αυτά που. Με άλλα λόγια, οι γιορτές είναι χασούρα. Φύρα για μας. Οι γιορτές είναι για τα παιδιά. Δεν είναι φύρα για μας. Οι γιορτές για τους ανθρώπους που βγάζουν το μερουκάματο είναι φύρα. Ναι. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι τις γιορτές οικονομάνε. Εντάξει, είναι λόγω επαγγέλματος. Εμείς δεν οικονομάμε, άρα είναι φύρα. Τι να χαρούμε. Για μας είναι φύρα. Βέβαια είναι φύρα. Είναι φύρα. Και για μας που έρχονται οι γιορτές είναι φύρα και όταν φεύγουν πάλι φύρα είναι. Ναι, μέχρι να συνέλθουμε, να κάνουμε και τα λοιπά είναι φύρα, βέβαια. Έτσι. Μεγάλη φύρα. Δεν είναι που χάνεις παράδειγμα που δεν βγάζεις 100, είναι και που τρως άλλα 200. Έτσι. Οπότε θέλεις μετά κάνα 2 εβδομάδες πάλι. Μπορεί και μήνα να τα ξαναβγάλει. Κάντε παλιά πληρωνώσουν δώρο, πληρωνώσουν επιδόματα, πληρωνώσουν αυτά κτλ. Τώρα δεν έχει τώρα τέτοια πράγματα. Κατάλαβε. Τέλος πάντων, για τα ποδοσφαιρικά τι είδες τώρα. Χαιρετίσματα και στο φίλο μου τον Κοκκό να στείλω. Ο Κοκκός ποιος είναι. Ένα φίλο μου εκεί στη Σταυρούπολη. Ο Κοκκός. Ναι. Στη Σταυρούπολη μένει και το λένε Κοκκό. Κοκκός. Κώστας Ασλανίδης Κοκκός. Παίζει μπάλα εκεί στο Κορδελιό. Πού παίζει ο Κοκκός. Στον Αστέρα, στον αγροτικό Αστέρα. Στον αγροτικό Αστέρα παίζει ο Κοκκός. Άρα κορομάει ο Κοκκός. Και αυτή στην πατήρια είναι. Μην στεναχωριέσαι. Έχουν αυτοί βρει τον τρόπο εκεί πέρα και κορομάνε. Μην στεναχωριέσαι. Μια χαρά είναι. Καλή ομάδα ο Αγροτικός Αστέρας. Και είναι και καλοί παράγοντες. Να έχεις υπόψη σου. Ναι. Κατάλαβες, είναι. Ναι, μην τους λυπάσαι αυτούς. Μην βλέπεις ότι δεν έχουν κόσμο. Βρίσκουν τρόπο. Αυτοί είναι. Το μυαλό τους γεννάει. Αγαπάνε πολύ την ομάδα. Αγαπάνε πολύ, βέβαια. Είναι πολύ αγαπησιάδες. Ματώνουν οι παράγοντες. Ματώνουν. Ο Ραβιόγλου πολύ μάτωσε. Ματώνει, βέβαια. Είναι καλός άνθρωπος. Πολύ την αγαπάνε την ομάδα. Πραγματικά. Και το μεροκάματο πέφτει. Μην τους λυπάσαι αυτούς. Τον Κοκκό. Μην τον λυπάσαι. Ο Κοκκός έχει λεφτά. Κάνανε από τον Άρη, ξέρω εγώ, να λυπάσαι. Κάνανε υπάλληλο του Μαρινόπουλου να λυπάσαι. Κάνανε από τη Βέρεια να λυπάσαι. Ναι, μη. Τον Κοκκό μην τον λυπάσαι. Μυρακλή τι έγινε, έμαθες τα νέα. Τα νέα εντάξει. Τα νέα τα ξέρουμε εδώ και καιρό τώρα. Δεν σε βλέπω έτσι. Ας πούμε. Ναι. Να σου πω κάτι. Ναι. Να μου πεις. Με τον Ηρακλή τα νέα τα μάθατε εσείς τώρα. Ναι. Τα μάθανε μάλλον ο κόσμος τώρα. Ναι. Εμείς τουλάχιστον ναι. τα πάμε πριν από καιρό. Αυτό είναι το θέμα. Πριν κάνα 1,5 μήνα. Μάλιστα. Εδώ ήμασταν και τα λέγαμε. Ωραίος. Λοιπόν. Τώρα να κλαίει ο κόσμος ή να γελάει με τον Ηρακλή. Γιατί να κλαίει. Εγώ λέω τώρα να κλαίει. Γιατί δεν πήραν άδεια. Ναι. Εδώ λέγαμε ότι άδεια δύσκολα θα πάρουν. Ναι. Υπάρχουν προβλήματα οικονομικά. Ναι. Επειδή άκουσα λίγο το μεσημέρι, ναι. άκουσα, ναι. τώρα βγαίνουν και ορίονται οι Ηρακλήδες. Ναι. Ο φίλος μου Μάνος, ο άλλος ο φίλος μου Ολλανδός, έτσι είναι. Ναι, ορίονται. Τώρα δεν ισχύει όμως αυτό. Γιατί δεν ισχύει. Γιατί τότε γίνεται... έπρεπε να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Πώς θα πάρουν άδεια. Από νωρίς. Ο καλός ο νοικοκύρης λέει, πώς το λέει ο καλός ο αυτός, πριν πεινάσει λέει μαγειρεύει. Ναι. Κατάλαβες. Ωραίο. Ναι. Λοιπόν. Όταν λοιπόν από εδώ εμείς από αυτό το βήμα ναι. και από το άλλο το βήμα τους λέγαμε ότι υπάρχουν δυσκολίες, οικονομικά προβλήματα, δεν ξέρουν τι δουλειά κάνει ο μεγαλομέτοχός τους. Ναι. Δώστε εισιτήρια στον ΠΑΟΚ να πάνε να πάρουν τα λεφτά, να πάρτε άδειες. Ναι. Εσείς θα τη βλέπετε του Καφτατζόγλου από αεροφωτογραφία. Λέγανε. Ναι. Αυτή εδώ. Ναι. Θα πάρει ο Σαβίδης την Τούμπα στα καρούλια, θα την πάει στο Ροστόβ. Με το Σαβίδη ασχολούντουσαν. Ναι. Τώρα, ναι. Έτσι λέγανε ή κάνω λάθος. Νομίζω ότι έτσι λέγανε. Ναι. Ναι. Ασχολιόταν δηλαδή με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Αφήσαν ναι. το ρεπορτάζ της ομάδας τους. Ναι. Μπράβο και λέγανε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ναι. Έφτασε το διατάφτα τώρα και η ομάδα δεν παίρνει άδεια. Ναι. Για μένα αυτό ήταν γνωστό. Εγώ το ήξερα. Το ξέρες. Γιατί εσύ δεν το ξέρεις, δεν στο είπα. Πριν 1,5 μέρες το είπα. Θα φύγουν 7-8, ίσως και 10 παίχτες από τον Ηρακλή. Πώς θα αντικαταστήσουν αυτό το καλοκαίρι. Έτσι δεν είναι. Τι να πω. Θα φύγουν τουλάχιστον 8 παίχτες. Ναι. Ίσως και παραπάνω. Ναι. Αυτοί πρέπει να αντικατασταθούν. Με τι λεφτά. Ναι. Εγώ σου λέω με τρία αξίας, όχι μη φαντάζεσαι. Ναι. Έτσι. Βάλε 8 παίχτες έτσι από 60-70 χιλιάρικα να τους βάλεις, θέλει μια πεντακοσάρα. Μάλιστα. Πώς θα πληρωθούν αυτά. Οπότε τι βλέπεις εσύ τώρα. Έλεγα έπρεπε να πουληθεί ο Βέλιος. Στα καλά του, στα φόρτε του τότε, τότε πριν κάνα 2 μήνες, τα Χριστούγεννα ήταν. Τα Χριστούγεννα τότε, ήταν. Τον Γενάρη, στα καλά του. Στα πάνω του. Γιατί ναι. μην γελιόμαστε, στα κάτω του είναι τώρα. Ο Βέλιος. Λοιπόν, τώρα δεν έχει την ίδια αξία που είχε πριν από 2 μήνες. Έπεφτε, ας πούμε. Έπεσε. Ναι. Φυσικά. Καλύτερη χρονιά έκανε. Ναι. Άλλοι μου τον κάνανε σύγκριση με τον Κλάους τώρα. Δεν θέλω να έχω τίποτα με τον παιδί. Καλός αυτός είναι, ναι. αλλά το ντεφορμάρισμα αυτό κάποια στιγμή θα ερχόταν. Δεν μπορούσε πάντα όλο τον χρόνο να είναι. Οπότε εσύ τα έλεγες. Δεν τα έλεγα. Εσύ δεν τα ακούγες. Εγώ τα έλεγα. Εσύ δεν τα ακούγες. Γι' αυτό λέω, τα ακούω. Γιατί μισό λεπτό, ρε φίλε. Πώς. Ραδιοτηλεόραση κάνουμε. Γραμμένα είναι αυτά. Έτσι. Γραμμένα είναι αυτά. Έτσι. Λοιπόν, και να το κάνω εγώ δικαίωμα. Εγώ τον Ηρακλή το συμπαθώ, ρε φίλε. Θέλω να πάει καλά. Μ' αρέσει που είσαι και πονόψυχος. Όχι, δεν είμαι πονόψυχος. Σε πιάσε το πνεύμα του Πάσχα, το 8. Όχι, ρε φίλε. Είσαι καλός άνθρωπος. Άκου να δεις, άκου. Ειδικά με τον Ηρακλή. Θέλω να μην δημιουργούνται προβλήματα στον Ηρακλή. Πρέπει να πάει καλά αυτή η ομάδα. Έχω τους λόγους μου, εγώ, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Τώρα πάλι τα ίδια μιλάμε. Αλλά το θέμα είναι ότι ξέρεις τι γίνεται. Πώς θα την κάνουν να πάει μπροστά την ομάδα όταν είναι ο μεγαλομέτοχος, είναι και προπονητής, είναι και τεχνικός διευθυντής, είναι και απ' όλα. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Δεν μου λες, πιστεύεις. Τις μεταγραφές ποιος έκανε αυτό. Πληρώσα τις μαγκιές που κάνανε στο χοντρό να πούμε. Δεν νομίζω. Πουλήσανε μαγκιά να πούμε. Και... Για την άδεια λες. Για την άδεια. Πιθανό να είναι και αυτό. Κουνήσανε το. Δηλαδή. Πιθανό. Κουνήσανε. Ναι. Μαγκυλίκι να πούμε. Κοίταξε, απόλυτος δεν είμαι σε αυτό, δεν ξέρω. Ναι. Πιθανόν όμως αν είχαν άλλες σχέσεις, ίσως να ήταν καλύτερα. Αλλά σου πω εγώ το άλλο, το αυτονόητο. Αν ήταν στις οικονομικές σου συναλλαγές, εντάξει, θα είχαν κανένα πρόβλημα. Ποιος. Λες ότι δηλαδή. Αν είχαν πληρωμένα ή καεφορίες, ιστορίες, ποδοσφαιριστές, ξέρω εγώ, θα είχαν πρόβλημα. Τι θα μπορούσε να τους κάνει κάποιος. Ναι, τι θα μπορούσε να τους κάνει. Την άδεια τη δικαιούτουσαν. Άρα αυτά που λένε ότι τους πήραξε ο Χοντρός τι να ασχοληθεί μαζί τους, λες. Άμα αυτοί δεν είχαν να πληρώσουν. Κοίταξε. Ναι. Ο Χοντρός, επειδή ξέρουμε λίγο πολύ ότι είναι, ας πούμε, ο νούμερο 1 παντού κάτω στη χώρα. Σε τέτοια περίπτωση, π.χ. Πανιώνιος, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να κάνει μια βοήθεια, ρε παιδί μου, έτσι ξέρω εγώ, με μια προκαταβολή, ας πούμε, με μια μεταγραφή, ξέρω εγώ, με μια χορηγία, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πώς. Με κάτι τι να πούμε. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Να πάρει μια άδεια, ας πούμε. Λέω εγώ. Που εγώ δεν γουστάρω, ξέρεις, ούτε Ολυμπιακού ούτε τέτοια. Ναι. Είμαι κάθετο σε αυτά τα πράγματα. Ναι. Οπότε δεν θεωρώ να είναι το τσικλίκι. Αν όμως ήταν οικονομικά εντάξει η ομάδα αυτή. Δηλαδή, ποιο μπορεί να του βάλει εμπόδιο να πάρει την άδεια, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει. Ποιο μπορεί να σε στερήσει την άδεια. Εσύ τώρα που είσαι παοξής, να σε κάνω εγώ μια ερώτηση και είσαι και καλό. Όσες θέλεις, κάνε μου. Λοιπόν, αν ο κύριος Σαββίδης πήρε, παιδί μου, ότι σε αυτή την πόλη να έχω να παίζω με κανέναν αντίπαλο. Ας πούμε η Καλαμαριά είναι γάμα εθνική, σώθηκε, εντάξει. Ο Φουκαράς ο Άρης έχει εκείνο τον ψηφίδι, έχει τον Αρβανιτίδη. Άλλο κεφάλαιο είναι ο Άρης, ναι, θα μιλήσουμε. Ναι, πού να ανέβουν τώρα, τι να κάνουν τώρα, μέχρι να ανέβουν, ξέρω εγώ. Αν θα ανέβουνε. Αν θα ανέβουνε, ξέρω κτλ. Θα μου πει για τον Άρη. Να πει ο Σαββίδης, ρε παιδί μου, τώρα να είναι και ο Ηρακλής αυτή τη μοίρα κτλ. Όπως πήγε στο Μακεδονία Παλάς την άλλη φορά ο κύριος Παπαθανασάκης και τα είπαν εκεί, πιανε καφέ κτλ. Ναι. Να πάει πάλι για να ξαναπάει. Να του δώσει κανένα δανεικό, τον κουλούρι, ας πούμε τώρα. Λέω εγώ τώρα. Λέω με το μυαλό μου τώρα. Εμένα δεν με χαλάει. Ναι, να του δώσει, ξέρω εγώ, κανένα δανεικό. Πες μου 3-4 παίκτες του ΠΑΟΚ που μπορεί να πάνε, ας πούμε. Στον Ηρακλή, ας πούμε, δανεική. Ας πούμε, για να σωθεί κατηγορία, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ποιους να στείλεις, δηλαδή, θα έλεγες. Με τον Κωνσταντινίδη τώρα που. Κωνσταντινίδη δεν θα τον έστελνα, γιατί ναι. Για μένα ο Κωνσταντινίδης. Καλά, είναι... για ένα χρόνο έτσι να πάρει τα πάνω του. Καθόλου ναι. Να μην πάει ο Κωνσταντινίδης, γιατί ναι. Τον Κωνσταντινίδη τον έχω σε υψηλό επίπεδο εγώ προσωπικά. Ποιο θα έστελνες δανεικό. Ας πούμε, ένα έστελνα δανεικό, έναν άλλο δεξιμπάκ, ρε παιδί μου. Το Σκόνδρα. Το Σκόνδρα. Γιατί όχι. Δηλαδή, πολύ καλό παίκτη είναι ο Σκόνδρα. Κάτι είναι τον κουλούρι, ας πούμε. Δεξιμπάκ σαν το Σκόνδρα που άβρισε. Δεξιμπάκ σαν το Σκόνδρα. Λοιπόν, ναι, πολύ ωραία. Τον κουλούρι φόρνα. Τον κουλούρι φόρνα του κτλ. Ας πούμε, τον Γλίκο τερματοφύλακα να του τον έδινε, όχι. Ο Γλίκος ένας είναι από τους καλούς. Ναι. Εντάξει. Οπότε να μην το δώσουμε. Θέλει κι άλλον ο ΠΑΟΚ. Ναι. Έχει πρόβλημα εκεί. Θέλει εκεί, ναι. Μπορούσα να δώσω, ρε παιδί μου, το Βελίδι όμως. Α, να δώσει δανεικό το Βελίδι. Γιατί όχι. Ναι. Γιατί όχι. Ναι. Ναι. Μια χαρά είναι ο Βελίδι. Να δώσει δανεικό ο ΠΑΟΚ το Βελίδι. Δεν θα σε στεναχωρούσε εσένα αυτό. Όχι, καθόλου. Όχι. Αν έδινα, ας πούμε, τον Τζαβέλα δανεικό. Εμένα δεν με πειράζει. Ό,τι δώσω στον Ηρακλή, ναι. Από αυτού του παίκτε. Το Σαββίδι αυτό που ήταν τον Ιαρό. 100% θα ήθελα να τον δώσω. Δηλαδή θα έδινες, δεν θα έλεγες, ρε παιδί μου, να πεθάνει η ομάδα αυτή. Θα έδινες 5 δανεικούς εσύ από τότε. Εγώ θα έδινα. Θα έδινες 5 δανεικούς και δεν έλεγες, ναι, ρε Μάνο, ας πούμε, να σε δώσω, να είσαι και εσύ 13ο, 12ο, 14ο. Ας πούμε και τα λοιπά. Και να τους πληρώνω κι εγώ το συμβόλαιο, ας πούμε. Κοίταξε. Ναι, για να παίζουν τα παιδιά. Εντάξει, ναι. Εάν έχει 2 χρόνια το λέω αυτό. Να, ο γιατρός λέει εδώ Ηρακλειδέας, ναι. Ο κτηνίατρος, Μιστακίδης, Γιαννούλης, Χαρίσης και Κοροβέσης. Εντάξει, τώρα γιατρέ, ναι. Παράλογος και εσύ. Κάτσε γιατί. Εσύ θες να πας τώρα απευθείας να βγεις τέτοιο. Europa Link. Εγώ λέω ανερώ αυτά που έχω πει τόσα χρόνια. Μιστακίδης είναι. Περιμίσους, περί ναι. Και τα λοιπά. Γίνομαι καλός άνθρωπος. Και λέω για το καλό της πόλης μας. Γιατί αυτή η πόλη πρέπει να ενωθεί. Έτσι δεν είναι πολύ. Δεν ξέρω εγώ. Λέω για τον Ηρακλή τώρα. Ναι. Για τον Ηρακλή. Ναι. Αυτή η πόλη όταν βρίσκει ένας ένα πρόβλημα, τον βοηθάει ο άλλος που είναι πιο δυνατός. Ναι. Έτσι δεν λέτε η πόλη αυτή να δυναμώσει, να αλληλοβοηθηθεί, να μην τρογόμαστε όπως ξέρω εγώ, ενώ οι κάτω τα βρίσκουν. Ας δώσει, ας πούμε, να ρωτήσουμε και τον κόσμο του Ηρακλή, να ρωτήσουμε και τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δηλαδή να ανοίξουμε τις γραμμές στο 231 0. 90-90-90 πούμε και για τον Άρη, βέβαια, όταν ανοίξουμε τις γραμμές, να μας πούνε οι παοξίδες ποιους παίκτες θα δίναν δανεικούς στον Ηρακλή, αν θέλανε. Μπορεί κάποιοι να πούνε, όχι, ρε φίλε, εγώ θέλω να πεθάνει. Θέλω να είμαι μόνος μου, ολομόναχος. Ναι. Ο καθένας έχει τη δικιά του. Και οι Ηρακλειδείς που μας ακούνε, έτσι όπως έχουν φτάσει δύσκολα τα πράγματα, θέλει παρέμβαση να κάνει ο Μάνος. Αν θέλουν, ξέρω εγώ, 4-5 παίκτες από τον ΠΑΟΚ για να σωθούν, ξέρω εγώ, άνετα την κατηγορία κτλ. Για να δούμε τι λέει ο φίλος μας ο Μάνος. Έλα, Μάνο. Αυτό που λέει, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Εδώ είναι ο Τζόρνταν. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, επίσης στην οικογένειά σου. Λοιπόν, πρώτον, φέρνεις τον Τζόρνταν σε δύσκολη θέση. Δεύτερον, επειδή ξέρω ότι είσαι ηθικός, παρουσιάζεις τον ανήθικο και ειδικά το κάνεις σε μένα τον τελευταίο καιρό, μην το κάνεις τουλάχιστον και για τον Ηρακλή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν. Όχι, εγώ είμαι καλός άνθρωπος για την πόλη. Είπα λοιπόν, σε είπα ηθικό. Ξέρω, λέω, ότι είσαι ηθικός. Τώρα μην βάζεις τέτοια συμπλέγματα, γιατί πάλι ξεκινάει ένας τεράστιος αγώνας. Εσείς μπορεί να τα ξέρατε πριν από 1,5 μήνα. Εμείς τα ξέραμε πολύ περισσότερο. Δεν τα ήξερες, Μανώ, δυστυχώς. Εμείς, Τζόρνταν, επέτρεψε με, εγώ δεν σε αμφισβητώ τον αγώνα. Κάτσε να ακούσουμε. Εμείς λοιπόν τα ξέραμε πολύ περισσότερο. Το αν δεν μιλάς για να τελειώσει κάτι το οποίο πρέπει πρώτα να τελειώσει, καλός ή κακός, και μετά πρέπει να δεις τι θα κάνεις. Και πρώτον, κύριοι, να επαναλάβω για ακόμα μια φορά, η αυτόνομη θύρα 10 και το παντικό κομμάτι του Ηρακλή δεν διοικεί. Υπέπεσε και σε αυτό το λάθος σήμερα ο κύριος Παπαθανασάκης. Ο κύριος Παπαθανασάκης διοικεί. Ο κύριος Παπαθανασάκης έταζε. Ο κύριος Παπαθανασάκης... Να κάνω μια ερώτηση... Να ολοκληρώσω αν θέλει τη σκέψη μου. Έβγαινε και λαΐκιζε. Από μόνος του πλησίασε τον κόσμο του Ηρακλή. Χωρίς να του πει κανείς τίποτα. Εμείς τον ευχαριστήσαμε και μία και δύο και 1 εκατομμύριο φορές για αυτά που έκανε για τον Ηρακλή. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που θέλω να καταλάβει ο κύριος Ραπτόπουλος, και είναι προσωπική μου άποψη, ξαναεπαναλαμβάνω, προσωπική μου άποψη, ο κύριος Παπαθανασάκης έκανε πολύ γρήγορα τον κύκλο του στον Ηρακλή. Δεν υπάρχει αύριο στον Ηρακλή με τον κύριο Παπαθανασάκη. Εύχομαι να βγω εγώ ψεύτης. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι όσο καλές προθέσεις... Εγώ θέλω να σε κάνω μια ερώτηση, ρε Μανού. Βεβαίως, αλλά να... πες μου, ορίστε, να μην πω την πρόταση μου. Στο Καφτατζόγλιο Ηρακλής ΠΑΟΚ, ο κύριος Παπαθανασάκης είπε δεν θα δώσουμε εισιτήρια για τον ΠΑΟΚ. Όχι, ο κύριος Αβίδης είπε σε παρακαλώ βοήθησέ με, δεν θέλω να έρθουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οπαδοί μου, για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Και αυτό το ραντεβού... Αν γνωρίζετε, κύριε Τζόρνταν, ναι. Εγώ άλλα γνωρίζω. Στο Μακεδονία Παλάς ότι πήγε και ζήτησε δανεικά. Εγώ άλλα γνωρίζω γι' αυτό, τέλος πάντων. Καταλάβατε τι σας είπα. Ναι. Βγήκανε και είπαν τα ραδιόφωνα ότι πήγε και ζήτησε δανεικά. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Εγώ γνωρίζω ότι. Θέλετε να μ' ακούσετε. Ναι, ναι. Τον κάλεσε ο κύριος Αβίδης ώστε να μην υπάρχουν έκτροπα στην πόλη, να του πει μην τυχόν και δώσει εισιτήρια. Αυτό έγινε στο Μακεδονία Παλάς. Μάλιστα. Δηλαδή, μόνος του δεν μπορούσε να πει δεν δίνω εισιτήρια. Έπρεπε να του τα πει ο Σαββίδης, Τον κάλεσε να κάνουν μια συζήτηση για να γνωριστούν. Δεν ήμουνα μπροστά παρόν στη συζήτηση. Τότε πώς γνωρίζει. Εγώ λοιπόν σου λέω το ρεζουμέ της συζήτησης. Ναι. Ή αν θέλεις ένα από αυτά τα οποία συζητήθηκαν. Θέλω να γίνομαι κατανοητός, Ζόρνταν. Εγώ έμαθα ότι έφαγε πίεση από οπαδούς να μην δώσει εισιτήρια. Αυτό δεν γίνεται πρώτη φορά. Να, είδες λοιπόν. Είπαμε ότι στο Καφτατζόγλιο. Οπότε δεν διοίκησε ο Παπαθανασάκης. Κοίταξε φιλαράκι. Δεν έχει να κάνει αυτό με την... Το ότι δεν παίρνει εισιτήρια ο ΠΑΟΚ είναι γιατί πρώτα ο ΠΑΟΚ τα έκοψε. Τέλος πάντων, αυτό είναι πρόβλημα στον Ηρακλή, δεν είναι στον ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Είναι πρόβλημα των φιλάθρων αυτό και των οπαδών. Ναι, αλλά είναι το πρόβλημα του Ηρακλή. Δεν μπορεί να πάρει άδεια ο Ηρακλής. Ρε φίλε, από ποια λεφτά δεν μπορεί να πάρει. Από αυτά τα λεφτά μπορούσε να πάρει μια 300 και να έπαιρνε άδεια, να μην είχε προβλήματα ο Ηρακλής τώρα. Το θέμα η 300. Ακούστε κύριε Ραπτόπουλε, σας παρακαλώ. Ναι, εγώ ακούω. Δεν έχω κανένα λόγο, ξέρετε πόσο αγαπώ αυτή την ομάδα. Όχι μόνο εγώ και όλοι οι συνοπαδοί μου είμαστε στρατιώτες του Ηρακλή. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, σας είπα, τα χάλασε όλα μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έγραψε την ιστορία του, πάντα θα τον ευχαριστούμε για αυτό που έκανε, αλλά από εδώ και στο εξής έχει τελειώσει. Δεν λέω ότι έχει τελειώσει σήμερα ή αύριο. Μπορεί να τελειώσει σε 2 μήνες, μπορεί να τελειώσει σε 3 μήνες, μπορεί στα πρώτα 3 αθλητικά αποτελέσματα. Να σας πω κάτι κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Πήρε άδεια πέρσι που ήταν πολύ πιο δύσκολα. Φέτος η ΕΠΟ, επειδή έχω μάθει να λέω τη γλώσσα της αλήθειας, και όχι μόνο επειδή το λένε δημοσιογράφοι του Ηρακλή, παρακαλούσε τον Ηρακλή να πάρει άδεια και ο Ηρακλής δεν ήθελε να πάρει, κύριε Ραπτόπουλε. Όχι αναβολές, όχι κόντρα αναβολές, όχι στα νοσοκομεία, ο αντιπρόεδρος του Ηρακλής. Μανώ, όχι... Παρακαλώ. Αν σου δώσεις Αβίδης 5 δανεικούς τους παίρνεις. Είσαι τρελός ρε Κώστα. Γιατί ρε φίλε. Γιατί δεν γουστάρει τον Πάοκ ρε φίλε. Να σου πω κάτι ρε φίλε. Ναι. Να σου πω κάτι. Ναι. Δεν έχεις καταλάβει σε αυτή την πόλη ποια είναι η κόντρα τόσα χρόνια. Γιατί μου κάνεις αυτές τις ερωτήσεις. Γελάει ο Τζόρνταν. Ναι, τώρα η δικιά του η κόντρα. Δεν έχεις καταλάβει ότι σήμερα χάρη... Τον Πάοκ το ρώτησες ρε Μάνο άμα έχει κόντρα με τον Ηρακλή. Μου επιτρέπεις. Δεν έχεις καταλάβει Ραπτόπουλο ότι σήμερα χάρηκαν όλοι οι δημοσιογράφοι, όλη η παραγωγή. Χάρηκε όλος ο κόσμος του Πάοκ. Και μπράβο και καλά εξηγήθηκε. Ναι. Χάρηκα. Εγώ πανηγύρισα να φανταστείς. Δεν είπα για σένα ρε Τζόρνταν. Σε παρακαλώ μην το παίρνεις προσωπικά εσύ. Μην το παίρνεις προσωπικά. Εσύ θες να μεταδώσεις τώρα μια κόντρα του Ηρακλή με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Προτιμώ να ξαναπάω στην τρίτη εθνική και να είμαι με ψηλά το κεφάλι ή να μην πάρω. Δικαίωμά του είναι. ή να μην πάρω άδεια και πάλι να είμαι ψηλά το κεφάλι, αλλά θέλω να είμαι καθαρός και αυτόνομος, Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Ο Βέλιος θα πουληθεί. Αυτό είναι de facto, ρε παιδιά. Πού θα πάει? Πάντως όχι στον ΠΑΟΚ. Πού θα πάει, δεν με απαντάς. Το έχω πει πριν από 4 μήνες στον κύριο Ραπτόπουλο. Αυτό το όχι στον ΠΑΟΚ, ποιος το καθορίζει? Είναι ηχογραφημένο. Ναι. Αυτό που σου. Για πάντα. Να ρωτήσω. Είναι μια πλάκα που έκανα στον κύριο Μπούζο, κύριε Ραπτόπουλο, που τον έβγαλε συνέντευξη. Ναι, όχι άλλο λέω. Το όχι στον ΠΑΟΚ, ποιος το καθορίζει, αυτό λέω. Ο ίδιος ο Βέλιος, διότι δεν θέλει να παίξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Α, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει δηλώσει και φοράει παντελόνια ο Βέλιος ότι δεν θα παίξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Και ότι κάποια στιγμή που θα κλείσει την καριέρα του θέλει να την κλείσει στον Ηρακλή. Πάντως εσύ. Δεν μου λες, να σε κάνω μια ερώτηση, Ρεμάνο. Τον αγαπάει τόσο πολύ τον Ηρακλή, έτσι. Σαφώς αυτό είναι. Πέρσι που ο Ηρακλής ήταν β' εθνική, γιατί δεν ερχόταν εδώ να τον βοηθήσει? Τι σχέση γι' αυτό, δεν ξέρω. Ρωτάω, ρε φίλε. Βολόδερν εκεί στη Β' Δανίας που ήταν Ολλανδίας, ξέρω εγώ. Βλέπει, Ζόρνταν, δεν τα ξέρει όλα. Το παιδί είχε επαγγελματικό συμβόλαιο στο Βέλγιο με τη Λίρς. Έναν κολοσσό οικονομικό, ο οποίος βεβαίως κεφαλήρισε. Και αναγκάστηκε, έκανε 7 παιχνίδια ή 11 αν θυμάμαι καλά, στο τέλος στη δανική Βέσλαντ. Ναι. Με την οποία μάλιστα την έφτασε και στον τελικό κυπέλλου, έβαλε και 11 γκολ. Ναι. Αλλά αυτό το παιδί δεν μπορούμε να το κατηγορήσουμε τώρα, για όνομα του Θεού. Δεν θα κατηγορήσουμε τον Βέλιο που θα μας κάνει πάλι καλό ο άνθρωπος. Μας έκανε καλό όλη τη σεζόν, θα τον κατηγορήσουμε κιόλας γιατί θα φύγει. Όχι, δεν είπαμε αυτό, φυσικά. Θα κοιτάξει. Εδώ θα φύγουν και τα καθίσματα. Γιατί από τα ψέματα που ακούσαμε. Από τα ψέματα που ακούσαμε θα φύγουν και τα καθίσματα. Δεν μου λες, Μάνο. Αν δεν ήρθαν χορηγίες στον Ηράκλειο, φταίει αυτός ο οποίος έχει το τιμόνι του Ηράκλειο. Δεν μου λες, Μάνο. Δεν διοικώ εγώ τον Ηράκλειο. Ο coach θα μείνει. Το αν έχει. Οι οπαδοί θα μείνουνε. Όχι, ο coach θα μείνει. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Ναι. Φίλε, αυτό είναι στο χέρι του. Δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Μάλιστα. Εγώ δεν μπορώ να το απαντήσω. Για μένα τι θα έπρεπε να κάνει? Ναι, έπρεπε να φύγει τότε στην Τρίπολη. Βλέπετε, πάλι δεν υπάρχει. Δεν υπήρξε και δεν υπάρχει ποτέ, δεν υπήρξε ποτέ πρόταση της Τρίπολης. 200.000 τα Χριστούγεννα υπήρξε, άντε δεν το ξέρεις. Λες να μην το ξέρω εγώ? 200.000 τα Χριστούγεννα είχε πρόταση. Κύριε Ραπτόπουλε, εσείς τι λέτε, το ξέρω εγώ ή όχι, κύριε Ραπτόπουλε? Πάντως ο Τζόρνταν το ξέρει. Ναι. Εσείς τι λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, εγώ το ξέρω ή όχι? Τι πρέπει να κάνει ο Νίκος τώρα, για πες μου, ο Παπαδόπουλος? Άμα ήσουν να προπονητής εσύ τώρα, Νίκος Παπαδόπουλος, τι θα έφτιαχνες? Εγώ τι θα έκανα? Ναι. Θα περίμενα τις αποφάσεις του κόσμου, αδερφέ. Και... Εγώ πιάστηκε πολύ κοροϊδό Παπαδόπουλος που δεν έφυγε τότε. Καλά τα λέγες, Ραπτόπουλε, τότε. Πιάστηκε πολύ κοροϊδό που δεν έφυγε τότε στην Τρίπολη. Αλλά επειδή ο άνθρωπος είναι τόσο γνήσιος, ήθελε να στηρίξει τον Ηρακλή. Ναι. Λοιπόν, καθίστε όλοι δίπλα του, συμπαρασταθείτε τον. Ναι. Δεν νομίζω να κάτσει, λέω εγώ τώρα. Συμπαρασταθείτε τον, παρακαλέστε τον να μείνει. Γιατί είναι γνήσιο παιδί. Φιλαράκι, κανείς δεν είναι πάνω από τον Ηρακλή. Εγώ που τρέφω. Για τον Ηρακλή θα κάτσει αν κάτσει. Εγώ που τρέφω καταπληκτικά αισθήματα και το γνωρίζεις για τον προπονητή αυτόν, κανείς δεν είναι πάνω από τον Ηρακλή. Ναι, αλλά αν κάτσει για τον Ηρακλή θα κάτσει. Όχι τον φωτίσει Παναγία να κάνει. Ναι. Ο Ηρακλής Ζόρνταν είναι πολύ μεγάλο μαγαζί. Είναι πολύ μεγάλο σωματείο με τρομερούς αγώνες, με τρομερά μετάλλια και τρομερή ψυχή. Ο Ηρακλής δεν θα χαθεί επειδή έφυγε ο Μικυληναίος, επειδή έφυγε ο Πασχαλίδης ή επειδή θα... Δεν θα χαθεί, αλλά θα ταλαιπωρηθεί, ρε Μάνο, πάλι. Τα ίδια θα έχουμε πάλι. Πάλι τα ίδια. Τι να κάνουμε. Εμείς διοικούσαμε. Όχι βέβαια. Μας λέγανε από το... Πάντως ο κύριος Κανελάκης το μεσημέρι σας την είπε. Ότι μετά όμως ο κύριος Κανελάκης που τα σκέφτηκε καλύτερα και άκουσε τους ρεπόρτερ, ενώ έχετε δίκιο, ξεκίνησε έτσι. Ναι. Ξεκίνησε. Λέει, αργά την πήρατε χαμπάρι, να πούμε. Ναι. Αυτός που την είχε πάρει γρήγορα χαμπάρι. Γιατί στο τέλος κατάληξε ότι τα παιδιά μάλλον δίκιο έχουνε, διότι δεν θα μπορούσαν να αλλάξουν και τίποτα. Όταν έχει μια τέτοια κατάληξη... Γιατί ένα καμένο αμάξι το έχει, να έχει κι άλλο μετά. Γι' αυτό. Αυτό μη μου το λέτε σε μένα. Εγώ το λέω. Μήπως ευθύνομαι εγώ για το καμένο αμάξι του κυρίου Κανελάκη? Δεν είπα εγώ, δεν κατηγόρησα εγώ τον Ηρακλή, άλλη ομάδα. Ναι. Εγώ δεν ξέρω ούτε ομάδες τα αυτά και μακάρι ο άνθρωπος να είναι καλά και το αυτοκίνητό του. Όχι, λέει γιατί το πήρε πίσω. Τα σίδερα γίνονται, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν γίνονται πάντα τα σίδερα. Ούτε λοιπόν, τα ντουβάρια γίνονται. Και να μην άμα πέσει ταγάρι. Αλλά κύριε Ραπτόπουλε, από εσάς αυτή τη δύσκολη για ακόμα μια φορά πορεία που έχει να διανύσει ο Ηρακλής, το να θέτετε ένα ερώτημα εντελώς συντρικαδόρικο. Και νομίζω ότι πια σάρικο, συγχωρέστε. Άκουσε με. Κύριε φίλε, για καλό άμα είναι γιατί δεν κατάλαβα. Εμένα δεν μου λέτε, εσύ η πόλη πρέπει να ενωθεί. Περιμένω γραμμές. 2-31-0-90-90-90. Να ενωθεί η πόλη για τον Ηρακλή. Να ενωθεί ο πλούσιος γείτονας να δώσει 5 φράγκα. Όχι. Δεν είναι ερώτημα αυτό. Δεν είναι ερώτημα να σου πω γιατί. Δεν είναι τρικαδόρικο για σένα. Τι να παίρνει τώρα από και να λέει. Ναι, λυπάμαι τον Ηρακλή να του δώσουμε 3 παίκτες και τον αυτόνα. Είναι το αίσθημα της κοινής γνώμης. Φίλε, ο Ηρακλής είναι πολύ. Και μπορεί να βγουν και Ηρακλειδείς 50 χρονών, 60 χρονών, 80 χρονών, 30 χρονών, 40 χρονών. Οι μεγάλοι αυτό θα πούνε. Και μπορεί να πούνε, θα ρωτάω εγώ, τι ηλικία έχεις? 60. Να πάρεις 5 δανεικούς από τον ΠΑΟΚ. Ή να πας να παίζεις με το σγουρί στην Τρίγλια. Ναι, να δούμε τι μας πει. 90-90-90. Να βάλω και εγώ λίγο την φρεσκάδα με μια τελευταία κουβέντα. Μην βάλε μια φρεσκάδα. Ευχαριστώ. Και με την ομάδα που θα έχω φέτος μέσα στην Τούμπα θα κερδίσω. Και με την ομάδα. Πρόσεχε σου λέω, Ραπτόπουλε. Και σε αυτό το κράτος που δεν υπάρχει, βέβαια, είναι ανύπαρκτο. Ναι. Δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να ασχοληθεί με τη δυσφήμιση του αθλήματος. Είπε ο κύριος, δεν θυμάμαι ποιος, το βλέπα στο Μέγκα. Ποια είναι η δυσφήμιση? Ότι δεν κατέβηκε και ο κύριος Σαββίδης και η ομάδα του να παίξουν στο παιχνίδι, στον επαναστατικό. Κάνανε επανάσταση. Μισό λεπτό, κάνανε επανάσταση. Και πολύ καλά έκανε ο Σαββίδης, μπράβο το Σαββίδη. Ζητήστε τον ένα συγγνώμη γιατί το βρήσατε, τον είπατε κολοτούμπα. Ούτε την αξιότιμη, ούτε το αυτονόητο. Λέω, η Αθήνα, ο αθλητικός δικαστής, ο προεδρεύων, θα τον καλέσει σε λίγες μέρες για δυσφήμιση του αθλήματος. Και θα τον κάνει τα μούτρα από κρέας. Περιμένω να ακούσω την ποινή. Θα τον κάνει τα μούτρα από κρέας, σου λέω. Εδώ δεν θα γίνει ο τελικός, ρε, πήρες χαμπάρι τώρα. Τι δεν θα γίνει τώρα? Εδώ γελάει όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης γελάει με την Ελλάδα, ρε φίλε. Τώρα ρε φίλε, πάλι αδικία ρε φίλε. Εμείς, αυτό σας έφαγε μάνο αυτό που κοιτάτε τον μεγάλο ΠΑΟΚ, αυτό σας έφαγε. Όχι ρε φίλε, πάλι αδικημένος είσαι. Βέβαια είμαι αδικημένος. Τους στερήσανε κάτι πάλι. Πώς? Το 0-4 εδώ μέσα στο στερήσανε. Ποιο 0-4 ρε φίλε? Εδώ μου έπρεπε να χάσεις την αγόρι μου, στο κύπελο, δεν είπα χάσεις καθαρά 0-4. Από μπάλα σκοτάδι έχεις μάνο. Εδώ να κερδίσεις δηλαδή εδώ μέσα. Από μπάλα μέχρι να γίνει το 1-1 έπρεπε να είναι 3-0 φίλε. Από μπάλα έχει σκοτάδι δυστυχώς. Τι να δω ρε φίλε, κόκκινη κάρτα ο Μιλιβόγεβιτς ρε φίλε, τι να δω ρε φίλε. Τον Αύγουστο γερί να είμαστε θα λες πάμε για πρωτάθλημα πάλι. Εσύ θα με κλαις το καλοκαίρι πάλι, να αυτό θα γίνει. Εγώ λέω εσύ θα λες πάμε για πρωτάθλημα. Εγώ είπα το καλοκαίρι για τον Ηρακλή 8 με 12 θα τερματίσει και εσείς το θέλατε για τέτοιο, για UEFA. Ρε φίλε, εγώ κέρδισα το σπίτι του Ραγκάση. Στον πρώτο γύρο πλάκα μας κάνεις. Ναι, εντάξει, καλά ρε Μάνο, καλά. Πλάκα μας κάνεις ρε φίλε. Σε έχω και για έξυπνο ρε Μάνο γάμο του. Ότι μας είχες το 10,5 over ρε. Άρα τέλος πάντων ο Μάνος λέει δεν γουστάρω δανεικούς από τον Πάο. Ο Μάνος σας έδωσε την είδηση. Ότι ο κύριος Παπαδανασάκης είτε μείνει ένα μήνα, είτε 10 μέρες, είτε 10 μήνες. Έχει πάρει την αντίστροφη. Αυτός έλεγε, ο Μάνος έλεγε λοιπόν πέρσι το καλοκαίρι. Δεν μας νοιάζει τη δουλειά κάνει ο Παπαθανασάκης. Βρήκαμε τον πρόεδρό μας να πούμε, το μεγάλο, έτσι δεν είναι? Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Τι πρέπει να πάρω να κάνω να τον βρίσω? Καλά ρε φίλε, σε ένα χρόνο μέσα ανάποδη στροφή μας κάνεις τώρα. Σε ένα χρόνο μέσα δεν μου παίρνει αδειοδότηση, είμαι μοναδική ομάδα. Άντερε Τζόρνταν. Σε παρακαλώ πολύ ρε φίλε. Σύνεστε λίγο και δες τι γίνεται. Δεν κάνουμε πλάκα αυτή τη στιγμή. Με 4 εκατομμύρια έσοδο δεν μου πήρε αδειοδότηση ρε Ζόρνταν. Πάμε επόμενη γραμμή. Πολύ ωραία. Κάνουμε μια σφιγμομέτρηση εμείς. Σε Παοξίδες και Ηρακλειδείς. Να είστε καλά. Πάμε. Καλημέρα κύριε. Άκουσε. Καλώς τον. Σταυρίδης. Ποιος? Ο Ηρακλειδέας Σταυρίδης. Ναι φίλε μου. Γιατί έχω και ηθοποιόφιλο Σταυρίδη στις Σέρρες. Ναι. Καλά. Καλά είσαι. Να με. Εμείς δεν είμαστε καλά όμως εδώ με τον άλλον, να έχουν τρελαθεί. Ποιον άλλον? Τον άλλον του Ηρακλειδέα. Ναι. Τι φάση, τι λες τώρα, ρε φίλε. Δηλαδή θες να με τρελάνεις, τι θα νικούσω από τον Μπάκ. Τι θα νικούσω από τον Μπάκ, θες να με τρελάνεις. Δηλαδή. δανεικό από τον ΠΑΟΚ? Εγώ ρώτησα. Τι είμαι ρε φίλε, καλαμαριά είμαι? Ποιος ΠΑΟΚ ρε φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Παιδί μου, εγώ σαν άνθρωπος της πόλης δεν θέλεις να πάρεις δανεικό από τον ΠΑΟΚ. Άκουμε εμένα, επειδή λέτε ότι εγώ βάζω ίντριγκες, σήμερα δεν θα βάλω. Και θα πω για το καλό της πόλης μας. Επειδή κάτω τα βρίσκουν μεταξύ τους. Να τα βρούμε κι εμείς, βρε παιδί μου. Άσο να βρούμε τον Πάοκ, ρε. Άσο να μιλήσει, ρε φίλε. Για πες, ρε φίλε. Με το δυνατό της πόλης θα τα βρεις. Δεν ξέρω, για πες, ρε φίλε. Δεν θέλεις δανεικούς. Τι θέλεις να σου πω, ρε φίλε? Δεν θέλεις δανεικούς. Μα εννοείται πως δεν θέλω, ειδικά από έναν δανεικούς. Α, από άλλον θέλεις. Εννοείται πως δεν θέλω από άλλον, ρε φίλε. Ειδικά όμως από σένα. Ξέρεις τώρα τι περιορισμούς θα έχεις εάν δεν πάρεις. Στο ερευνητικό να ήμουν που είμαι περήφανος που πήρα στη δουλειά γη, από σένα δεν θα έπαιρνα δανεικό. Από τον ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνεις αυτό? Άκου να δεις. Δικαίωμά σου είναι, άλλο σου λόγο. Ξέρεις τι πρόβλημα θα έχεις τώρα? Φίλε, θα έχω μεγάλο πρόβλημα, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει. Εγώ είμαι Ερακλειδέας. Του χρόνου θα κυνηγάς τον άλλον που θα είναι, να πούμε, άμα δεν σωθεί η ομάδα. Για τον Καναδό, εγώ ρώτα τώρα αυτό που είχα πει στην κομπή του. Ρε αγόρι, μάλλον σου λέω τώρα, του χρόνου αν η ομάδα δεν πάει καλά, που δύσκολα είναι να πούμε, γιατί έχεις περιορισμούς στις μεταγραφές και χίλια δυο άλλα προβλήματα, θα κυνηγάς τον επόμενο που θα έρθει. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Απάντα μου, αυτό που σου λέω. Εσένα σου είναι Ερακλειδέας, θα θέλεις δανεικούς? Εγώ θα ήθελα. Γιατί αυτό είναι Πάοξης και πήρε δανεικούς από τον Παναθηναϊκό. Ρε φίλε, πρόσεξε με. Τον Τόρκελε και τους άλλους. Τι γιατί αυτό δεν πήρε? Εκείνο ήταν στη συμφωνία της μεταγραφής του Σαλμπικίδη. Τι συμφωνία τώρα, ο Βιενόπουλος με το δικό σας θα πούμε. Τα Μόλτον, ναι. Σε παρακαλώ τώρα. Καλά, τώρα εσύ λες τα δικά σου. Εγώ να πω τα δικά μου, ρε φίλε. Άμα ξέρεις και για τον Πάοκ τι έγινε, τότε τι να σας πω, είστε απίθανοι. Δεν τα ξέρουμε, ρε φίλε. Πού τα ξέρεις, ρε φίλε? Πού τα ξέρεις, ρε φίλε? Τι πούζουμε, δηλαδή είναι από το Ντελάλι έγινε, δηλαδή. Στη συμφωνία μπροστά ήσουνα. Δηλαδή για το Μελίσι. Εσύ ήσουνα δηλαδή στο έμπεσε το ξενοδοχείο τότε που παίρναν το Σαλπικίδη και έβλεπε το γούμενο. Κάτσε να σου πω, βρε τώρα τα ξέρει τώρα. Εσύ ήσουνα εκεί το ξενοδοχείο στην Αθήνα στο έμπεσε, γιατί εκεί έγινε η συμφωνία. Ναι, στο έμπεσε, ρε. Και ξέρει τι μίλησε ο γούμενο να πούμε με τον Τζίγκερ και με του άλλου τώρα κάτω. Είναι δυνατόν για το Μελίσι να δώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ? Ρε φίλε, σου λέω εγώ, πήρανε Σαλπικίδη. Εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω για τον Πάοκ. Τότε μην τα ξέρεις, άμα δεν ξέρεις. Την ομάδα μου, ρε φίλε, θέλω να μιλήσω. Την ομάδα μου. Το πρώτο λάθος ξεκίνησε στην αρχή της χρονιάς. Έτσι. Γιατί να διώξω τον Ιεροφορίδη, ρε φίλε? Για ποιο λόγο? Σας τα είπα μια φορά αυτά, μούγκα τότε. Συγγνώμη, αλλά. Μούγκα. Συγγνώμη, Σταυρίδη. Ναι, όταν διώξαν το Μυροφορίδη, ναι, και ζητούσε τα λεφτά, τον βρίζατε το Μυροφορίδη? Ναι, το βρίζανε. Όχι, μούγκα. Φίλε, δεν το βρίζα. Να σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω ακούσει, δεν ξέρω σε άμα έχεις ακούσει. Γενικά μιλάει για το μέσο. Έχω ακούσει ακόμα και τον Κούση. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, ναι. Έτσι είναι, ρε φίλε, πώς έχει. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Αγιανός από Αθήνα. Εδώ είσαι? Εδώ είμαι, αύριο φεύγουμε. Πότε φεύγεις? Αύριο καθίσαμε να δούμε και τον αγώνα με τη Μικτή Αγάπης και φεύγουμε. Τη Μικτή Απάτης? Μικτή Αγάπης, συγγνώμη. Δεν ακούω καλά. Συγγνώμη, ναι. Να δεις τον Αναστόπουλο να τραβάει τρίπλα και να διάζει δυο αμυντικούς, ρε φίλε. Όλα τα λεφτά ήταν εσύ. Ο Αναστόπουλος είναι fitness, αγόρι μου. Να δεις τον Αναστόπουλο να είναι με την αντίπαλη ομάδα και να δίνει εντολές στους παίκτες του Άρη. Φίλε, άσο, δεν υπάρχει. Το παλικάρι είναι χρόνια μπροστά. Πολύ ωραίο ματσάκι, αν και δεν άκουσα κάποια κουβέντα να πείτε. Και ο Βέγιος έβαλε ωραία γκολάκια, αλλά εκεί που πόνισε πιο πολύ ήταν, ρε φίλε, το γκολ του 14. Έπαιξε ο Σαρμπικίδης. Το πρώτο γκολ το έβαλε το 14. Ναι. Χειροκροτήθηκε. Χειροκροτήθηκε λίγο, ναι, είναι αλήθεια, χειροκροτήθηκε. Μου έφερε αναμνήσεις από το 1-3 του 2-5 εκεί πέρα, ρε φίλε. Να ακούσουμε λίγο τι ώρα είναι, γλυκό αγόρι, και τα λέμε. Να ακούσουμε τι ώρα είναι. Συνέχισε, γλυκό αγόρι. Ναι. Μου έφερε αναμνήσεις, ρε φίλε, από εκείνο το 1-3 του 5 με Λιμπερόπουλο τερματοφύλακα. Ο Λιμπερόπουλος που έβγαινε η μπάλα πλάγιο και την έβαλε μέσα κατά λάθος. Και μετά που είχαμε τον άλλο πετυχημένο τερματοφύλακα backup, το Μπουργιωτόπουλο. Ναι, το φίλο του Κόντι. Άλλη τερματοφυλακάρα κι αυτή. Λοιπόν, άκου σήμερα εκεί σε κάτι συζητήσεις, ρε παιδί μου, που άκουγα. Λένε ότι υπάρχει ένας μνηστήρας που κάνει κάτι μπότοξ, ρε παιδί μου, ότι είναι μνηστήρας υποψήφιος για να έρθει. Φίλε, αυτό είναι κατάπτυστο. Ναι, πόσο λαμογιάρικα λειτουργεί αυτός ο Άρης, δεν υπάρχει. Όταν εγώ τα λέω, με λένε ότι δεν. Φίλε μου, καλέ, Όταν έλεγες ότι θα παρακαλάνε τον Γκάλλας και παρακαλάνε τον Γκάλλας, και εγώ το βλέπω σήμερα γραμμένο στην εφημερίδα, λέω πω πόσο πίσω στο ρεπορτάζ του Άρη με μωραδερφάκι μου. Ναι. Και είναι ο φίλος μου Αριανός από την Αθήνα. Αυτοί τώρα παρακαλάνε τον Γκάλλας. Ναι, αλλά το άλλο δεν το ξέρεις. Εκτός από το αλλά βρήκα τον Κανελάκη που μιλούσε με τον Καλατζίδη. Εκτός από το Ποντοξάκι υπάρχει και Έλληνας μνησίρας με πολύ κασέρι. Ναι. Ναι. Τα ξέρεις αυτά? Εσύ που τα ξέρεις αυτά? Δεν ήπιαμε καφέ εμείς. Το λυπάμαι τον Καρυπίδη. Το λυπάσαι τον Καρυπίδη. Τον βλέπω το καλοκαίρι πρόεδρο στην Ειρηνούπολη. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα του Ηρακλή, γιατί θα χάσουμε και την κοινή λογική σε λίγο. Επειδή έχω βιώσει πως είναι ένα σε διοικεί το παδικό κίνημα. Ναι. Και βλέπετε όλοι που έχει οδηγηθεί η ομάδα. Ναι. Φίλε, συγγνώμη λίγο. Για ποιο λόγο, θέλω να μου πείτε, ο Ηρακλής δεν πήρε δανεικούς από τον Ολυμπιακό? Για ποιο λόγο δεν πήραν οι παοξίδες ή οι Ηρακλήδες αντίστοιχα εισιτήρια στα μέσα έξω παιχνίδια? Για ποιο λόγο είπαν ότι δεν θέλουμε σχέση με κανέναν από την Ελλάδα και ό,τι είναι να κάνουμε απ' έξω? Εκείνο ήταν και ζημιά ρε με τα εισιτήρια. Δηλαδή αυτό δεν είναι διοίκηση οπαδών, επειδή δηλαδή είναι πρόεδρος... Αυτό το ρώτησα το Μάνο εγώ. Τι, ποιος έκανε κουμάντο? Ναι, δηλαδή, άμα να σου πω κάτι, άμα είναι πρόεδρος κάπου ο Ραπτόπουλος και εμείς οι δύο κάνουμε όλα τα κουμάντα και του λέμε τι να κάνεις. Εσύ τώρα είναι δυνατόν τώρα οι φίλαθλοι να είναι 3 ώρα με τον πρόεδρο τώρα? Γι' αυτό λέμε, ναι. Το Σαββίδι τώρα μπορεί να το βρει κανένας φίλαθλος. Δεν μπορεί να το βρουν οι μεγάλοι τώρα να πούμε. Έλα ρε που δεν να το πάρει. Άντε βρε τώρα να έλα ρε τώρα, έχει πάρει λέμε κοπέλες εκεί στο ξενοδοχείο. Άσε τώρα. Το δικανάς φίλαθλος. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Καμαριέρες ένα κάρο είχε εμείς εκεί. Καμαριέρες είχε γεμίσει τώρα. Κανένας φίλαθλος μπορεί να πάει να δει το Σαββίδι ρε τώρα. Έχουν βάλει τις γυναίκες τους αυτό ρε. Ποιος γίνεται? Άλλο σου λόγο ρε. Το μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ μπορεί να το δει κανένας στο Σαββίδι? Κανείς δεν μπορεί να τον δει. Το μεγαλομέτωχο της ΑΕΚ μπορεί να το δει ο κάθε φίλαθλος. Άσε ρε, καθίστε καλά τώρα ρε. Κολλάω στο ζαγοράκι τους κλείνει ένα ραντεβού. Τι είναι αγόρι μου, η γυναίκα μου δεν έχει. Άιντε βρε τώρα μικραίναν τις ομάδες όλοι τώρα. Άιντε αγόρι μου, η γυναίκα να την έχεις. Την κοπέλα να πούμε. Άιντε τώρα. Είδαμε και βρε τρόπα μάρι. Άσε τώρα βρε τώρα, μην μιλήσετε τώρα. Πάει στο ζαγοράκι ρε εδώ τώρα. Τι θα κάνουμε, δεν έχουμε δουλειά. Εντάξει, κατανοητό. Εγώ είπα για Σαββίδι, δεν μίλησα για ζαγοράκι. Μην μπερδεύεσαι. Ναι, σου λέει να πας εκεί πέρα να πιάσεις δουλειά. Δεν κακό, κι εγώ το έκανα. Ναι, δεν μπορείς όμως, δεν μπορεί να τον βρεις. Τι, κακό είναι, τι. Τώρα που είπατε το όνομα του κυρίου Σαββίδη, θέλω να σας μεταφέρω τη θερμή υποδοχή των φιλάθλων του κυρίου Κάκου σαν παίχτη στον αγωνιστικό χώρο. Τον αποθέωσαν πάρα πολύ, γιατί πήγε και με τη φανέλα του Κατσουράνη, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ο Κατσουράνης δεν ήρθε. Και να σας πω όσον αφορά, και να κλείσω έτσι με αυτό, επειδή λέγατε για δανεισμούς και τέτοια. Ο καφές έπαιζε. Καφές. Ναι. Στο 75 που φέραμε, 70... Μήπως επειδή ο Κατσουράνης με τον καφέ δεν τα πάνε καλά για ένα προσωπικό του θέμα γι' αυτό. Ναι. Όχι. Το επεκτείνουμε, ναι. Δεν τα πάνε. Επειδή είπατε για δανεισμούς και τέτοια. Ναι. Εντάξει ρε φίλε, ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται να πάρει δανεικό για να τρυπηθεί από κάποια ομάδα. Μπορεί από τους ειδικούς τους πρέπει να τρυπηθεί. Α, τρυπιέται από εσάς. Σιγά ρε μεγάλε. Ενώ εσείς, άντε να μην πω τώρα για την ομάδα σας. Ενώ εσείς. Διοίκηση ο ένας και από πίσω κάνουν οι άλλοι τώρα. Εντάξει ρε φίλε, όμως εσύ πήγες για πρωτάθλημα και σε τρυπήσαν. Εντάξει, να με τρυπήσαν. Ενώ οι Αρετόπουλοι με παίξαν καλά τώρα. Οι Αρετόπουλοι είναι δική σου, τι κάνει. Οι Αρετόπουλοι είναι εχθροί. Έλα φίλε. Ναι. Καλημέρα. Να δώσουμε παίκτες στον Ηρακλή φίλε. Χριστός Ανέστη. Για το τρύπημα μπορώ να σας πω κι εγώ κάτι. Ναι. Κλείστε τις κάμερες. Άρη Σεγάλο. Μιχαλίτσιος. Είστε πουλημένοι. Άρης... Το είπε, ναι. Αυτά είναι λόγια που τα είπαν άλλοι, έτσι. Κορώνα γράμματα ρε, θα παίξετε και σε κανένα παιχνίδι. Θα παίξετε κανένα παιχνίδι κορώνα γράμμα. Τώρα άμα τα πιάσουμε αυτά τώρα έχουμε να πούμε. Αν τα πιάσουμε έχουμε να πούμε. Όχι, δεν έχεις να πεις τίποτε. Μιλάμε για αυτά που έχουν υποθεί και έχουν γραφεί. Δεν θα λες αυτά που λες εσύ, ότι θέλεις και ο καθένας μας ό,τι θέλει. Πώς θέλει. Έτσι. Και ο Θωμαίδης είπε ότι τα μάτς... Το 2013 τα play-off παίχτηκαν στην Κίνα. Και ποιος είναι ο Θωμαίδης? Ο Θωμαίδης ποιος είναι? Ναι. Εντάξει, τι έχει κάνει ο Θωμαίδης? Ανέφερε ομάδες? Γιατί δεν ανέφερε ομάδες? Για όλα τα play-off μας. Γιατί δεν είπε ομάδες? Ποιες συμμετείχαν? 4. 4 δεν ήταν οι ομάδες. Ναι. Και όλα ήταν στην Ασία τα παίξανε. Έτσι είπε ο Θωμαίδης. Ναι, το Θωμαίδη το παλικάρι. Όλα τα βγάζει στη φορά. Ακόμα δεν έχει βγάλει τίποτα και μόνο όπως κάνετε κι εσείς. Μόνο και μόνο για να κάνετε εκπομπές. Δηλαδή. Τι δηλαδή. Τι έχει κάνει δηλαδή. Ποιος. Αυτός εδώ πέρα, ο Θωμαίδης. Έδιωξε το Σαββίδη στη Ρωσία, ρε, έτσι έλεγε. Θα πάει στη Ρωσία. Αριανός δεν είναι. Το ίδιο και ο Βελόπουλος, το ίδιο και ο Ραπτόπουλος. Τρέπα είτε βάλει την τούμπα στα καρούλια και είναι στη Ρωσία τώρα. Τι έγινε βρε Ηράκλειδης. Ένα χρόνο μας έχεις πρίξει εσύ ρε Μάνο. Με το Σαββίδη δεν πληρώνει και δεν κάνει. Θα πάει με καρούλια την τούμπα στο Ροστόφ. Έτσι μας λένε. Ναι. Τι μιλάνε, τι θέλουν δανεικούς παίχτες. Όχι. Ούτε για την ΚΑΠΑ 102 δεν τους δίνουμε. Α, όχι ρε φίλε, εγώ έκανα, λέω τώρα επειδή... Ναι, όλοι... γιατί να πάνε σε δανεικοί στον Ηράκλειο. Πάλι θα τους αναστήσουμε, πάλι. Εγώ θα τους έδινα. Έχουν πάρει 2 ενδεκάδες δανεικούς. Θες να τους μετρήσουμε. Πολλούς φυσικά. Για να πούμε. Να τους μετρήσουμε. Όχι δάνικους ρε παιδί μου, μόνος και σαν μεταγράφη. Και από τον ΠΑΟΚ, μόνο και μόνο για να παίξουν εκεί πέρα. Από τον ΠΑΟΚ πήγανε ένα εκεί. Λίγοι πήγανε. Ποιον αφήνουν. Ποιον. Ο Κατσιαμπής, ο ηγέτης τους. Ποιο Κατσιαμπής βρε. Τσουρέλας. Μπορμπόκης Στέφανος. Μπορμπόκης. Ναι. Σκαρτάδος. Φυσικά. Αυτός το χαφ που ήταν πέρσι με τον Άγγελο βοηθός. Ο Λαγωνίδης. Ο Κουστάκης, ο Λαγωνίδης. Ο Βελής, ο Αργυρίου. Μέχρι και ο Λαζάρ πήγε. Ο Λαζάρ πήγε. Ο άλλος πώς λεγόταν, ο Σαβίδης, πώς λεγόταν και το χαφ. Πολλοί πήγανε, πολλοί και παλιά πιο πολλοί. Και τι είπανε για δυσφήμιση αθλήματος, ποιοι Ηρακλειδείς. Έτσι είπε ο Μάνος. Τι είπε, ότι... Ας και ο Μάνος εκεί την ώρα έπαιρνα εγώ να βγάλω την παράδοση μαζί του. Ποιο είναι η δυσφήμιση του αθλήματος, αυτό που περιμένουμε την τιμωρία του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι του βόλεϊ με τη Σύρο που η Σύρο δεν κατέβηκε και πήραν το πρωτάθλημα στα χαρτιά αυτή. Έτσι έγινε, ρε. Έτσι έγινε. Πήρε στα χαρτιά το πήρανε. Ποια είναι η δυσφήμιση αθλήματος. Που άμα δεν τους έδινε ένα σετ ακόμα ισχυρός φέτος θα πέφτανε μαζί με τον Παναγιώτη. Εδώ γίνεται δυσφήμιση από όλη τη χώρα. Δεν θα γίνει ο τελικός κοντέρ. Γελάει όλος ο κόσμος. Μιλάω για τους συγκεκριμένους. Ναι. Που τους έδωσε σετ, δεύτερο σετ ισχυρός. Και αντί να πούνε ευχαριστώ που σωθήκανε μαζί με τον Παναγιώτη θα πέφτανε. Να πούνε ρε παιδιά πάρτε το πρωτάθλημα πίσω γιατί ήτανε. Παναγιώτης ποιος είναι ο Άρης. Ποιος είναι. Ποια είναι η δυσφήμιση εσύ. Να βγει ο Μάνος. Μας κάνεις τον ξύπνιο συνέχεια, τα ξέρεις όλα εσύ, μας έστελνε το Ροστόφ, έρχεται μεγαλύτερος επενδυτής από το Σαββίδι, από το Ροστόφ. Ποιοι ήρθανε. Όλη την ημέρα τον είχε σήκω πάνω κάτσε τον Παπαθανασάκη, στα Άγια τον είχε στον Παπαθανάσιο. Ο Ρέμος τι ζήτησε να πάνε τα χρέη στην ΠΑΕ. Το διαψεύδει καλέ ο Ρέμος. Το διαψεύδει ο Ρέμος. Ο Ρέμος πλήρωσε, καθάρισε. Βέβαια, τελείωσε. Ο άλλος είναι πιο καθαρός τώρα. Ποιος είναι πιο καθαρός. Δεν πάνε τώρα στον άλλο τον Ηρακλή. Ποιον άλλον Ηρακλή, για πες μου Ραπτόπουλε. Ο προηγούμενος, ο κανονικός. Αυτός που ήταν στη Δέλτα Εθνική. Ναι, αυτός ο... Όταν σε έλεγα εγώ ότι είχε 2 ομάδες. Μισό λεπτό, όταν σε έλεγα ότι έχει 2 ομάδες. Τη μία στη Δέλτα Εθνική και την άλλη που έκανε τη συγχώνευση με τους Πόντιους που πήρε δανεικό αφημί. Ναι. Όχι λέγατε. Λέγε Τζόρνταν, καλά τα λέει. Εντάξει, καλά τα λέει άσχημα, καλά τα λέει. Καλά τα λέει. Άμα πλήρωσε ο Ρέμος, ο καλύτερος είναι. Να μην τους δώσουμε δανεικούς. Τα λέμε. Και ποιον να δώσω δανεικό. Εντάξει ρε φίλε. Πλάκα μου κάνει. Εγώ θα τους έδινα ρε φίλε. Αυτός είναι καλός Παόξης, καλός άνθρωπος, καλός χριστιανός. Γιατί ρε, σε ποιος θέλει το καλό το δικό σου ρε Τζόρνταν και εσύ να τους έδινε. Χαϊβάν είναι, καλά λέω εγώ. Εντάξει. Καλά σε λέει. Τι εντάξει ρε εσύ. Ναι, τι, από τη μια να σε βρίζει και από την άλλη θες το καλό. Δηλαδή εμένα να με βρίζει ο άλλος όλη μέρα και εγώ θέλω το καλό του. Πώς θα γίνει δηλαδή. Πώς θα γίνει, δεν το θέλω. Έγινε ρε. Να είστε καλά. Για χαρά. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Όλοι δεν είναι ίδιοι. Όλοι δεν βρίζουν. Είναι μαλακή η ψυχή σου. Οι φίλαθλοι του Ηρακλή, η μεγάλη ηλικία που είναι πάνω από 45-50 και ειδικά τη επαρχία. Κάτσε να του ακούσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ανάστα, μαγκάς. Α, ο γιατρός ο Ηρακλειδέας λέει με 79.000 ευρώ, όπως είπε, έσοδα από διαρκείας, κλείστε το μαγαζί. Βρε το μάκι από το φούρνο. Τα χαιρετίσματά μου και αυτό. Τι θυμητικό έχει ο άτιμος. Είναι παλιός, για. Έχω πάρει πλάκα. Γιάννη. Ναι, ορίστε. Μετά την εκπομπή κατά τις 2:30 πάρε ένα τηλέφωνο στο κινητό. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έγινε. Τώρα με μπερδεύσατε. Πόσοι Ηρακλείς υπάρχουν τώρα. Τώρα με μπερδεύσατε. Έχουμε τον ένα Ηρακλή που παίζει στη Δέλτα. Στη Δέλτα. Και ο ένας ο Ηρακλής είναι αυτός τώρα ο τωρινός που πήρε 5 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ και σώθηκε. Να μην τα περδέψω τώρα δηλαδή. Δεν σ' ακούω. Ο ένας είναι σε αγρανάπαυση τώρα, κάθεται. Ο Ρέμος ξεχρέωσε. Η είδηση είναι αυτή. Ο Ρέμος ξεχρέωσε τον έναν Ηρακλή. Ναι, αυτό τώρα. Μπερδεύτηκα τώρα. Μπερδεύτηκα, παιδιά. Αυτό δηλαδή που έκανε επανάσταση, πολέμηση του κατεστημένου, ποιο Ηρακλή είναι? Ποιο είναι αυτό ο Ηρακλής, δηλαδή αυτό που έκανε επανάσταση? Ο καινούριο αυτό εδώ, ο Πόντιος τώρα. Που είναι ο μεγάλο στη Θεσσαλονίκη, ναι. Πολέμησε τον κύριο Μαρινάκη. Ναι. Αυτό ποιο είναι, είναι αυτό τώρα ο καινούριο? Αυτό που ζητάει δανεικού που ήρθαν τώρα, συναντήσανε σήμερα έξω τούμπα τον κύριο Ήβιτς, δύο από την Παλαιστίνη ποδοσφαιριστές να δοκιμαστούν. Είναι αυτοί που θα δώσουμε στον Ηρακλή δανεικού, είναι αυτό ο Ηρακλής? Λέγε ρε. Τι να του πω, ρε. Μπερδεύτηκα, ρε παιδιά τώρα. Δεν μπερδεύσατε τώρα, 5 μέρες τώρα, καμιά απεργίες, να οι γιορτές, να οι υπεροτομαγιές. Αυτά τα ήξερα που έχουμε, εγώ τους τα έλεγα δειλά, μην ασχολείσαι με τον Ηρακλή λέγανε, μην ασχολείσαι. Τι να τους πεις, με τον Πάοκ θα πάει στο Ροστόφι Τούμπα, έτσι λέγανε. Δεύτερο Ηρακλής Ζόρνταν, δεύτερο Ηρακλής, ο Ηρακλής ήταν από ανέκαθεν μια συμπαθητική ομάδα. Αλλά αυτοί φταίνε, αυτοί 10 γραφικοί φάγαν την ομάδα τους. Και ασχολούνται πάλι με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Για δυσφήμιση. Η ομάδα δεν παίρνει άδεια για δυσφήμιση, λέει ο άλλος τώρα. Τι να τους πεις, τι να τους πεις. Εγώ τον παραδέχομαι τον Μάνο. Θέλω να κάνει αντίπαλο τον ΠΑΟΚ αυτός τώρα, με το ζόρι. Η καζούρα που τους κάνουμε, φίλε μου Κώστα και Ιορδάνη, είναι κρίμα για αυτό το σωματείο. Πού το καταντήσαν, είναι κρίμα. Α, αυτοί εδώ. Α, αυτοί τι να τους κάνεις. Αυτοί το κατάντησαν. Τι να τους κάνεις. Ποιος τους κατάνησε? Δηλαδή αυτή φταίει που δεν πληρώνει ο... δεν φταίνε αυτοί, αλλά το Τζόρνταν τους έλεγε. Βρε δώσει εισιτήρια, βρε δώσει εκείνο, βρε δώσει αυτό. Βρε πουλήσει τον Βέλο τον Ιανουάριο. Θες που θέλετε σαν τώρα. Αυτοί τώρα κατάλαβαν ότι δεν θα πάρουν άδεια. Τον Ολλανδό το ρώταγα εγώ πριν 1,5 μήνα εκεί στη Μαρμίτα, άδεια θα πάρεις? 100% έλεγε. Λέω δεν νομίζω εγώ. Ποιος τε 100% έλεγε αυτός. Άμα έδινες 15.000 εισιτήρια στον ΠΑΟΚ, πουλούσε τον Βέλη τον Ιανουάριο, έστω και στον Γάβρο. Έτσι, κανένα πρόβλημα δεν θα κάνει. Πού θέσουν τώρα οι Ηρακλήδες? Κανένα πρόβλημα δεν θα κάνει. Τώρα τι να σου κάνω εγώ. Κορόιδες θα πάμε στο Ροστόφ, θα πάμε αριστερά, θα πάμε δεξιά. Ο άλλος ο κλαψιάρης του Μόναχου δεν έχει εμπάργο, δεν βγαίνει. Α, τον ακούσουμε, θέλουμε και αυτόν. Τώρα τι κάνουμε? Τώρα κλαίμε. Γιόκ Παπαθανασάκης, γιόκ Κανάδισε ντόλαρς, γιόκ το ένα, γιόκ το άλλο. Είναι δύσκολο άμα δεν πάρουν άδεια. Υπάρχουν περιορισμοί στις μεταγραφές, υπάρχει δυσκολία του χρόνου. Βγαίνει η Λάρισα, η Λάρισα δεν θα πέσει του χρόνου. Καναδοαλβανό περιμένουμε και αυτός γιόκ. Τι θα κάνουμε τώρα? Καναδοαλβανό. Πάλι μια ομάδα, μια πόλη θα λέμε πάλι σε 1-2 χρόνια. Ποιος φταίει με το ακουστεί? Ο Μπόχο φταίει που θα λέει και θα λέει μια πόλη, μια ομάδα. Τώρα σε πω κάτι. Καλά τα λέω Μπόχο. Να σε πω κάτι. Για πες. Τώρα εσύ με τον Ηρακλή σε αυτό το πρόβλημα και με τον Άρη να παρακαλάει τον Καλαϊτζίδη να γυρίσει πίσω. Πρόσεξε τώρα. Ναι. Εσύ τώρα κατά κάποιο τρόπο δεν νιώθεις λίγο χαλαρότητα? Ανεβασμένος, λες καλά είμαι εγώ. Καλά είμαι πρώτος στην πόλη κτλ. Δεν είναι λίγο κακό για σένα αυτό? Λέω εγώ τώρα. Δεν είναι κακό. Κωστή μου, εγώ ξέρεις τι ασχολούμαι. Ασχολούμαι με την Τετάρτη που θα έρθει μεθαύριο. Με αυτό ασχολούμαι. Μάλιστα. Με την Τετάρτη, τα play-off τη μεθαύριο που θα έρθουν. Αυτό με ενδιαφέρει. Θα φας κυνήγι τώρα στα play-off. Γιάννη, με την ευκαιρία να σου το πω κιόλας. Τους πούλησες τρέλα τώρα. Τους έκανες να παίξουν φιλικό με την ΙΕΝΕΔ, ξέρεις, με την Εθνική Ενόπλων Δυνάμεων. Εδώ τώρα δεις τι έχει να γίνει. Αρτόπουλο, Καλογερόπουλο και ποιον άλλον είναι που μας τρέχει. Και παπά, αυτοί θα μας παίζουν. Αυτοί οι τρεις. Τα ξέρω, ρε φίλε. Τον Οκτώβριο όμως πιστεύω να τελειώσουν, να πούμε. Και εγώ έτσι ελπίζω. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά. Χριστός Ανέστη και πάλι. Και ανάσταση και στην ομάδα μας να πάει καλά στα play-off. Τώρα που ανανέωσε ο Τζαβέλας και ο Τζιόλης, θα ξεσκίσει ο ΠΑΟΚ του χρόνου, να ξέρεις. Δεν ανανέωσε ακόμα κανένας. Ο μόνος που ανανέωσε είναι ο Τζιόλης λόγω. Τώρα που θα φέρει και ο προδότης ο Κοντρέρας. Ο Τζιόλης καταρχήν είχε στο συμβόλαιο ρήτρα. Τα παλτά τώρα από τη Χιλή. Θα δεις το γέλιο που θα γίνει. Πάντως ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ ραντεβού με τον Κοντρέρας δεν έκανε και του δίνω θερμότατα. Μπράβο. Και εγώ δεν το γουστάρω να πω. Πήγαινε μέσω πλαγίας οδού τον Ήβιτς να φω και τους παίκτες και τα λοιπά. Να τους πας τους παίκτες σου στον Ολυμπιακό. Να χαρώ εγώ κόλατο, να χαρώ εγώ. Είδαμε Τζόρνταν στις 1:30 Γερμανίας, έτσι. Ναι, 2:30 ώρα, ναι. Άιντε από εκεί πέρα, προδότη, έτσι είναι, φυσικά. Δεν ξεχνάω εγώ, ρε φίλε. Δεν ξεχνάζε, μεγάλε. Μέσω κόλο-κόλο στον Ολυμπιακό. Και τεμέκ δεν αρχόμουν, αλλά δεν με θέλανε. Δεν θέλανε, ρε. Ας μην πήγαινες εκεί. Ναι, καλημέρα. Έλα, φίλε. Ζωτών. Έλα. Ανώβολε. Τι είπε ο φίλος? Δεν άκουσα, τι είπε Γιάννη? Α, εντάξει, ευχαριστώ. Εγώ είμαι? Ναι, ναι. Φίλε, εσύ. Έλα, καλημέρα από Κιλκής, εξωτικό. Γεια σου ρε φίλε, τι όμορφη πόλη αυτό το Κιλκής, τέτοια ομορφιά ρε φίλε. Τέτοια χάρη, τέτοια... Πώς το πες? Τα βουνά, τα δέντρα και οι λακκούβες θα σου μείνουνε. Ρε φίλε, έκανα 25 μέρες φαντάρος εγώ εκεί. Πού? Είχα τον άλλο τον Βαρδάκα να πούμε. Βαρδάκας. Μέσα στη λεξορία ο Βαρδάκας. Τον πάρω τηλέφωνο να έρθει κι αυτός. Να έρθει. Βέβαια, τον πάρω. Ο Βαρδάκας, βέβαια, ο Γιώργαρος, βέβαια. Με το Παναθηναϊκό θα έρθετε, Τζόρνταν. Ναι, ναι, την άλλη Κυριακή. Α. Ραπτόπουλε, φέρε και τον κόκκινο να πάμε να φάμε τίποτα. Άσε ρε φίλε τώρα. Αλλά αυτός το λέω τον κόκκινο, πόσο κολυστερίνη έχεις? 200! Τι 200 ρε. Ψεύτη, τι 200. Τα κροκόδιλος πρέπει να τρώει αυτός ρε. Ένα κροκόδιλο για πρωινό τρώνε να βρωμιάρει, το λέω. Τι γέλιο κόκκινο. 0 σε ένα γκολ η Λίβερπουλ. Του λέω θα το χάσει. Τέλος τριλεύτου. Τέλος. Μάτι του. Τζόρνταν, τι με έκανες εκεί με το κοτόπουλο που έλεγες με τα σπουλίκια ρε? Εκείνη την ώρα έτρωγα κοτόπουλο ρε. Μην ξαναβάς κοτόπουλο ρε. Κρέασε το η κότα. Τι? Κρέας είναι η κότα ρε. Τρως και μετά από μια ώρα ξαναπεινάς. Εντάξει, και τα ψάρια όμως ρε Τζόρνταν, σπουλίκια τρώνε άμα το πάμε. Τα ψάρια ρε φίλε, δεν τρως σκουλίκια ρε φίλε. Τα θαλασσινά τα ψάρια είναι. Άμα θα το ψαρέψεις, θα το φάει όμως ρε Τζόρνταν. Εντάξει ρε φίλε. Κάτσε ρε Τζόρνταν. Η κότα τρώει αυτά που τρώει, ας πούμε, και ας μην πούμε τι τρώει, γιατί μπορεί να τρώει κανένας που μας ακούει. Έτσι. Τρώει η κότα και τρώει. Και εσύ μην τρως γατόψαρα, μεγάλα δηλαδή, φάει ρε. Εγώ που πάω και περπατάω και κάνω τζόκινγκ στο Θερμαϊκό εκεί στην παραλία και βλέπω τον άλλο με το καλάμι. Μέσα από τη βοθρίλα του Θερμαϊκού. Τι να τον κάνει. Πάει και πιάνει εκείνο το ψάρι που έχει 4 κεφάλια και 3 ουρές. Και θα πάει για να το ψήσει, ρε φίλε. Εκείνος δηλαδή το ψάρι. Πες μας, ρε Τζόρνταν, τι τρώει εκείνο το ψάρι. Ρε φίλε, εντάξει τώρα. Το ψάρι, τι τρώει εκείνο. Ψάρι, τώρα φας καλό ψάρι, ρε φίλε. Πώς θα φας καλό ψάρι? Τώρα 30 μέτρα και ένας ψαράς. Ο ψαράς τώρα ρε φίλε, αυτά τα καΐκια και τα αυτά που ψαρεύουν τώρα με δολώματα δεν ψαρεύουν. Πετάνε τα δίχτυα μέσα να πούμε και τράχτα που τα βγάζουν όλοι. Δεν τρώνε τώρα μέσα. Και χιλιτήρι την αμαρτία μου τη μεγάλη. Καημό το έχω να πάω ένα βράδυ για ψάρεμα, να με πάρουν με μία βάρκα και εμένα και να πετάξω κι εγώ. Αλλά εγώ επειδή είμαι λιπόψυχος, το λέω. Το λυπάσαι. Το λυπάμαι το ψάρι που το σπαρτάει. Να το τρως δεν το λυπάσαι? Όχι, να το τρώω δεν το λυπάμαι. Δεν το λυπάμαι. Το βλέπεις νεκρό γι' αυτό. Σαλιγκάρια τρως? Βέβαια ρε φίλε. Σαλιγκάρια δεν σκοτώνω. Δεν σκοτώνω ζώα, δεν μπορώ. Τα σαλιγκάρια δεν τα σκοτώνω. Βρε τα πάντα τρώω, αλλά δεν μπορώ να το σκοτώσω. Δεν πάει η ψυχή μου να το. Δεν το σκοτώνεις σαλιγκάρι ρε φίλε. Πώς δεν το σκοτώνεις? Το μαζεύεις το. Ναι, και τι το κάνεις? Δεν το σκοτώνεις, δεν υποφέρει αυτό. Το βάζεις, το βράζεις ρε φίλε. Το βράζεις, εσένα μα σε βράσουνε, δεν θα πονάς. Τι να βράσω ρε. Τον άνθρωπο ρε. Βάζεις και το καπάκι, δεν τα βλέπεις. Φίλε, εγώ είμαι λιπόψυχος. Είχα ένα φίλο. Άκου να δεις. Μια μέρα πήγα στη Θάσο. Άκου. Πήγα στη Θάσο. Σε ένα παλιό συμπαίκτη του πατέρα μου στον ΠΑΟΚ, το Γιανέλο, το Μαργαρίτη. Δεν μου λες μεγάλο. Άκου λίγο. Ναι. Με λέει ο Γιανέλος, ήταν δαιμόνιος ψαράς. Και είναι ακόμα, από ό,τι ξέρω. Στα 80 του, 78 χρονών. Γερός να είναι, χαιρετίσματα αν ακούει. Με λέει να πάμε, λέει να ψαρέψουμε. Λέω να πάμε. Έπιανε τα ψάρια ο Γιανέλος, τα πετούσα εγώ μέσα στα λιπόμουνα. Μερίχα την πινελή και ο Γιανέλος. Στο διάλογο ηλίθεια μου λέει. Εκεί στο... Δεν μπορώ. Εκεί στον Κιλκής που μένεις, στο Σαλάτσι μένεις? Όχι. Εγώ μένω κοντά στο Καμπάνι. Μες. Στο στρατόπεδο. Στο στρατόπεδο του Καμπάνι, ψηλάμενη. Ναι. Καταλάβες. Ναι. Ακούς. Εγώ ήμουνα στη Λέσχη Φρουραρχείου, εκεί που είναι τα ταξί. Ναι. Α, τα ταξί είναι κάτω. Στη Λέσχη μπροστά, στον κεντρικό το δρόμο. Στον κεντρικό το δρόμο ήμουν. 21η Ιουνίου. Ναι. Μπράβο. Ναι. Τα λέμε φίλε. Ακούς. Ναι, για λέγε. Είχα ένα φίλο. Ναι. Και το λέω, άντε πάμε για σαλιγκάρια να μαζέψουμε. Ναι. Πάμε να μαζεύουμε σαλιγκάρια, γυρνάμε. Το λέω, βάλτα κάτω, το λέω στο δωμάτιο ρε παιδί μου. Τα είχε μέσα σε ένα κασόνι. Το λέω, σκέπασε τα μαλάκα, μη φύγουνε. Και λέει, εντάξει, θα το σκεπάσω. Το λέω, σίγουρα, τα σκέπασε. Εγώ λέει, όταν η κόρη μου ήταν 2 χρονών, της πήρα σαλιγκάρια και τα έκαμε στο σπίτι. Και τα ρίξαμε σε ένα κήπο μετά. Όπως και τη χελώνα, τη ρίξαμε σε ένα υδροβιότοπο εκεί στην παραλία. Εκεί που είναι πώς το λένε, εκεί που κάνει διχάλα να πας γενική κλινική ίσια ή να πας εκεί αριστερά. Εκεί έχει μια καφετέρια ο Δήμος. Ναι. Και την πήγε εκεί η γυναίκα με την κόρη μου, γιατί ήταν μεγάλη η χελώνα. Ξέρω εγώ, διαφωνούσα τέλος πάντων. Την αφήσαμε τον Ιανουάριο, λέω πάει καρμένη η χελώνα, πέθανε η χελώνα. Πάμε τώρα να τη βρούμε. Τη βρήκα. Τη βρήκα με άλλες χελώνες. Είναι υδροβιότοπος, είναι 4-5 λιμνούλες μαζί. Η Χελώνα ζει πολλά χρόνια, ρε φίλε. Και τη βρήκα, την κατάλαβα από την ουρά και είχε 4 κίτρινάδια στη ράχη της. Και κίτρινο λαιμό και τέτοια. Και τη γνώρισα. Και την πήρα, την τάισα. Ήρθα πάνω και έβγαλε το κεφάλι και με. Η Χελώνα ζει πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Σαν τον Πλάτανο. Και στεναχωρέθηκα που την έδωσα. Και μετά χάρηκα. Λέω μπράβο, είναι σε καλό αυτό. Και άλλες χελώνες εκεί, ψαράκια και τέτοια. Ακούς Τζόρνταν. Και τον λέω, σκέπασε τα καλά τα σαλιγκάκια, ρε. Καλά, καλά. Πάμε την άλλη μέρα και τα μαζεύαμε να πούμε, είχαν ανεβεί στο ταβάνι πάνω στους τοίχους. Με τις κούπες τα κυνηγούσαμε. Πήγαν σε όλο το σπίτι τα λιγκάρια. Εγώ φίλε δεν μπορώ. Ζωή ανθρώπου παίρνω. Άμα με πειράξει πολύ, την παίρνω. Δεν λογαριάζω. Αλλά δεν μπορώ με ούτε έντομο ούτε τίποτα. Μπορώ να φάω άνθρωπο στο πιτ φιτίλι, πάνω στα νεύρα. Μπορώ να τον φάω. Και να μην το μετανιώσω κιόλας. Αλλά με ζώο δεν μπορώ. Το έχω θέμα, το λέω. Είμαι λιπόψυχος. Επόμενη γραμμή. Είμαι λιπόψυχος. Για χαρά, είμαι λιπόψυχος. Τι λιπόψυχος. Τρως το έντομο να πούμε και. Δεν τρως το έντομο και τρως τον άνθρωπο. Του αυτόν τα ράματα. Άμα με πειράξει. Άμα με ενοχλήσει ή με ενοχλήσει, βέβαια. Πάμε στο φίλο. Το τρώω. Καλημέρα, ναι. Και δεν λυπάμαι καθόλου. Ναι, φίλε εσύ, ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι παιδιά. Ναι, φίλε εσύ. Να σε καλά, επίσης. Μέχρι πότε δεν τα λέτε αυτά, παιδιά, πόσες μέρες είναι αυτές? 40 μέρες έχουμε δικαιώμα. Εντάξει. Έλα, φίλε. Μπορώ να μιλήσω, ό,τι θες να πεις, βέβαια. Λοιπόν, ο Ηρακλήδης, ο Μάνος, βγαίνει και κάνει ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ. Εγώ, ένας ΠΑΟΚΣΙΣ, θα κάνω ρεπορτάζ για τον Ηρακλή. Σας είπε κάτι στα τελευταία, το κλείσε. Και εγώ δεν πιστεύω ότι η γνήσιοι Ηρακλήδης είναι έτσι. Πέταξε κάτι για τον Παπαθανασάκη. Τώρα αφού είπε στην αρχή τον ευχαριστούμε, τον κάνουμε, τον ράνουμε, έτσι όλα καλά, τελείωσε ο κύκλος του. Στο τέλος πέταξε κάτι που δεν το έδωσε τη σημασία κανένας. 4 εκατομμύρια έδωσα, 4 εκατομμύρια έσοδα λέει είχε ο Ηρακλής και δεν πήρε άδεια. Είναι σίγουρος ο Μάνος γι' αυτό εδώ, το ξέρει. Και από πού τα βρήκε τα 4 εκατομμύρια έσοδα, μπορεί να βγει να μας το πει. Γιατί εγώ ξέρω άλλα πράγματα που δεν είμαι Ηρακλήδης, είμαι Παοξής. Ότι 1 με 1,5 εκατομμύριο είναι μέσα ο Ηρακλής. Και ας μας πει πόσα ήταν τα διαρκείας. Ξεπεράσουν τα 100-150 χιλιάρικα τα διαρκείας του Ηρακλή. Πόσο πελατεία 79.000. 79.000, 82 ξόδεψα εγώ εχθές στον Πάριο. Κατάλαβες? Σιγάρε, πού είναι ο Πάριο? Και να το ρωτήσω και κάτι άλλο. Εγώ έχω μια εταιρεία μεγάλη. Ναι. Ας μου πει ο Μάνος, ας βγει τώρα καπάκι να δικαιολογηθεί αφού είναι μάγκας Ηρακλήδης. Ναι. Ας μου πει γιατί εγώ να διαφημιστώ στον Ηρακλή. Γιατί να δώσω χορηγιά και να διαφημιστώ. Θα σου πω κάτι. Τώρα... Θα σου πω κάτι. Θα σου πω αυτό που έχω ζήσει εγώ. Έχω ζήσει ανθρώπους οι οποίοι το 95% λένε θα διαφημιστώ εκεί που θα κάνω μεγάλο πάταγο. Πρόσεξε. Ναι. Είναι αυτό που λες εσύ, το λογικό. Μου είχε τύχει επιχειρηματίας, αριανός, βλάκας, ο οποίος μου λέει, Ραπτόπουλε, λέει, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση στη Μαρμίτα. Λέω γιατί? Δεν πάει καλά η εκπομπή, δεν σ' αρέσει? Όχι, λέει, δεν μιλάτε καλά για τον Άρη. Τι κατηγορία είναι ο Άρης? Γάμα εθνική. Του λέω, εσένα τι σε νοιάζει? Μα εγώ είμαι λέει Αριανός. Εσύ λέω, εσύ δεν διαφημίζεσαι ως Αριανός, εσύ διαφημίζεσαι ως επιχειρηματίας. Πρόσεξε τώρα. Του λέω, αν αυτός είναι ο λόγος, είσαι λακαμάς, του λέω. Έχω και το Μάνο τώρα σε λίγο, θα μας το δώσει. Ανοίγω ένα ράδιο στο Ζάμπινγκ, ράδιο του Άρη, 0,4% ακροαματικότητα, 1%, 1,5%. Και τον ακούς εκεί. Λέω αυτός είναι βλάκας. Υπάρχει και ένα 5% που είναι βλάκες. Είναι χαϊβάνια. Ναι, θέλω να σου πω. Θέλω να πει ρε παιδί μου, μήπως είσαι αυτή την κατηγορία και πας εκεί, κατάλαβες? Πάρ' το Μάνο. Όχι ρε. Εγώ θέλω να πούμε, να τον πάρω το Μάνο. Για φέρ' τον. Έλα Μάνο. Έλα Κώστα. Μάλλον φαίνεται τα ελληνικά μου επειδή είναι πολύ καλά δεν μπορούν να τα καταλάβουν κάποιοι κύριοι όπως... Τα καταλάβουν εκατομμύρια. Λοιπόν, προσέξτε με καλά κύριε. Το τι είπα για τον Παπαθανασάκη το παραλαμβάνω για τελευταία φορά. Τον ευχαριστούμε πολύ για ό,τι έκανε. Άλλο θέλω να σου πω εγώ. Λοιπόν, προσέξτε. Μας είπε για την Turkish Airlines. Δεν το είπε ο Μάνος αυτό. Άλλο παλικάρι. Μας είπε για χορηγίες. Εσείς καταλαβαίνετε. Ναι. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ναι, τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ναι. Πόσα πήρε από εκεί. Όλα αυτά μαζί είναι 4 εκατομμύρια ευρώ, κύριε. Αυτό σας εξηγώ. Θέλεις να σου πω όνομα έγκρι του δημοσιογράφου? Θέλετε να σας πω? Από ξένα να πάνε μαζί του. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω Ηρακλειδόμετρο. Ηρακλειδόμετρο δεν έχω, κύριε, ούτε λογιστήριο του Ηρακλή είμαι. Όχι, άλλο. Εδώ, αμφισβητείτε. Αμφισβητείτε. Μιλάς με έναν άγνωστο. Σας σέβομαι. Σας σέβομαι. Γνήσιο φίλαθλο μιλάς. Μα δεν μου λέτε το όνομά σας, κύριε. Το όνομά σας, εγώ λέγομαι Μάνος Λουπασάκης, θα μου δώσετε το όνομά σας. Να ξέρω με ποιον μιλάω. Θανάση με λένε, ρε φίλε, γιατί να μην σε δώσω το όνομά μου, τι αντικατασκοπία είμαστε, τι FBI, δεν κατάλαβα. Δεν σου είπα, απλά δεν συστήνεσαι. Το FBI είμαστε. Δεν συστήνεσαι, αυτό είναι. Λοιπόν, 4 τα έσοδα του Ηρακλή. Μίλησες λίγο εσύ. Άσε λίγο να σου πω κι εγώ. Να σου πω κι εγώ λίγο. Μίλησα χωρίς να καταλάβεις όμως. Επαναλαμβάνω, τα έσοδα του Ηρακλή ήταν 4 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε ο δημοσιογράφος αυτός είναι γιαλαντής δημοσιογράφος. Θέλεις να σε στείλω σε αυτόνα? Ρε φίλε, δεν με νοιάζει κανένας δημοσιογράφος, το καταλαβαίνει. Λέει ρε Μάνο ότι δεν είναι 4 εκατομμύρια, αυτό λέει ο άνθρωπος. Εγώ σου μιλάω ότι ο Ηρακλής έχει τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο μέσα από έσοδα έξοδα. Γιατί δεν έχει πελατεία, ρε Μάνο. Πόσοι πάτε στο γήπεδο? 80.000. Τι σχέση, ρε φίλε, τώρα τι είναι αυτά που λες τώρα? Ο Ηρακλής αρμάσε, ο Ηρακλής, ρε περιμένετε λίγο ένα ρε. Μην προσπαθείτε να αποδείξετε κάτι που δεν το κάνατε με 100 χρόνια προπαγάνδα. Ρε φίλε, τι προπαγάνδα? Την προπαγάνδα του ΠΑΟΚ, ρε, με τα μίνι περιοδικά που γελάει ο κόσμος στα περίπτερα. Άκου τώρα. Άκου τώρα, άκου. Το οποίο συμπαθούμε, το οποίο συμπαθούμε. Επέτρεψέ μου να απαντήσω, ρε φίλε. Δεν μαλώνω. Δώσε μου το δικαίωμα να πατήσω. Αυτός ο κύριος λοιπόν... Μπορείς να μας δικαιολογήσεις εσύ? Αυτός ο κύριος λοιπόν δεν μας είπε ποτέ τι παρέλαβε. Δικαίωμά του. Πέρσι πήγε πήρε άδεια. Πέρσι πήγε πήρε άδεια. Σωστά. Άντε πάλι τα ίδια. Μας τα είπες ρε Μάνο, αυτά τα ακούσαμε ρε αγόρι. Σήμερα το απόγευμα ξέρετε τι γύρισε και είπε. Μετά την εκπομπή του Μάνο. Ξέρετε ότι έχω τόσα λεφτά. Έχω τόσα λεφτά. Επαναλαμβάνεσαι. Όχι, δεν επαναλαμβάνομαι. Είπε λοιπόν συγκεκριμένα ο κύριος. Όχι, δεν το είπα αυτό. Ότι έχω τόσα πολλά λεφτά. Αφού δεν το είπες αυτό να τα ακούσουμε. Ωραία. Είπε ότι έχω τόσα πολλά λεφτά που αν ήθελα την άδεια την έπαιρνα σε 5 λεπτά. Λάθος το παρέλαβες αυτό εδώ. Δεν μπορεί να έχει βάλει ο άνθρωπος χρήματα στον Ηρακλή και να θέλει να τα χάσει. Μήπως εννοούσε, μήπως πάει πονηρά για να πάρει την άδεια. Ρε φίλε, καταλαβαίνεις ελληνικά ή θα με σκάσεις? Είπε αυτός ότι έχω πολλά λεφτά και δεν παίρνω την άδεια. Ακριβώς. Αυτός είπε ότι οι τουρκικές αερογραμμές έρχονται και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτός είπε ότι θα πάρω την ομάδα και θα πάω στη Γαλλία για να δω το μοντέλο και τα λοιπά και έχω μια πολύ μεγάλη χορηγία. Ναι, αλλά ξεσύγεται Μάνο, εσείς σιγοντάρατε τότε, κατάλαβες? Ποιο σιγοντάρα μου? Απαντάς, συγγνώμη ρε στην Τζόρνταν λίγο. Το πανί το βγάλε αυτό να πει θύρα 10, βγήκα στον κύριο Ραπτόπουλο, που ήταν ο μόνος που κατάλαβε. Τι να απαντήσω ρε Θανάση μου όμορφε? Πες μου ρε παλικάρι μου γλυκό, τα 4 εκατομμύρια έσοδα από πού τα βγάζεις? Πού τα βρήκε ο Ηρακλής? Σας είπα λοιπόν ότι τα έσοδα αυτά είναι της Νόβα και της διαφημίσεως του ΟΠΑΠ. Το θέλετε να το καταλάβετε? Πόσα πήρε ρε φίλε, το ξέρεις? Ρε φίλε, εγώ σου είπα 4. Τι δεν καταλαβαίνεις? 4. Και γιατί ο δημοσιογράφος λέει 1,5 εκατομμύριο μέσα είναι ο Ηρακλής? Γιατί τα 80 χιλιάρικα που τα ξέρω εγώ, τα άξα από αυτόνα και με το επιβεβαιώνει και ο Ραπτόπουλος. Ρε φίλε, καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε τώρα? Καταλαβαίνω ότι ρε φίλε... Ο Ηρακλής είχε το χαμηλότερο μπάζετ της κατηγορίας. Ναι, ρε φίλε. Με ένα 400-500. Ρε εσύ φίλε μου, καταλάβατε. Τέλος, φτάνει. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Ο φίλος του λέει, ρε παιδί μου, έσοδα, έξοδα, 1,5 εκατομμύριο μέσα είναι η ομάδα. Αυτό του λέει και δεν μπορεί να πάει, δεν μπορεί να πληρώσει. Τέλειωσε. Ο Αντώνης λέει εδώ, σαν πέρσι λέει τέτοιο καιρό, θυμάμαι. Ο Αντώνης ακτινολόγος που στείλε μήνυμα, ναι, ο Αντώνης. Πού χάθηκε αυτό. Είναι στα Γιάννενα, θα γυρίσει σε λίγες μέρες. Τι κάνει. Εκεί με την οικογενειακά μετά. Τι πήρε αυτό που απαντάνε οι γυναίκες, δηλαδή πήρε αυτό την άδεια. Το μπορεί να το πάρει και ο άντρας, άμα θέλει. Ποιο. Γεννάς ένα παιδί, ρε. Ναι, και μπορεί να πάρει. Γιατί γέννα άδεια ο άντρας. Α, δεν ξέρω. Δεν το ξέρεις. Από τα δημόσια υπαλληλίκια δεν τα ξέρουμε αυτά εμείς. Τι τα ξέρεις. Πες το χειμώνα, λέει τέτοιο καιρό. Ο Μάνος έλεγε, θυμάμαι που έλεγε, θα ξεπαγώσουν τα χρέη και ο Ιβάν θα φύγει για τη Ρωσία και ο ΠΑΟΚ θα πέσει. Πάμε κόσμο. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Κύριε Τζόρνταν, ο Στέφανος είμαι. Γεια σου, Ραπτόπουλε. Γεια σου, Στεφανά. Γεια σου. Χρόνια πολλά. Έλα. Ερχόντας προς τη δουλειά, άκουσα να λέτε κάτι για σαλιγκάρια για να αλλάξουμε λίγο το. Ναι, αυτός είναι θαυμαστής των σαλιγκαριών. Πάει και μαζεύει σαλιγκάρια. Συνέχεια, μόλις βρέχει. Ναι. Είναι λάτρης. Τα σκοτώνει. Η καταγωγή μου είναι από την Κορμή Σταθερών. Μάλιστα. Είμαστε σαλιγκοφάγοι. Όσο είπε για τον κύριο Τζόρνταν, τα τρώνε μόνο οι πόντιοι. Όχι, δεν είπα μόνο οι πόντιοι. Δεν είπα μόνο. Είναι ποντιακό. Τα γουστάρουν οι πόντιοι, λέω. Τα γουστάρουμε κι εμείς. Ναι. Εμείς είμαστε ντόπιοι, λεγόμαστε ντόπιοι. Για εσάς τους πόντιους οι υπόλοιποι είναι βλάχοι. Καλά, από τους ντόπιους 2% τρώνε σαλιγκάρια σαν και εσένα. Ναι. Από τους πόντιους όμως τρώνε οι 90%, κατάλαβες. Λοιπόν, δύο θέματα είναι. Το ένα είναι πηγαίνοντας να μαζέψουμε τα σαλιγκάρια στο όρος Παγκαίου που είναι τα κορυφή σαλιγκάρια, τα άσπρα, για άσπρα δηλαδή, δεν μιλάμε για μαύρα. Τα μαύρα εμείς στο χωριό, όποιοι τα τρώνε τους λέμε γιούφτι. Τα τρώνε γιούφτι, έτσι. Τα τρώνε γιούφτι, τα σαλικάρια. Ναι. Είδε κανένα στη Λαϊκή να πουλάνε άσπρα ή μαύρα. Ξέρετε, γνωρίζετε. Στη Λαϊκή τι πουλάνε, άσπρα ή μαύρα. Λέγε εσύ που ξέρεις από Λαϊκή, τι πουλάνε. Άσπρα ή μαύρα. Στη Λαϊκή πουλάνε μαύρα σαλικάρια. Ζωντανά τα πουλάνε. Μαύρα. Ζωντανά. Τα άσπρα είναι πολύ δύσκολα. Λοιπόν, πηγαίνοντας στην περιοχή μας, συγκεκριμένα στη Μεσολακιά, ανακαλύψαμε ένα μέρος. Μεσολακιά, σωρό, ναι. Από εκεί που είναι ο Άρης που ήτανε. Α, μπράβο, δεν έχει σημασία. Η Περιστέρη, η κυρία Περιστέρη. Ο Ηλιάδης, Μεσολακιά Σερών, ο Χατζηνικολάου και ο Πασιαλής. Που πήραν τον Άρη και φωνάζαμε να τον κάνουν Άρη Μεσολακιάς. Ποιος μας άκουγε όμως τότε. Μετά από 3 χρόνια θέζει με τις Μεσολακιάδες. Δικαιώθηκε. Εδώ είναι το ρεζούμε τώρα. Μαζεύοντας τα σαλιγκάρια πλησιάσαμε στο όρος Καστά. Καστά. Δεν λειτουργεί τίποτα εκεί, είναι όλα κλειστά. Είναι εγκατελειμμένα, έχουν ένα security να φυλάει. Του λέω ρε παλικάρι, τι γίνεται εδώ, με λέει τίποτα, λέει φύγαν όλοι. Αυτά. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να πω πιο πολύ. Μετά στα σαλιγκάρια ανοίξε με κι άλλο θέμα. Καλώς. Ωραίος. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή. Να είστε καλά. Γεια σου, Στέφανε, για χαρά. Τα λέμε. Επόμενη γραμμή. 2,5 εκατομμύρια είναι τα έσοδα, λέει, του Ηρακλή από Νόβα, ο Πάπη Σιτήρια. Μου τα έλεγε χθες ένα άτομο μέσα από τον Ηρακλή. Ναι. Σε μήνυμα ένας φίλος μου. Ναι, ωραία. Και εγώ τα έχω μάθει. Μάλιστα. Χαιρετίσματα τον Αντώνη τον ακτινολόγο, χάθηκε. Γεια σου Αντώνη. Τα λαχεία σε περιμένουν Αντώνη να ξέρεις. Δεν την γλιτώνεις. Δεν την γλιτώνεις και στα Γιάννα θα στείλουμε courier να ξέρεις. Ναι Αντώνη. Ούτε τις ρόδες δεν βγάλαμε Αντώνη. Έχω κάνει έξω εσύ Αντώνη. Λέγε φίλε καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλά φίλε. Καλά είσαστε. Καλά. Κωνσταντίνος Ολυμπιακός, ο Παλό Φάλιρο. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, τι λέει και το φάλιρο, κουνιούν τη βάρκες κάτω. Ωραίο το φάλιρο. Ωραία, εδώ είμαι Ποσειδώνος, εγώ βλέπω την Έγινα μπροστά. Α, ωραία είσαι κύριε. Κοντά είναι η Έγινα. Αδερφέ, ακούς τον Ολυμπιακό. Μισή ώρα δεν είναι η Έγινα. Ωραία είναι. Η Έγινα είναι μια ωρίτσα. Α, μια ώρα είναι. Ακούς, ο Πειραιάς είναι όμορφος ρε φίλε. Κοίτα, ο Πειραιάς η Τζόρνταν έχει χαλάσει τώρα επειδή βάλαν το τραμ μέσα. Πανέμορφος είναι ο Πειραιάς φίλε. Και έχει γίνει εργοτάξιο. Έχουν βάλει εκεί και τι είναι και η παγίδα. Πας στον προφήτη Λία πάνω να βλέπεις να κάνεις κάτω εκεί Βενιζέλου. Ξέρεις, εγώ συνεργάζομαι εκεί πέρα. Έχω ξαδέρφια και θείους εγώ στον Πειραιά. Έχω να πάω χρόνια. Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ανηφόρα εκεί κάπου στο 70 συνεργάζομαι με κάποιον. Είναι ωραία, ναι. Είναι ωραία, εντάξει. Τζόντα, καταρχάς σε πάω με 1000. Παίρνω και χαλβά εκεί από την Τραπετσόνα, από το τρίγωνο. Α, τον κάτω χαλβά. Ναι. Πανάκριβος όμως γάμο του. 5 ευρώ το μισό κιλό είναι. Τι 5, 10, 12 το κιλό, 8 το κιλό. Αλλά είναι κορυφή. Αλλά ο Πειραιάς έγινε ωραίος με Πιχούντας. Με το σκυλίτσι. Πανέμορφος είναι ο Πειραιάς, φίλε. Επί σκυλίτσι έγινε ο Πειραιάς, επί Χούντας. Πανέμορφος. Σας τον έκανε διαμάντι τον Πειραιά. Θέατρα, μέατρα, Ό,τι θες να σε κάνει. Πειραιάς ή πανέμορφος, να λέμε. Κάποτε πήγαινα στην Κόφιλε, έστελνα πράγματα κάτω. Η πύλη έψιλον εκεί στον Αϊσπυρίδωνα. Τώρα την πήρανε, την πήγαν από την άλλη μεριά την πύλη. Για τα δωδεκάνησα δηλαδή που ήταν του. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις σου λέω. Εγώ κοίταξε, Τζόρνταν από Πειραιά, δεν ξέρω πολλά. Εγώ πάω φαλιρωμένο, ρώταμε για Γλυφάδα, για Αθήνα. Του πράπαντο αγροπλαστείο είναι ανοιχτό, ρε. Αυτό που με ρωτάς, Γλυφάδα, ρε φίλε, εγώ έναν από τους καλύτερους μου φίλους εκεί στον Γκολφ Κοντάρε. Ματθέου Λιούκα. Εκεί είναι από φανταστικά. Ναι, ναι. Ακριβή περιοχή, πολύ Γλυφάδα. Ναι, ναι. Εκεί και μια παραλία δεν έχει, ρε, που πνίγει και ο Σαλευρής, πώς λέγεται. Παραλία, ο Αστέρας. Όχι, όχι, ο Αστέρας στις Βουλιαγμές που γυρίζαν ταινίες. Ναι. Πνίγει ο Σαλευρής. Πνίγει και εκεί που πάει ο τρελός ο Αλέφαντος και κάνει προπόνηση κολύμπι, ρε. Στον Άλυμο. Στον Άλυμο, Άλυμος. Στον Άλυμο, ρε. Άλυμος. Ναι, ναι. Άλυμο, ναι. Πριν την Γλυφάδα είναι ο Άλυμος. Ναι. Καλά νερά έχει, ρε, ή σε βόθρο αυτός κάνει κολύμπι. Χάλια μαύρα είναι. Ο Άλυμος εκεί. Είναι μια παραλία τσάμπα. Δεν έχει στήριο καθόλου. Και όλα Αλβανοί πάνε εκεί. Δεν πάνε Γέροι και Αλβανοί. Μάλλον, όχι, εντάξει, ο Αλέφαντος ωραίος είναι, εντάξει. Λοιπόν, Τζόρνταν, τι θα κάνουμε τώρα, τι θα γίνει, ρε φίλε, του χρόνου, θα γίνει κανένα ποτάθλημα στους προκοπείς, θα δυναμώσεις, τι γίνεται, με ανανέωση Τζιαβέλα και Τζιόλι δεν πας. Εγώ λέω, κάτσε να δούμε τι θα γίνει με την ΕΠΟ πρώτα. Κάτσε, μην τους μείνει αμανάτη ο Μπερμπάτοφ. Άσε, μακάρι να μείνει ο Μπερμπάτοφ, άσε τώρα. Κάτσε, μην τους μείνει ο Μπερμπάτοφ, αμανάτη. Δεν μου λες. Εσύ, άμα νομίζεις, ρε φίλε, επειδή σε ακούω πολύ συμπαθητικό και ωραίο. Θέλω να σε κάνω κανένα δυο ερωτήσεις. Ναι, άμα μου βρεις πρωτάθλημα ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο, σε παγκόσμιο επίπεδο, ναι, μία ομάδα να έχει πάρει πρωτάθλημα με μόνο μία ήττα και μια ισοπαλία, και αυτή λέγεται Ολυμπιακός, δηλαδή εκτός των Ολυμπιακού άλλη ομάδα, ακόμα και την Μπαρτσελόνα αν τη φέρει στην Ελλάδα, θεωρώ ότι θα κάνει τουλάχιστον κανένα δυο ήττες. Λοιπόν, από εκεί και μετά, τι να, για ποιο πρωτάθλημα να μιλάμε και για ποιο ποδόσφαιρο ελληνικό, και γελάει όλος ο κόσμος μαζί μας. Τζόρνταν, φέρε μου Ρεάλ, φέρε μου Μπάρσα, φέρε μου Μπάγερν Μονάχου. Θα τις ξεπατώσω όλες εδώ. Ναι. Του χρόνου θα με κλαις όμως μόλις αλλάξουν τα κόζια, να ξέρεις. Αυτές, εσύ περιμένεις να αλλάξουν τα κόζια. Του χρόνου, αδερφούλη Κώστα, του χρόνου θα με κλαις. Γιατί φέτος με μία ήττα που έκανες μέσα στην ΑΕΚ, με δύο κόκκινες κάρτες, κάποιοι βγαίναν και κλαίγανε ήδη με μία ήττα που ήσασταν 20 βαθμούς μπροστά. Κοίτα, του χρόνου θα κλαις. Να σου πω κάτι. Εγώ βλέπω τη Μαρμίτα συνέχεια από το YouTube. Καλά κάνεις. Θα σε πάρω τηλέφωνο στη Μαρμίτα, παρόλο που είναι αργά η εκπομπή. Βεβαίως. Οκτώβριο-Νοέμβρη μήνα, που θα είναι Ολυμπιακός πάλι με 10 μπροστά. Κώστα, εάν αλλάξει η ΕΠΟ, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι μπροστά ο Ολυμπιακός. Γιατί τόσο παραμύθι, ρε Τζόρνταν, με την ΕΠΟ. Καταρχάς, να σου πω κάτι, έχεις πάει κόλμα με την ΕΠΟ. Πες στον πρόεδρο σου να βάλει κανένα φράγκο, να πάρετε κανένα παιχταρά στην ΕΠΟ. Θα πάρει τώρα το όσα λεφτά και να βάλει, αν υπάρχει αυτό το καθεστώς στην ΕΠΟ, δεν θα πάρει τίποτα από αυτό. Θα φέρει τώρα, τι θα γίνει. Ό,τι παίκτες θα πάρεις. Τον Κονέ και τον Ταχτσίδη θα πάρει. Εσύ είσαι ευχαριστημένος από τον Ολυμπιακό. Όχι. Λοιπόν, είδες, συμφωνούμε. Και εσύ θα πάρεις τον Μπακασέτα. Εγώ να σου πω, Τζόρνταν. Και εσύ με τον Μπακασέτα. Ωραίο πρωτάθλημα θα βρεις. Τζόρνταν, να σου πω μια αλήθεια για τον Ολυμπιακό. Τι γίνεται. Επειδή παίρνουμε τα πρωταθλήματα και τα κύπελα, δεν λέμε πολλά λόγια. Αλλά εμένα ο Ολυμπιακός δεν με ευχαριστεί. Μόλις χάσετε το πρώτο, να δείτε τι θα γίνει. Εγώ περιμένω και τη στιγμή. Που λες για το πρώτο, περίμενε μισό να σου πω κάτι. Το πρώτο το λες πολλά χρόνια. Πότε θα χάσουμε το πρώτο. Κάτσε να το χάσουμε το πρώτο και θα τα πούμε. Πέρσι θα το χάνατε, φίλε. Πέρσι γίνανε απίθανα πράγματα. Α, ναι, ήταν ο Τζιόλης, μπράβο. Όχι, ήταν και ο Τζιόλης, ήταν και ο Αρετόπουλος, ήταν και ο Καλογερόπουλος, ήταν πολύ. Ο Τζαβέλας ήταν. Ήταν ο Τζαβέλας, ήταν πολύ. Τζόρνταν, βλέπεις εμένα που κάνω αυτοκριτική στον Ολυμπιακό, παρόλο που παίρνω double. Σου λέω ότι δεν έχω ομάδα. Και εσύ μου λες για τον Ολυμπιακό. Πες μου για τον ΠΑΟΚ, τι γίνεται, γιατί δεν έχεις εσύ ομάδα. Ναι. Τον Ολυμπιακό, άστονο, δεν έχω ομάδα, αλλά παίρνω τα double εγώ. Ναι. Σε ευχαριστεί όμως αυτό, όχι. Δεν με ευχαριστεί, γιατί. Μήπως έχεις εσύ το πρόβλημα, λοιπόν, που παίρνεις τον double και δεν είσαι ευχαριστημένος. Εγώ έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Ναι. Και σου έχω πει. Εγώ θέλω τους Γιωβάνιδες, Ριβάλτο κτλ. Δεν μου κάνουν οι Ερνάνοι και αυτοί είναι σαπάκια. Και οι Μποτίες και ξέρω εγώ και οι Μιλιβόγεβιτς. Και να τρώει είναι να πάρει κόκκινη και δεν παίρνει και να παίρνει κύπελο. Έχω διαιτησία. Τι να μ' αρέσεις. Λοιπόν, έχω διαιτησία. Πάρτι μου, ρε φίλε, τη διαιτησία, γαμότο μου, πάρτι. Αυτό θα σου πω εγώ τώρα. Εάν αλλάξει η ΕΠΟ λοιπόν του χρόνου, που κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει αγώνας γι' αυτό, λέω τώρα εγώ, εάν αλλάξει, θα μου κλαις του χρόνου. Αν μ' ακούει ο Σαββίδης, Σαββίδη, πάρε την ΕΠΟ, να πάρω ποτάθλημα μενάντια την ΕΠΟ. Δεν θα το κάνει, δεν μπορείς. Δεν θα μπορείς. Επειδή ακούγεσαι και μικρός. 35 χρονών. Τα πέτρινα χρόνια δεν τα θυμάσαι εσύ καλά. Έχω ζήσει τα πέτρινα χρόνια. Όπου πήγαινε ο Ολυμπιακός, λοιπόν, οι οπαδοί τα σπάγαν όλα. Τα φτιάνανε, λέει, γυάλα, τα κάνανε. Τώρα θα σπάτε εσείς όμως. Λοιπόν, άκου τώρα τι θα σου πω. θεωρούσατε σε κάθε παιχνίδι ότι σας αδικούσανε, μπαίνατε με τα καδρόνια μέσα, π.χ. με τον Αθηναϊκό εκεί το παιχνίδι, ο Σαλιαρέλης τους έκανε επιστήμονες. Ωραία. Λοιπόν, συμφωνούμε, ναι. Είδες λοιπόν, εσείς με το πρώτο αποτέλεσμα στραβό, ναι, με τις δύο κόκκινες μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο, βγήκατε και κράξατε. Γιατί τα σπάτε ρε φίλε με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα? Ρε φίλε, γίνανε απίθανα πράγματα στην Τούμπα. Τι απίθανα ρε εσύ? Σηκώνει offside το Μακ που δεν είναι. Δεν δίνει στο 20 φάουλ. Μπροστά μου ήτανε ο Χατζησαΐας πάνω στη γραμμή και δεν αποβάλλει το Μιλιβόγεβιτς ρε φίλε. Να το κάνω 3-0 εκεί πέρα, να πάω τελικό εγώ. Γιατί να πας εσύ, δεν κατάλαβα. Μου κλέβεις τίτλο πάλι. Να σου πω κάτι, σε αυτά που λες έχεις δίκιο, να σου πω όμως κάτι. Να χωριέμαι εγώ για την ομάδα μου. Γιατί δεν έχω παίκτες με ούμπαλα να σου κάνουν διπλό όπως έκανε τότε που του πετάγατε τούβλα και πετάγε τα γκολάκια. Να χαρώ εγώ, τώρα μιλά σωστά. Αυτοί που έχει ο Ολυμπιακός παίκτες είναι γατάκια. Α, μπράβο, τώρα μιλά σωστά. Λοιπόν, μπορώ να πω κάτι τώρα για Ριβάλντο, για Καστίγιο τότε. Α, μπράβο, τρώνε μια πέτρα από τη Σουντούμπα και κάνουν κοκό. Παλιά όμως όταν είχα τον Τζόλε και τον Καστίγιο και έλεγε ο Καστίγιος δήλωση πιο πολλά να μας πετάνε άλλη φορά, να βάζουν πιο πολλά γκολ. Α, μπράβο. Πού είναι αυτή ρε φίλε? Να πετάει την μπανάνα ο Σαλίνος στην κερκίδα και να γυρνάει ο Μάνταλος από την άλλη μεριά. Γελάει ο κόσμος ρε φίλε. Δεν έχω τέτοιους παίκτες εγώ δυστυχώς. Παίρνω τα πρωταθλήματα από εδώ και από εκεί διαφορετικά. Α, μπράβο. Γι' αυτό σου λέω πάρ' την ΕΠΟ, πάρ' τη Σαββίδη την ΕΠΟ, πλήρωσε εκεί 4-5 εκατομμύρια που λέει ο Κωστής. Πάρ' την για να δούμε μάχη. Γιατί έτσι ο Ολυμπιακός θα τα παίρνει συνέχεια. Τα κλαίτε μετά. Εγώ προσωπικά φίλε. Αυτός ο Θεοδωρίδης ποιος τον ακούει? Ο Αλέφαντος, θα γελάει πάλι όλος ο κόσμος τώρα. Μακάρι εγώ το Σαββίδι το γουστάρω γιατί είναι ταχωνίδης. Ο μόνος, άκου να σου πω, πέρα από το παδικό, θέλω να σου πω ότι ο μόνος που ενδιαφέρεται όντως σοβαρά και σωστά για το ποδόσφαιρο της χώρα είναι ο Σαββίδης. Συμφωνούμε. Με σωστές προτάσεις. Αλλά του πίνουν το λαρίγκι ρε εσύ. Είναι πολλά κιλά μαγκάς, δεν ξέρετε. Του πίνουν το αίμα του. Ξέρει τι του γίνεται, να ξέρεις. Δάγκας είναι. Λες εσύ, άνθρωπος με δισεκατομμύρια, λες εσύ. Πετάει τα λεφτά του όμως, ρε φίλε. Δεν τα πετάει, ξέρει αυτό. Πετάει άμα δίνει 2 εκατομμύρια στον Περμπάτο φτωχόνο, πετάει τα λεφτά του. Η καψούρα του ήταν, ρε φίλε, τι ήθελα να το φέρει. Ρε, εσύ με 2 εκατομμύρια ξέρει τι παίχτη παίρνει. Ναι, αλλά κοίταξε, ήταν εσύ δεν πας καμιά μέρα στο γονίδι και τα πετάς, λες να πούμε παράδειγμα, επειδή του γουστάρω. Εγώ ξένο ρόχο, ρόλι ξός ακούω εγώ. Εγώ δεν πάω μπουζούκια. Παράδειγμα, λέω ρε παιδί μου, για μια καψούρα σου δεν τα πετάς. Ναι, μια φορά. Έτσι το 3 χρόνια τον κυνηγούσε. Την καψούρα μου θα βγω για καφέ, θα πάμε σε κάποιο ξενοδοχείο. Ναι. Θα τον πάρω Σαββίδης μαζί του. Αυτόν τον έχει, τον κυνηγάει 3 χρόνια, ρε, το ξέρω το θέμα. Για το γιο του τον πήρε. Το γιο του τον έκανε και το φάγατε σήμα εσείς. Εσύ τώρα τον κατηγορήσουμε γιατί μας έφερε και τον Περπάτο, για το όνομα του Θεού τώρα. Δεν βγήκε ο Περπάτο, φίλε. Ξέρουμε ότι δεν βγήκε. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, να τον κατηγορήσουμε? Λοιπόν, δηλαδή, τον κατηγορούσαμε γιατί μας είπε θα μας φέρει τον Περπάτο, αλλά δεν τον έφερνε. Jordan, τώρα τον κατηγορήσουμε γιατί μας τον έφερε. Βάλε χέρι στον πρόεδρό σου, Μετζιόλι. Πες του. Εσύ πας, δεν μιλάτε μαζί, λοιπόν. Μετζιόλι, με Διαβέλα. Χέρι θα τον έβαζα, φίλε Κώστα, εάν δεν προσπαθούσε να κάνει ομάδα. Εγώ βλέπω ότι προσπαθεί να κάνει ομάδα. Αλλάζει τους ξυλώνει, φέρνει άλλους, κάνει προσπαθεί, κατάλαβες. Εάν δεν προσπαθούσε θα τον έβαζα φυσικά. Θέλω να λες να πάρει παιχταράδες, να δούμε ποτάθλημα ρε φίλε, γιατί άλλοι δύο Αλαφούρης και Μεσανίδης δεν βάζουν το χέρι. Είμαι σίγουρος ότι αν αλλάξει ΕΠΟ θα φέρει και παιχταράδες. Το δήλωσε την πρώτη μέρα όταν ήρθε. Άντε να δούμε, αλλά φοβάμαι ότι θα κλαις εσύ του χρόνου. Εγώ σου λέω αν αλλάξει ΕΠΟ θα μου κλαις του χρόνου. Κοίτα, εγώ σου ξαναλέω προσωπικά δεν θα κλαίω γιατί έχω χορτάσει. Άλλοι Ολυμπιακοί που είναι άρρωστοι. Μιλάω για το μέσο οπαδό του Ολυμπιακού. Μπορεί να κλαίνε, ναι. Κατάλαβες. Εκεί θα ξεκινήσουμε να πετάμε εμείς τις πέτρες ο Καρεσκάκης. Έτσι πάνε αυτά. Αυτό είναι σίγουρο. Αν χάσετε το πρώτο πρωτάθλημα, εδώ με 2 ήττες κολλητές, αν γίνουν θα το χάσετε. Το 1-2 πέρσι το Καρεσκάκη έπρεπε να είναι 1-4. Δεν έγινε 1-4 για να μην κράξει ο κόσμος. 1-4 θα γινόταν εσύ τώρα. Γιατί ρε φίλε, πέναλτι δεν έδωσε και γκολ ακύρωσε. Άμα γινόταν 1-4, θα κράζει ο κόσμος όλος. Άλλο 1-2, άλλο 1-4. Λοιπόν, πάμε. Όσοι μας ακούνε στο. Έτσι είναι. Πάμε. Καλημέρα. Όσοι είναι στη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον. Λοιπόν, ένα σχόλιο. Ναι. Το φιλαράκι του Τζόρνταν για τα ψάρια. Ναι. Ας το αφήσει καλύτερο το θέμα. Άλλη μεγάλη κουβέντα δεν το έχει. Λοιπόν. Ποιο πράγμα, τώρα, γιατί. Ας το άλλη μέρα μπορούμε να κάνουμε άλλη συζήτηση. Ναι. Τώρα μια πρόσκληση για το Ρατόπουλο. Για τα ψάρια. Ρατόπουλε. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτές τις 3 μέρες Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή διοργανώνουμε κάτι αγώνες με καλάμι που χρησιμοποιούμε για ψάρμα από ακτή μέσα σε χωράφι. Και τι πιάνετε? Τίποτα. Ποιος θα πετάξει μακριά τα βαρύδια μας. Είναι διεθνές αγώνισμα. Δεν το ξέρω. Σε παγκόσμιο επίπεδο Το 2024 πιθανόν να γίνει και Ολυμπιακό άθλημα. Τι πετάτε τα καλάμια. Ναι, παίρνεις το καλάμι ακτής, τοποθετείς το βαρίδιό σου. Πόσα κιλά το βαρύδι. Ξεκινάς, έχει κατηγορίες από 100, 125, 150, 175 γραμμάρια. Ναι. Έχει κατηγορίες. Και το υπάρχουν αυτές, οι συμμετοχές αυτή τη στιγμή είναι και με αθλητές από το εξωτερικό, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία. Είναι μια διεθνής διοργάνωση. Τώρα βρήκα ευκαιρία να πάω να σε κάνω έτσι την πρόσκληση και για τους φίλους που πιθανόν τους ενδιαφέρει κάτι τέτοιο να το δούνε. Αν τυχόν έχετε την ευκαιρία, από αύριο το πρωί ξεκινάνε οι αγώνες και θα είναι από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα. Υπάρχει και χορηγική αυτή υποστήριξη, ας πούμε. Δε συγχωρικοί περισσότερο αυτούς που έχουμε είναι ας πούμε καταστήματα ειδών αλίας. Αλίας. Ναι, που αυτοί ας πούμε μας υποστηρίζουν περισσότερο. Σοπα ρε φίλε. Ναι. Πάμε Τζόρντα να πάρουμε. Πού θα γίνει αυτό? Αυτό γίνεται ακριβώς ο χώρος που το διοργανώνουμε, που γίνεται ας πούμε εκτελούμε τις αλληλευτικές βολές, είναι ακριβώς πίσω από τη Σουζούκι Νταλιάνη, στη Θέρμη. Είναι ένα τεράστιο κτήμα, είναι 300x300. 9 στρέμματα. Και... στη Θέρμη. Ορίστε. 9 στρέμματα. Μάλιστα. 90 στρέμματα. Για να καταλάβεις το παλιό μας ο παλιός χώρος που κάναμε το αγώνισμα ήταν ο χώρος που ήθελε να πάρει ο Σαββίδης για το πίσω από τη Γότερλαντ. Μάλιστα. Α. Και φέτος μεταφερθήκαμε. Και έχασε τα σαλιγκάρια ο Σαββίδης. Ναι. Έχασε τα σαλιγκάρια ο Σαββίδης. Λοιπόν, ένα διαφορετικό άτομο που αφορά και το ψάρι που σου αρέσει και σένα, Ρωτόπουλο, που βγαίνεις καμιά φορά και κάτι. Εμένα μου αρέσει να τα τρώω τα ψάρια. Και δεν σκοτώνουμε και κανένα ψάρι. Μάλιστα. Τα ψάρια ό,τι είναι μικρό τα επιστρέφουμε όλα πίσω για να μεγαλώνουν να... τα γέρικα τα γίνονται πιο μεγάλα να ξαναπιάνουν. Τα πιάνουν άλλοι, τα τρώνε άλλοι. Εσείς επιστρέψτε τα πίσω. Το μικρό το ψαράκι καλά σε λετήσετε. Ρίξτε το μέσα, το πιάσει ο άλλος, το φάει ο άλλος. Εμείς τουλάχιστον θα εκτελέσουμε την... Είστε αναμάρτητοι εσείς, ναι. Διαιτησία θα έχει εκεί κανέναν που μπορεί να μας κλέψει τη νίκη να πούμε. Εκεί πέρα. Ναι. Εκεί πέρα έρχονται Άγγλοι αθλητές που οι βολές τους ξεπερνούν κατά πολύ το ελληνικό επίπεδο. Ναι. Από εκεί πέρα όμως έχουμε και Έλληνα, ο οποίος έχει βγει και παγκόσμιος πρωταθλητής τα περασμένα χρόνια. Ναι. Σε μια διοργάνωση που είχε γίνει στο Αμίντο, σε παγκόσμιο πρωτάθλημα τέλος πάντων, σε κατηγορία στα 175 γραμμάρια. Και πώς λέγεται αυτό το άθλημα? Long casting λέγεται, αλλιευτικές βολές. Αλλιευτικές βολές. Αλλιευτικές βολές. Αν τυχόν σε ενδιαφέρει και έτσι θέλει να δεις και καντίνα θα έχουμε εκεί πέρα. Έχουμε καντίνα για φαγητό, να κεράσουμε και... λουκάνικα και τέτοια, ναι. Άμα τους δεις θα καταλάβουν. Θα καταλάβεις γιατί υπάρχει μια καντίνα εκεί πέρα. Εντάξει, κατάλαβα, θα καταλάβω. Ωραίος. Λοιπόν, ωραίος. Πίσω από τη Σουζούκι Νταλιάνη είμαστε. Ναι. Εκεί πέρα σε έναν τεράστιο χώρο. Θα δούμε την Κυριακή άμα... Φτάρεις. Μόνο η Κυριακή μένει λίγο ελεύθερη. Θα δούμε. Τα λέμε, Βίλε. Ναι. Ωραίος. Εγώ ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλημέρα. Για χαρά, γεια. Κομπλεξικός ο Μπόχουμ, λέει ένας φίλος. Μόνο όταν έχει πρόβλημα ο Ηρακλής βγαίνει και για ΠΑΟΚ δεν λέει τίποτα. Αλλά δεν είπε και κάτι, εντάξει. Δεν έβρισε ο άνθρωπος, μια χαρά. Είμαι οπαδός του Ηρακλή, λέει ο 111, και από το σύνδεσμο των Απάτσι να διαλυθεί η θύρα 10 και αυτό το έκτρωμα ΑΕ ποντίων και να ξεκινήσουμε από την αρχή. Προτρέπω 111. Με το ρέμο. ΑΕ Ηρακλής είστε και ας με βρίζει ο κόκκινος. Πάπαλα ο Ηρακλής, ο 430. Και ο άλλος λέει, βλάξη Ηρακλήδια ούτε καλαμαριά δεν είσαι. Γιατί η ομάδα λέει, γιατί η ομάδα λέγεται Απόλλων Σκέντο και όχι Ένωση Ποντίων Ηρακλής το 8. Περήφανοι με άλλο αφημί τα αγάρια, το λέω ο Απολωνιστής. Κανένας δανεικός από καμιά ελληνική ομάδα, λέω 072. Το χαρτί υγείας πάω και από πού το βρίσκω, ρωτάει ο 531. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Έλα ρε γαμπιά σου. Κανένα δανεικό. Ηλίας από Ζυρίχη, Ελβετία. Έλα ρε. Σ' ακούμε κάθε μέρα. Τι λέει? Μια χαρά εσείς. Χρόνια πολλά, παιδιά. Κάθε Μάιο μια ομάδα της πόλης θα αντιμετωπίζει πάντοτε ένα πρόβλημα. Φέτος θα έχουμε δύο ομάδες της πόλης να έχουν πρόβλημα. Έτσι φαίνεται ότι θα περάσει το όμορφο καλοκαιράκι. Έτσι το κόβω. Ναι. Έτσι το βλέπω. Ναι. Έτσι το μυρίζομαι, έτσι το διαισθάνομαι. Γεια σας, ακούσατε. Αυτό που λέει. Μάλιστα. Για τον Τζόρνταν πήρα. Τζόρνταν. Ναι. Πώς θα γίνει εσύ να σε πάρω ένα τηλέφωνο? Δεν θέλω στον αέρα. Για μια δουλειά σε θέλω. Μετά την εκπομπή τώρα μόλις τελειώσει. Ξαναπάρε να πούμε και δώσε μέσα στο ίδιο νούμερο θα πούμε, θα τα δώσεις μέσα στο... Θα ήρθε και θα σε μιλήσω. Θα το σηκώσει ο Γιάννης να πούμε, θα σου πάρει το... Ναι, θα με μιλήσει. Άφησε το νούμερο σου ρε εσύ, για να σε πάρω αύριο το μεσημέρι. Καλά, έγινε. Εντάξει. Έγινε, καλώς. Να είστε καλά ρε παιδιά. Έγινε. Πάμε σε ένα φιλάκι. Εκεί Κραξικόπερση είσαι ή Ζήριχη? Τίποτα ρε εσύ, Παοκάρα είμαι, την εκεί Κραξικόπερση. Μεγάλα, μεγάλα επιτεύγματα θα κάνει ο Πάοκ. Έχω θείο στην Αράου εγώ πάνω. Στην Αράου. Αράου. Ναι. Θείος. Ναι. Ετών. Τη μάνα μου αδερφός τώρα καμιά 70-68. 68 χρονών. Ανοίγει. Τα παιδιά όλα εκεί είναι. Εκεί απάνω. Θείος Τάσος. Πολύ χρονά και. Θείο Τάσο είχες και εσύ. Και εγώ είχα θείο Τάσο. Πέθανε μου. Εγώ τον έχω στη ζωή. Ναι. Ζει. Μένα πέθανε μικρός. Ήταν ιστορία. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι. Μικρός από τα αδέρφια ήταν πολύ ωραίος. Είναι. Έτσι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Τζόρντα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, επίσης. Τον Κώστα τα έχουμε πει, χρόνια πολλά και σε εσάς. Φώναξε λίγο. Φώναζε, βρε. Γιατί δεν φωνάζεις, βρε. Να πω λίγο ότι εφόσον δεν θέλουν στον Ηρακλή δανεικούς παίκτες στον ΠΑΟΚ, και εμείς δεν βλέπω το λόγο να τσεκόμαστε να τους δώσουμε. Οπότε... Δεν γουστάρεις. Όχι, δίνεις αυτό που θέλει, δίνεις αυτό που σου ζητάει, όχι αυτό που... Εγώ είχα έναν ξάδερφο ρε φίλε, τον καλύτερό μου ξάδερφο, ήταν Ηρακλειδέας. Μεγαλώσαμε μαζί, σε μιλάω και τον έχω τον Ηρακλή μια συμπάθεια από αυτό το λόγο ας πούμε. Ναι. Γεραζί μου Τάκης, στο λέω και το όνομα δηλαδή. Τόσο νέος πέθανε. Πέθανε ρε παιδί μου, εντάξει. Και είναι πονεμένη ιστορία τώρα, να μην την αναλύσω. Και το συμπαθώ ρε παιδί μου τον Ηρακλή, όντως ας πούμε. Και θα ήθελα να τον... Βλέπω ψηλά ρε παιδί μου. Πώς αλλά τον κερδίζεις εσύ. Ναι. Καλά ρε φίλε, πάω και με φυσικά. Εντάξει. Δεν με χαλάει όμως άμα είναι δεν το πάρω εγώ να πάρει κάτι ο άλλος. Και εγώ το συμπαθώ για αυτούς τους λόγους, κάποιους ίδιους λόγους όπως εσύ, αλλά το θέμα είναι ότι... Τον αντιπαθείς για άλλους λόγους, ξέρω, κατάλαβα. Όχι, αν δεν θέλουν, όχι, αν δεν θέλει κάποιος, δεν είναι το ζώο για να τους δώσει κιόλας και να σε φέρει κιόλας. Από εκεί και πέρα, το κέρδος από το φετινό ΠΑΟΚ πιστεύω ότι ήταν η ανάδειξη του Πέρκα, του Μιστακίριου, του Χαρίση. Εύχομαι τα παιδιά αυτά να καθιερωθούν. Μοιάζει ρε φίλε αυτό που λες. Γλυκέ άνθρωπε εσύ. Θα ρίξει χέρι στον ΠΑΟΚ, μεγαλομέτωχος ξέρω εγώ, ο Λαχαναγορίτης από τη Λαχαναγορά, ο Απένταρος. Βγάλαμε μια χρονιά τον ΠΑΟΚ πέμπτο, αλλά το κέρδος είναι ότι βγάλαμε 3 ετόπουλα. Το κέρδος είναι, θα δηλαδή, το δεις, το κέρδος δηλαδή θα το δεις αυτό... του χρόνου με τις μεταγραφές που γίναν φέτος. Θα δεις τσίμηρο του χρόνου και θα τρίβεις τα μάτια σου. Κωστή, είναι καλοί παίκτες και εγώ θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο τριπλέτα της Εθνικής θα είναι Φορτούνης, Μάνταλος, Πέλκας. Δηλαδή αυτό θέλω να βλέπω. Φορτούνης, Μάνταλος και Πέλκας. Ναι. Τον Πέλκα ξέρεις τον κάναν φέτος, τον φορτώσαν ένα ειδικό βάρος τεράστιο. Μπερμπάτοφ μπροστά και αυτό να τον τροφοδοτεί και τα έχει χάσει όλα. Δεν ξέρει το παιδί μικρό. Θέλει παιχνίδια, ξέρει πολύ μπάλα ο Πέλγας. Αλλά δεν μπορεί να σηκώσει τέτοια φανέλα αυτή τη στιγμή. Πολύ μπάλα ξέρει. Πολύ μπάλα ξέρει. Είναι εύκολος στον γκολ. Ξεχώριζε από τα μικρά του χρόνια ακόμα που ήταν και από εκεί από τα Γιάννητσά δηλαδή. Λοιπόν, δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος. Ο Πέλκας δεν μπορεί να παίξει ασισταδόρος. Αν και στις κάθετες άρχισε να είναι καλός. Αλλά τι, δεν τριπλάρει. Ασίστ, δηλαδή να την πετάξει την μπάλα στον Μπερμπάντοφ ή στον Κλάους και τα λοιπά, την πετάει. Πρόσεξε, δεν μπορεί να πάρει ατομική ενέργεια. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Βιερίνια, έπαιρνε ξέρω εγώ 1-2 πάπ και το κάρφωνε. Δεν το έχει. Δεν το έχει αυτό. Είναι δηλαδή ένα κλικ πίσω. Είχε ο Μπερμπάντοφ κάτι παικταράδες ρε παιδί μου εκεί που έπαιζε και ξαφνικά έρθε να παίξει με τον Μπέλκα. Κατάλαβες ένα λεπτό. Ναι. Εκεί είχε παικταράδες αλλά είχε και σεντερμπαγκάρες. Εδώ έρθε να παίξει με τα κουρσούμια. Δεν φταίει λοιπόν ο Μπερμπάτοφ. Όχι, δεν φταίει ο Μπερμπάτοφ. Τον αδίκησαν τον Μπερμπάτοφ. Όχι, την Μπελχανά θα πούμε. Αδίκησαν τον Μπερμπάτοφ και τον Πάουκ. Ο Μπερμπάτοφ μου θυμίζει Πασοξή αρχές δεκαετίας του 80, διοριζόμενο από τον Τζουμάκα. Μεγάλη παιχτούρα ο Μπερμπάτοφ, ας το να λέει. Απλώς εδώ τον αδίκησαν. Με τις επιλογές. Τεμπελχανάς μεγάλος. Τεμπέλχανας μεγάλος. Αυτό είναι το στυλ του Μπερμπάτοφ. Τώρα τον κάνουμε στα 34 να τρέχει. Στα 36 θα γίνει παίκτης εργατικός. 34. Στα 35, 34. 35 στα 36. Άμα πεθάνει τώρα 35 θα λέει το κυδιόχαρτο. Τι 34. Για τα 36 θα μπει του χρόνου. Τι θα μπήκε. Πότε μπήκε. Τον Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο είναι γεννημένος. Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. 35 χρονών. 35 χρονών και 30. Όταν τον πήραμε ήταν 34. Ναι, όταν τον πήρατε ήταν 34. Τι να κάνουμε τώρα, το μάθουμε στα 34 να τρέχει. Αυτό είναι το στυλ του. Τι να μην τρέχει, να κάθεται. Να τη φέρουν μέσα να πούμε, να την κάνει γκολ αυτό. Ούτε αυτό μπορεί να κάνει. Έχει ένα τζίμιρο του μια παιχτούρα και μια χαφάρα. Θα δει μπαλιέ που θα βγάζει εκεί πέρα, θα γίνει ασυσταδόρο. Έχει τον άλλον τον Ροντρίγκε, αυτό πολύ μπαλά δεν ξέρει, αλλά η ταχύτητά του. Εντάξει, θα πάρει και παιχνίδια, θα μάθει και το παίξιμο των παιδιών. Γιατί φέτος είχαμε και τους τραυματισμούς, δεν είναι. Ρε Τζόρνταν, και εσύ φίλε, πες μου την τετράδα στην άμυνά σου. Δεξί μπακ, αριστερό μπακ. Δεξί στόπερ, αριστερό στόπερ και τερματοφύλακα. Πες μου. Άσε με το τσιριμό. Εκεί πονάμε. Πες μου, ρε άντρα, ομόρφε. Τερματοφύλακα. Δεξί μπακ. Αριστερό μπακ. Στόπερ, αριστερό. Δεξί μπακ δεν θα μιλάγες αν δεν τραυματιζόταν ο Κωνσταντινίδης. Εκεί πονάμε. Και αυτό το Fiat να πούμε. Άσε τώρα. Κωνσταντινίδης είναι, σου λέω. Κωνσταντινίδης είναι σαν τον Κατσικά. Κωνσταντινίδης είναι. Περπατάει και μπουρδουκλώνεται και πέφτει κάτω. Εγώ έχω ένα φίλο γιατρό, δεν λέω όνομα. Χαιρετίσματα το στέλνω. Δυο φορές 43 χρονών, σαν το γέρο 80 χρονών έπεσε και έσπασε το πόδι του. Δεν είναι Fiat αυτό. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα Fiat είναι. Fiat είναι. Είναι και η γκίνια που έχει ο καθένας. Fiat. Έπεσε και. Εντάξει. Τι έπεσε για αυτούς τώρα, είναι λίγο πράγμα. Πλάκα να με κάνεις τώρα. Τζόρνταν, το ονόμα σου χαθούν και η Πόζογλου και η Κουλούβης από ταλέντα για τον ΠΑΟΚ. Και ο Πόζογλου είναι ταλέντο. Όντως. Πολύ καλός. Και ο Κουλούρης. Και ο Κουλούβης, μη χαθούν αυτοί. Και πιστεύω ότι ο Πέλκας ξέρει, όπως το τότε ξέρει πολύ καλή μπάλα, απλά πρέπει να γίνει και έτσι. Εδώ που σου λέω, ο Ραπτόπουλος έχει δίκιο, πίσω τετράδα της άμυνας είναι το πρόβλημα τώρα. Ο Πέλκας βελτιώνεται και μπορεί να γίνει και καλύτερος και να δυναμώσει κιόλας, γιατί είναι εύκολο στον γκολ. Και ο Χαρίσης μπορεί να μάθει να μαρκάρει. Έτσι μπορεί. Άπειρα παιδιά, 21 χρονών μπορεί να έχουν. Μπορεί να, και ο Μιστακίδης μπορεί να πάρει απάνω του, βεβαίως μπορεί να πάρει όλα αυτά τα παιδιά. Ίσο η άμυνα είναι. Τετράδα σου πες μας. Αυτό είναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τερματοφύλακας. Ο Φωτούνης πιστεύω ότι έχει γίνει ήδη ηγέτης. Αυτό πρέπει να γίνει και ο Πέλκας. Και κάτι άλλο. Τζόντα, πώς θα έβλεπες, να μην κρατάω τη γραμμή, πώς θα έβλεπες τον Μπάοκ, Τζιμπού, Μπονανότε και Αμπτούν? Τίποτα. Τσιμπούρ, Μπονανότε και Αμπτούν μπροστά. Τσιμπούρ και Μπονανότε. Ποιος είναι ο καλύτερος ψυχολόγος, ψυχίατρος? Τρελόησε τώρα, ο Κάζης είναι. Συνεδρία 2 φορές την εβδομάδα. Συνεδρία. Τον Μπονανότε δεν το ξέρω το παιδί σαν χαρακτήρα. Ψυχολογικά έχει, ρε. Δεν ξέρω, αλλά οι άλλοι 2 ρε φίλε είναι. Ψυχολογικά έχει. Ναι. Ο Τσιμπούρ και αυτός είναι για το τρελοκομείο. Στο DNA του Παοξή ταιριάζουν, αλλά στην ομάδα μέσα δεν ταιριάζουν. Ο Τσιμπούρ είναι 35 χρονών, τελειωμένος είναι, βρε. Ο άλλος είναι για τον ψυχολόγο. Και ποιον άλλο, τον τρίτο, ποιον είδε? Τον Αμπτούν. Ο Αμπτούν μπορεί να τα κάνει μπουρδέλο τα αποδυτήρια, ερειπεί οφθαλμού. Ο Τσιμπούρ είναι χειρότερος. Αυτοί, ο Αμπτούν και ο Τσιμπούρ μαζί, μπορεί να σου καταστρέψουν αυτή από το Αλγέρι, ρε φίλε. Αυτή η συμμορία είναι. Τι να σου πω. Για καμιά συμμορία είναι, βρε τώρα. Ο ποιος Αμπτούν τώρα. Ποδοσφαιρικά μ' αρέσουν. Ποδοσφαιρικά μ' αρέσουν όμως. Εις αρέσουν ποδοσφαιρικά. Άμα ήταν πριν 5 χρόνια, ας πούμε. Θα βάλεις στα αποδυτήρια σου. Θα έλεγα καλά είναι. Θα φέρεις στα αποδυτήρια σου τον Αμπτούν, τον Τσιμπούρ. Φίλος, και τον Μπονανότε. Πώς είναι το όνομα σου? Σάβα, είναι μεγάλο πράγμα να έχεις καλά παιδιά. Να έχεις καλά παιδιά στην ομάδα. Να έχεις καλούς χαρακτήρες. Σαν τον Γκαρσία δηλαδή. Σαν τον Γκαρσία. Ο Γκαρσία είναι από τα καλύτερα παιδιά. Παρεξηγήθηκε να πούμε, έσκασε από την αδικία. Παρεκτράπηκα μια φορά, όλοι το παθαίνουν αυτό. Φυσικά ήταν αληθινός, γι' αυτό τον αγάπησε ο κόσμος. Γιατί δεν μπορούσε να παίξει μπάλα, το έπαιξε Παόξ. Μια χαρά έπαιξε. Και μπάλα έπαιξε και. Και 5ος βγήκε και 4ος βγήκε. Και τι έγινε, και χωρίς Γκαρσία τι βγήκε? Πρωτάθλημα πήρε. Πριν έρθει ο Γκαρσία τι έπαιρνε? Πρωτάθλημα δηλαδή. Να μας το βγάλει άχρηστο, αφού ήταν από τους καλύτερους. Τον είδε εκεί τον Γκαρσία που θενά σε καμιά τιτλούχο? Πολύ ωραίο ήταν ο Γκαρσία. Τον κράζαν όλοι στον Καρασκάκι και αυτό έδειχνε τη μαγκιά του, ξέρει. Και ο καφέ που έτρωγε ξύλο σε πήρε τίτλο. Πάμε. Και ο καφές που έτρωγε ξύλο τίτλος επήρε. Τι να το κάνω τον Καρσία. Ήταν η συγκυρία. Άμα είναι ένα κοινό πυγμάχος. Συγκυρία έτσι. Ζιουσίτσου και να δέρνουν οι ένας τον άλλο. Πάμε στους 3 τελευταίους. Καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα Τζόρνταν Ραπ. Έλα. Τι κάνετε? Καλά εσύ? Ζούμε φίλε, ζούμε. Αναπνέουμε ακόμα. Τζόρνταν, συμφωνώ μαζί σου. Θα μας κυνηγήσουν τώρα στα play-off. Αυτό είναι γεγονός. Θα δεις μια διαιτησία το απάτη. Άμα μπει στα ρουθούνια θα δεις τι απάθεις. Αρχίσαν τα κλάματα. Τους πούλησε στρέλα τώρα. Συμφωνώ και με τον Κωστή ότι... Με την ΙΕΝΕΔ φιλικό κάνανε. Έχεις δίκιο. Συμφωνώ και με τον Κωστή πίσω ότι η άμυνά μας έχουμε θέματα. Βέβαια. Έχουμε θέματα. Εγώ θέλω ας πούμε να δυναμώσει η ομάδα, να κοιτάξουμε του χρόνου να κάνουμε ομάδα πιο πολύ και να κερδίζουμε και έτσι με τη διαιτησία, ας πούμε, κόντρα. Όπως πέρσι στο Καραϊσκάκι. Δεν γίνεται ρε φίλε αυτό τώρα. Πολύ ρομαντικοί είστε. Ένα Πάοκ 6 μου είπε στο Άργο οριστικό προχθές. Άμα πάρει ο Πάοκ πρωτάθλημα θα αλλάξει ομάδα, μου είπε. Εσείς, να σας πω κάτι. Δηλαδή τώρα θέλετε ξύλο και οι δύο. Ναι, θα σου πω γιατί. Έχετε σφάξει Πανιώνιους στην Τούμπα, Πανθρακικούς, Πανετολικούς και επειδή είσαι αδίκης Ολυμπιακός μέσα στην Τούμπα, δηλαδή είσαι αδικημένος. Δηλαδή, αν δεν τους φάζαμε αυτούς, τι θα γινόταν, θα έπαιρνα κάτι. Θα βγαίνε πάλι UEFA. Λοιπόν, τι με έγινε τίποτα. Γιατί άμα δεν τους έσφαζε ο Ολυμπιακός, δεν θα έπαιρνε. Σε ρωτάω ρε παιδί μου, έσφαξα εγώ δηλαδή, χωρίς κέρδος κέρατα με λίγα λόγια. Όχι, χωρίς κέρδος κέρατα. Τι πειρά, έσφαξα. Έκτος θα βγαίνε. Πού? Έκτος θα βγαίνε. Αλλά. Πλάκα κάνεις. Για πες μου. Χωρίς προπονητή. Με κόντρα διαιτησία, με στην πεντάδα είναι ο Πάοκ. Με ένα φελό προπονητή. Με διαιτησία καλή. Ποιος θα βγαίνει δηλαδή. Με στην Τούμπα. Σφάζει Παναθηναϊκό, σφάζει ΣΑΕΚ. Σφάζει Πανθρακικό, σφάζει Πανιώνιο, σφάζει Πανετολικό. Τι ναι. Και έρχεται ο Ολυμπιακός. Και σε κάνει να πούμε μαγκιά με τη διαιτησία. Ναι. Ωραία. Στο σύνολο. Ας το Ολυμπιακό σε μια κατηγορία μόνος του. Μόνος του. Τον Πάοκ το σφάξαν μέσα στην Τρίπολη. Το σφάξαν μέσα στη Λιβαδιά. Μέσα στην Τρίπολη το σφάξανε, φίλε. Δεν τον κάναμε στην Τρίπολη. Μέσα στη Λιβαδιά το σφάξανε. Πήγαν κάνα σύσκεψη στο κέντρο του γηπέδου να πούμε να δουν άμα τον γκολ ήταν φάουλ του Μπερμπάτοφ. Μπορεί να πηδήξει ο Μπερμπάτοφ. Δηλαδή το φάουλ το έκανε όταν βάρεσε την μπάλα με το κεφάλι στον αέρα, 2 μέτρα. Κοιτά. Το Ολυμπιακό δεν θα το ακύρωνε αυτό το γκολ. Θα μέτραγε. Αλλά είναι φάουλ όμως. Όχι, αν το βάζει ο Ολυμπιακός στη Λεβαδιά θα λέγαμε φάουλ είναι. Ναι. Έτσι λες εσύ. Στο κατέβασμα τον πιάνει, αφού το δείχνει πεντακάθαρα. Ρε εσύ, άλλο θέλω να σου πω. Το σφύριγμα το πήρε. Έχεις μια καλή διαιτησία μετά τον Ολυμπιακό. Και έρχεται ο Ολυμπιακός, σε πουλάει μαγκιά μες στην Τούμπα, διακόπτει το παιχνίδι κτλ. Η συνολική διαιτησία σου φέτος ήταν κακή. Αν αφαιρέσεις το μάτς με τον Ολυμπιακό. Να σου πω κάτι. Γιατί να αφαιρέσω το μάτς με τον Ολυμπιακό ήταν τίτλος, ρε φίλε. Ναι, τίτλος ήταν. Σου τρώει ένα κύπελο βεβαίως. Στο πρωτάθλημα σε σφύριζε καλά. Μία ή άλλη ήταν. Δεν ήταν. Μία ή άλλη. Ναι, δεν ευνοήθηκε και. Εντάξει, ευνοήθηκε σε κάποια παιχνίδια, αδικήθηκε σε κάποια άλλα. Ωραία. Έναντι του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ είσαι περισσότερο ευνοημένος. Ίσως, σε γενική εικόνα, ίσως, ναι. Η γενική εικόνα είναι ότι εσύ τρως Παναθηναϊκό. ΑΕΚ, δεν μπορείς να φας όμως τον Ολυμπιακό. Ναι, αυτό είναι το κόλπο, το ξέρουμε. Είναι δεν μπορείς να το φας τον Ολυμπιακό. Μέχρι στιγμής. Έχεις κάνει ένα βήμα όμως με τη διαιτησία ότι σε σέβονται έναντι του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Έχεις κάνει βήματα. Εντάξει. Στο θέμα λοιπόν το εξαγωνιστικό, έναντι του Ολυμπιακού δεν μπορείς, αλλά έναντι των άλλων έκανες βήματα όμως. Ωραία. Ναι. Στο αγωνιστικό κομμάτι τα έκανες κατά. Είσαι σε άλλο. Στο αγωνιστικό κομμάτι τα έκανες κατά. Τολμώ να πω, και τελειώνω με αυτό, ο φίλος συμμετέχει, ότι στο εξαγωνιστικό κομμάτι δεν πήγες άσχημα. Πήγες πολύ άσχημα στο αγωνιστικό κομμάτι. Κοίταξε, είναι γεγονός ότι ο Πάοκ δεν μπόρεσε να κάνει ομάδα ακόμα. Ο Πάοκ με μια ομαδάρα, καλή ομάδα. Έτσι όπως το σφυρίζανε, βγάζω το μάτς με τον Ολυμπιακό που σε φάγανε εδώ μέσα, θα έβγαινες για πλάκα δεύτερος, μακράν από το δεύτερο και τον τρίτο. Από τον τρίτο και τον τέταρτο. Πέσαμε σε έναν άσχημο προπονητή. Με λάθος σύστημα. Πλήρωσε ο Πάοκ τα λάθη του. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Από αυτή την άποψη. Πήρε κάποια σφυρίγματα βέβαια. Δεν τον κλαίω τον Πάοκ από τα σφυρίγματα φέτος. Το κλαίω τον Πάοκ από τα σφυρίγματα πέρσι μέχρι που ήταν πρώτος. Άκουμε τώρα. Μέχρι που ήταν πρώτος, ο Πάοκ τρυπήθηκε εκ των έσω και εκ των έξω. Μέχρι που έγινε δεύτερος από πρώτος τρυπήθηκε. Μετά όταν πήγε τέταρτος, πέμπτος, μια χαρά ήταν. Το δώσαν πάλι αναπνοή, να πούμε στα πνευμόνια, αέρα. Άντε, μπράβο. Κατάλαβες. Αυτά βλέπουμε. Κοίτα, Κωστή, συμφωνώ μαζί σου. Εμείς λοιπόν λέμε και θα σου δώσω όσο χρόνο θέλεις, ότι ο Πάοκ λοιπόν πρέπει και εντός και εκτός να φτάσει σε ένα επίπεδο πρωταγωνιστικό. Εγώ δεν θέλω ματωμένα πρωτοσέλιδα. Εγώ θέλω τον Πάοκ στην Τούμπα και έξω από την Τούμπα να πηδάει και να δέρνει και εντός και εκτός. Τα κλάματα είναι για τους αδυνάτους. Κοίταξε να δεις. Εδώ τώρα λέμε κάτι. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα μετέχνιο. Δεν είναι κλάμα. Λέμε ότι 5 χρόνια, εντάξει, το είδε το πρώτο. Θα ορμήξει. Διότι ο άλλος, θα σου πω για ο Μελισσανίδης δεν ορμάει. Ναι. Δηλαδή, παιχταράδες δεν βλέπω να παίρνει. Την έποδε. Ο Μελισσανίδης είναι πολλά κιλά μάγκας, δεν παίρνει παιχταράδες γιατί θα πάνε τα λεφτά στον κουβά. Το γνωρίζει αυτό το πράγμα. Ναι. Εάν αλλάξει όμως η ΕΠΟ, και θεωρώ ήδη από το καλοκαίρι, αυτοί θα μετρήσουν τα κουγιά τώρα, το καλοκαίρι θα πάρει παιχταράδες και ο Μελισσανίδης. Θα κάνει ομάδα, θα το δεις. Πότε? Το καλοκαίρι, φέτος το καλοκαίρι. Φέτος. Βεβαίως θα ρίξει λεφτά. Το ίδιο θα κάνει και ο Σαββίδης. Να ακούσουμε τον φίλο. Ναι. Για πες φίλε, τι αποκομίζεις από όλα αυτά. Με τη διαιτησία δες ότι έχουμε κάποια σφυρίγματα, εγώ θα βγω και θα πω ρε παιδί μου ότι ήταν υπέρ μας, δεν θα κρυφτώ. Έναντι τον Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, αλλά έναντι του άλλου δεν μπορείς. Πώς δεν μπορώ και με τον Παθρακικό θα σε πω. Όχι, έναντι του Ολυμπιακού δεν μπορείς. Δεν έχουμε σφυρίγματα. Δεν μπορείς ακόμα. Δεν ελέγχεις. Και με τον Ολυμπιακό, αν πάρω σφύριγμα, θα πω ότι. Άλλο αν πάρεις, δεν θα πάρεις, ρε φίλε. Δεν θα πάρεις. Άμα δεν αλλάξει, έπω δεν θα πάρεις. Πώς το λένε. Πώς θα γίνει. Πάθος. Εγώ πάθος, οι παίκτες, ας πούμε, 2-3 χρόνια δεν έχουν βγάζουν πάθος, δεν τρελαίνονται. Σωστό. Δεν βλέπεις παίκτες τύπου Λεοντιάδη, τύπου Λαγωνίδη, τύπου Φουντουκίδη, τύπου Μπέλη, τύπου Τερζαλίδη. Λοιπόν, άκου, φίλε Σάβα, είπαμε. Όχι, όχι, είμαι ο Τάσος. Χρόνια πολλά βλέπει ένα αποστηρωμένο σε πάθος ποδόσφαιρο. Δεν τον πειράζει η ποιότητα. Τον πειράζει ότι ο παίκτης του ΠΑΟΚ φαίνεται σαν δημόσιος. Εγώ τώρα καλά τα λέμε. Ωραία τα λέει. Μετά, μόλις περάσουν τα χρόνια, αναπολούμε τον παρελθόν. Το παρόν το κράζουμε όλοι. Πες μου ένα παρόν εσύ που γούσταρες τον ΠΑΟΚ. Όλοι το κράζανε. Τη δεκαετία του 90 αυτοί οι βετεράνοι τώρα που μου τους κάνατε εσείς, δεν βλέπω έτσι, δεν βλέπω. Τι πήραν αυτοί όλοι. Πες μου. Όλοι δεν κράζαν τότε. Τώρα λοιπόν, μετά μόλις ήρθε το μέλλον, όλοι κράζουμε, αναπολούμε το παρελθόν. Όταν σου κάνω μια άλλη ερώτηση, πιο πρόσφατη, για να την καταλάβεις. Επί Ζαγοράκη, ρε φίλε, Προεδρίας, όταν έφερε ο Βρίζας τον Μουσλίμοβιτς, από πού τον πήρε, θυμάσαι? Από την Αταλάντα που καθόταν στον πάγκο. Όταν έφερε το Βιερίνια, θυμάσαι από πού τον πήρε? Από τα τρίτα της Πόρτο. Χοντροκόλλη μας το λέγανε, το θυμάσαι? Μας βγήκαν αυτοί, όλοι κράζαν τότε, το θυμάσαι? Θυμάσαι 30.000 που φωνάζαμε το Σάντος, τον βρίζαμε να τον διώξει γιατί δεν βλέπαμε τίποτα. Και τώρα τον θέλετε πίσω. Και τώρα τον θέλουμε πίσω. Αυτό σου λέω, μήπως έχουμε πρόβλημα? Καταρχήν δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Ξαφνικά τώρα όλοι την κάναμε ομαδάρα και την ομάδα. Βέβαια βγήκαν κάποια παιδιά από αυτά, έκανε ο ΠΑΟΚ διακρίσεις από αυτές. Πήραμε την πρόκριση στην Τουρκία μέσα. Λοιπόν, μαζί σου. Αλλά δούλεψε ο άνθρωπος εκείνος 3 χρόνια. Έκανε την ομάδα που έπρεπε να την κάνει, την έφτασε στο σταβάνι της, γιατί δούλεψε ο Σάντος. Απέδειξε ο άνθρωπος ότι όντως η προπονητής δουλεύει με. Πώς το λένε, εμείς εδώ 3 χρόνια πλάνο και στους 3 μήνες τον κράζουμε. Δεν γίνεται όμως αυτό. Και ξεχνάμε εύκολα, ρε φίλε. Ξεχνάμε εύκολα. Το παράπονο μου εμένα στον κόσμο της ομάδας είναι γιατί ξεχνάει εύκολα. Δηλαδή, εμείς δεν ήμασταν που λέγαμε αν πληρώσει τα χρέη, σαν να πήραμε 2 πρωταθλήματα. Ναι. Αυτό δεν λέγαμε πέρσι τέτοιο καιρό, τα ξέχασες? Δεν ακούγεσαι, συγγραμμίσαι. Τζόρνταν, ωραίος. Εγώ θα ήθελα να πω και για τους παίκτες που λες, αυτούς εδώ που έχουμε. Ο Ζάιρο για μένα είναι ωραίος. Του χρόνου θα τους δεις αυτούς. Του χρόνου θα δεις τι ποιότητα έχουν αυτοί. Να κάνουν λίγα παιχνίδια. Να πάρουμε ένα προπονητή καλό. Με Τσίμιροτ. Λίγο πίσω να δούμε κάνα 2 παιχτάκια έτσι δυνατούς. Κάνα 2 στόπερ θέλεις. Τον χρόνο ξεκινάμε με -3, θέλει λίγο προσοχή να δυναμώσει η ομάδα. Τα play-off θα δω λίγο το πρώτο μάτς και θα ξαναμιλήσουμε. Τα play-off θα ξέρεις, θα πάρει σφυρίγματα. Λέω την άποψή μου εγώ. Θα πάρει σφυρίγματα ο Παναθηναϊκός γιατί τον βολεύει τον Ολυμπιακό να βγει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές για να αποκλειστεί και να του πάρει τα λεφτά. Έτσι λέω εγώ τώρα. Τι να σου πω. Στο κύπελο τώρα το πρωτόκολλο θα κάτσουν. Μαρινάκης και αυτοί θα κάτσουν μαζί. Στο κύπελο ξέρεις τι κάνανε, ρε φίλε, τώρα? Γελάει όλος ο κόσμος. Βάλανε τον καλύτερο Έλληνα τέτοιο διαιτητή και βάλανε εκεί τους πλαϊνούς τους Φόρνα, πούμε, περίεργους. Κατάλαβες. Τα λέμε. Γεια σας. Βάλανε καλό διαιτητή. Ναι, του Σιδηρόπουλου. Ο καλύτερο Έλληνα διαιτητή. Επειδή ήταν διπλανό του Ζαγοράκη στην Καβάλα. Όχι, ο Ζαγοράκη. Ποιο Ζαγοράκη? Πες μου έναν καλύτερο από του Σιδηρόπουλου. Κίζας. Τι? Κίζας. Ο Κίζας πρέπει να εξομολογηθεί σε μένα καταρχήν για εκείνο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Απόλλων Αθηνών. Ρε φίλε. Ναι, γιατί ακύρωσε τον γκολ του Νέσιν. Έγραφε ιστορία ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα, δεν έδωσε πέναλτι τον ΠΑΟΚ. Όχι, άντε πάλι, είναι γεγονός αυτό, ρε φίλε. Άντε πάλι τα ίδια. Και ας σου πω εγώ, κύριε Κίζα, και χρόνια σου πολλά γιόρταζε και αυτός προχθές. Ναι. Λοιπόν, ότι εκεί έκανες λάθος. Θέλω να παραδεχτείς το λάθος. Γιατί ανεβαίνεις κι άλλο επίπεδο κι άλλο σκαλί όταν αναγνωρίζεις τα λάθη σου, ρε φίλε. Θα εξομολογηθεί. Βέβαια. Πρώτο τελευταίος, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλώς Κωνσταντινή. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Έλα, Κωνσταντινή. Λέγε, φίλε. Από Κρίνη πάνω. Από Κρήτη? Κρίνη. Ολυμπιακός. Για πες το. Κωνσταντίνε, έχουμε πάρα πολλούς λάθος στη Νέα Κρίνη. Ολυμπιακοί. Βέβαια. Ποια είναι η Νέα Κρίνη, πού λέγε? Νέα Κρίνη βέβαια, πολλοί είναι Ολυμπιακοί εκεί. Νέα Κρίνη βέβαια. Κοίταξε Κωνσταντίνε, επειδή σε ξέρω δεν μπορώ να μην θυμηθείς, στον πρίγκιπα την Ψαροταβέρνα δίπλα και ένα μαγαζί Λέξους λέγεται. Σε ποιανού ψαλοκαβέρνα. Ούτε ξέρω εγώ που. Πρίγκιπας, ναι, Ακρίλη. Α, πρίγκιπας, ναι, ο πρίγκιπας. Ο Σαμλίδης, ναι. Ναι, ο Σαμλίδης. Ο Γιώργος μου το έχει, ο Σαμλίδης. Ο Βέος που λέμε. Όχι ο τραγουδοποιός. Όχι. Ο Σαμλίδης, ναι. Ο παίκτης. Ο Σαμλίδης έχει ένα καφενείο το οποίο λέγεται Λίθος. Ναι. Κωνσταντίνε, όταν παίζει ο Ολυμπιακός, ας πούμε με μια άλλη ομάδα και Παοξίδη, έχει 30 Παοξίδης, 20 Ολυμπιακοί. Τόσο διαφορά. Εκεί στη γειτονιά μου, στη Νέα Κρίνη, έχει... Καλά, όλοι οι Ολυμπιακοί από τη Θεσσαλονίκη και μαζεύεστε δηλαδή και κάνατε 20 εκεί. Άσε ρε Τζόντα. Τι ρε μεγάλε τώρα, μας τους έκανες μισούς εσύ ρε φίλε. Τώρα θα μεταγωνάσουν μπαστέρφι ο Κωνσταντίνου να το δείτε κι εσείς. Μπορεί ρε φίλε, λέω κι εγώ, από όλη την περιοχή εκεί όλοι μαζεύονται εκεί σε ένα μαγαζί. Όλοι θα είμαστε πάρα. Ό,τι κάνουν οι Παοξίδες στην Αθήνα, πάνε εκεί στη Φιλαδέλφια σε ένα μαγαζί και βλέπουνε. Ο Ραπτόπουλος και τον παραδεχόμαστε όλοι, τον ακούμε συνέχεια για αυτά που σας λέει. Κι άμα πάτε σε ένα δημοτικό, θα δείτε τα παιδάκια πώς είναι Ολυμπιακοί Παοξίδες. Θέλεις να σε πάρω μαζί μου να πάμε σε δημοτικά. Κωνσταντίνε. Δεν θα βρούμε Αριανούς και Ηρακλήδης πολλούς. Κωνσταντίνε. Είναι πρόβλημα αυτό. Κωνσταντίνε. Έλα ρε Γαβρί. Άκου να σου πω, Κωνσταντίνε, λοιπόν κοίταξε, μια φορά έτυχα στην Άγια Βαρβάρα στην Τούμπα, στο οποίο δεν πάω, από την Κρίνη είμαι, και πήγα σε ένα μαγαζί στην Τούμπα προς τα πάνω από την Άγια Βαρβάρα αριστερά. Γαριφαλίδης, κάπως έτσι λέγεται. Είναι τρεις κοντοί. Ναι, τους ξέρω εγώ, φίλοι μου είναι. Ποιος, ο Γαριφαλίδης. Μπράβο, ναι. Και οι τρεις κοντοί, ναι. Κοντίζουν. Ο Ζορντάν που τους ξέρεις, να μην νομίζεις ότι σου λέω και ψέματα, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Είμαι μέσα κατά τύχη. Και βλέπω ένα μας, έπαιζε ο Ολυμπιακός με λαό. Εάν σου πω όταν έβαλε γκολ και πεταχτήκανε, μην κορνεύεις το παιδί από την Τούμπα. Γιατί τάζει αγωτάζει. Αυτοί οι κοντοί τρεις, εγώ δεν τους ξέρω προσωπικά. Εγώ τους ξέρω προσωπικά και σε πληροφορώ ότι άλλοι δεν υπάρχουν εκεί. Τώρα εγώ για να σου δω. Εμένα είναι και φίλοι μου ρε φίλε. Οργάνη γιατί με σου πω ψέματα. Ρε είναι φίλοι μου ρε, εκεί ήμουνα προχθές, ξέρω. Μπράβο, εγώ από την Νέα Κρίνη, εγώ πού να τους ξέρω, έτσι και θέλω να σου λέω πρωτού ένα μήνα, πέρασα από την Τούβα και από την Άγια Βαρβάρα πήγα. Καλά δεν πειράζει αυτό ρε, άμα πας και στον Πειραιά θα δεις εκεί και 10 Παοξίδες, δεν λέει τίποτα. Έκλεισες, τα λέμε. Γαριφαλίδη, ξέρεις Γαριφαλίδη. Τα ξέρω τα παιδιά, εντάξει. Είναι φίλοι μου, είναι καλά παιδιά, χαιρετίσματα για αυτούς. Εγώ είχα συμπαθητή Γαριφαλίδη, Αλέκο, αλλά δεν ήταν κοντός. Ψηλός ήταν. Και την έβγαζε πάντα στη θύρα 7. Χρόνια. Και ένα Μαρινέλη είχα. Παοξί. Ναι. Πώς το λέγανε, Κώστα το λέγανε. Τους έχασα αυτούς. Ο δε Γαριφαλίδης είχε καφενείο ο μπαμπάς του. Εκεί προς το Ιπποκράτιο. Όχι Ιπποκράτιο, στο Ιπποκράτιο, ναι, εκεί. Ο Γαριφαλίδης. Ο Αλέκος. Ο μπαμπάς του. Εκεί, ναι. Με ξενοφόντος γωνία, το ήξερε. Και πηγαίναμε με τα πόδια στο καφενείο του μπαμπά του Γαριφαλίδη. Πού να είναι ο Αλέκος, ο Γαριφαλίδης τον έχασε να πούμε. Στη θύρα 7 όρθιος, ποτέ καθιστός δεν βλέπει τα μάτς. Από μωρό παιδί. Εκεί τον πήγαινε ο μπαμπάς του και εκεί πηγαίνει και αυτός. Αλλά κοντούς Γαριφαλίδες, αυτός ψηλόπαιδος. Και εγώ αυτό κάνω, εκεί πάω. Στη θύρα 7 όρθιος. Έλα, βίλε. Έλα, καλημέρα από Κοζάνη. Βρετ καλός του Σούρδος. Τζόρνταν. Έλα. Ο κουμπάρος του Κόκαλη και του Τέο είπε. Εχθές ήμουνα με τον Νούλη, τον μικρό, και με τον Τέο. Ο κουμπάρος με τον Νούλη. Λοιπόν, πάλι μη με κλείσει απότομα πάλι ο. Άκου. Εχθές ήμουνα πάνω εκεί στην Πτολεμαΐδα. Το άκουσα. Καταρχήν, ρε Τζόρνταν, γιατί αφήνεις τον Ραπτόπουλο να κάνει φοβερά λάθη. Πότε. Εσύ είσαι ενημερωμένος, διαβάζεις τα της ΕΠΟ και τα του Κοντονή. Δεν ξέρεις ότι στο καινούριο νομοσχέδιο ένα από τα πρώτα άρθρα θα είναι ότι απογορεύονται οι ιδανικοί. Θα εφαρμοστεί η ομάδα B. Ναι. Και στην Ελλάδα, όσοι έχουν. Αυτό το είπε ο κύριος Κοντονής, το είπε. Αυτό θα περάσει το καινούριο νομοσχέδιο. Άσε φίλε, όταν θα περάσει, έλα να το πεις. Λοιπόν, αλλά οφείλεις να το ξέρεις αυτό, ρε. Εντάξει, όταν θα γίνει. Εσύ οφείλεις να ξέρεις ότι έχει πει ο Κοντονής και ο Τσίπρας δεν κάναν τίποτα. Εγώ ήμουνα μικρό παιδί και λέγανε θα βγουν τα κάγκελα από τα γήπεδα. Εγώ λοιπόν φίλε, η εμπειρία μου λέει ότι ο Τσίπρας και ο Κοντονής ό,τι είπαν δεν το κάνανε. Λες να κάνουν αυτό. Γιατί το κάνανε οι άλλοι που είπαν. Δεν με νοιάζει. Εγώ τώρα τον Τσίπρα έχω απάνω μου. Όταν θα έρθει ο Γουρλωμάτης επάνω θα λέμε για τον Γουρλωμάτη. Τώρα τον Τσίπρα έχω απάνω μου. Λέγε. Θέλετε να ακούσετε μια άποψη από ένα παλιό Ηρακλήδια που έχει δει πολλά παιχνίδια του Ηρακλή επί πολλά χρόνια. Είμαστε όλοι αρτιά. Ναι. Για το τι συμβαίνει στο Ηρακλή. Καταρχήν, πρώτα, διαφωνώ με αυτόν που μιλούσε με τον Μάνο ότι ο Ηρακλής δεν έχει πελατεία. Απλώς δεν υπάρχει οργάνωση σωστή. Ούτε το 40 με 50% των ανθρώπων που πάει στο κήπεδο δεν κόβει ειστήρια. Ειδικά στη 4 και στις 5 όλοι παίρνουν. Είναι γεγονός αυτό, είναι γεγονός. Το 50% μπαίνουν με προσκλήσεις και με καταστάσεις. Όχι, έχει δίκιο ο κύριος. Ναι, και εγώ έχω φίλο που είναι φύλακας στα επίσημα και μου λέει οι περισσότεροι κουτραδόροι δεν είναι λέει 10 που πληρώνουν, είναι λέει στα επίσημα. Μες. Ο Ηρακλής έχει πολύ μεγάλη πελατεία, αλλά περισσότεροι είναι και κομμαθημένοι. Είναι κουτρομόγες. Ναι. Δεύτερον, θα σου πω συγκεκριμένα πράγματα, Τζόρνταν, για να απαντάς στους Ηρακλειδείς. Φέτος ο Ηρακλής από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, επειδή ανέβηκαν από τη Β' Αττική με την ΑΕΚ, μπήκε στην τελευταία βαθμίδα. Πήραν ένα 450. Όλα τα έσοδα ήταν 2,5 μου είπανε. Θα σου πω πως βγαίνει όλο το ποσό. 450 περίπου πήραν από τις χορηγίες. Το ΟΝΟΠΑΠ. Πήραν και από τα διαρκείες λίγο παραπάνω από ό,τι λέει ο πρόεδρος. Αυτό που λέει το είπε για να δώσει έμβαση. Σύνολο πόσα είναι. Από τις μπουστάρδες δεν πήρε. Άμα φορέσεις και τα πρόστιμα, είναι γύρω στο 2 εκατομμύρια σύμπλη κάτι καθαρά. Ναι. Αυτά είναι τα χρήματα, μην σε γελάει κανείς. Έξοδα δεν έχει. Ιδέα πολύ διαβασμένο. Όσο για τα έσοδα, για τα έξοδα κανείς δεν μπορεί να απαντήσει απόλυτα, μόνο η ΠΑΕ ξέρει και πρέπει να τα βγάλει στη δημοσιότητα. Να δούμε πώς ακριβώς διοικήθηκε η ΠΑΕ. Εκεί θα φανεί αν πράγματι είναι τίμη. Απλήρωτη είναι 3-4 μήνες. Απλήρωτη είναι. Είναι και πολύ παραπάνω. 4 μήνες. Εδώ λένε ότι 250.000 χρωστάνε στο Περόνι και στο Ρωμάνο για να λύσουν τα συμβόλαια. Αυτοί θα φύγουν όλοι. Και θα δώσαν έναντι των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Θέλει να διώξει και τον Πουλού τώρα να πούμε. Εκείνος δεν έρχεται από την Τουρκία. Να ακούσετε μια σοβαρή άποψη τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, ο πρόεδρος ανά πάσα στιγμή μπορούσε να πάρει αδειοδότηση. Αλλά αν δεν ερχόταν επενδυτής που είχε πολλές υποσχέσεις, δεν θα την έπαιρνε με τίποτα. Και ο λόγος είναι διότι ο Ηρακλής δεν έβγαινε χωρίς επενδυτή. Έπρεπε να διώξει 5-6 συμβόλια. Είναι γύρω στα 500-600 χιλιάδες. Και πραγματικά ήταν, άμα έπαιρνε αδειοδότηση θα πιεζόταν από τον κόσμο να κάνει και άλλες μεταγραφές, να βάλει ψηλά το στόχο. Δεν μπορούσε να τα βγάλει μόνο του. Δηλαδή θα άφηνε την ομάδα στο τέλος με 5-6 εκατομμύρια χρέος. Και πιστεύω σκέφτηκε πολύ, πολύ σωστά και πολύ, νομίζω και πολύ τίμια. Γιατί είναι δύσκολο. Φίλε τώρα δηλαδή έχει λεφτά και δεν πληρώνει, μου λες δηλαδή. Δεν έχει ρευστότητα πουθενά. Αυτό σου λέμε, ναι. Λοιπόν, και κάτι ακόμα, και το βασικότερο που ξεχνάτε. Το νομοσχέδιο άλλαξε. Δεν υπάρχουν αφημοί πλέον. Τα χρέη μεταφέρονται. Αυτό που έκανε η Ιδέρεια, δηλαδή ο Καρυπίδης έκανε 30 διακανονισμούς. Αν πέσει η Ιδέρεια, δηλαδή αν φύγει ο Καρυπίδης, η Ιδέρεια θα κάνει με τα 10 και 15 εκατομμύρια χρέη να ανέβει. Έχουν προσαυξήσει 20 χρόνια θα κάνει αν ανέβει. Ο πρόεδρος σκέφτηκε τίμια. Θα ψάξει να βρει επενδυτή και θα προχωρήσει ο Ηρακλής φέτος. Θα μπούμε πραγματικά ένα χρόνο σε μνημόνιο. Έχουμε πραγματικά κορμό 8-9 άτομα, άμα μείνει ο Βέλιος, συν το Μοντέιρο και τον Λοϊζίνιο, με 4-5 προσθήκες, άνετα βγάλουμε. Καλέ μου άνθρωπε, χρυσέ μου άνθρωπε, θα δεις τον κόκκινο έξω αριστερά στη θέση του Πασά του χρόνου και το Μάνο δεξί εξτρέμ στη θέση του Μοντέιρο. Μην το παρατραβάμε, δεν είναι τόσο απελπιστικά τα πράγματα. Φίλε, άκου τώρα να σου πω, μισό λεπτό. Ναι, πες μου. Λοιπόν, ανεβαίνει η Λάρισα, το ξέρεις ποια ανεβαίνει. Η Λάρισα δεν είναι σίγουρα να πάει και διαδότηση. Η Λάρισα δεν θα πέσει, ρε φίλε, το ξέρεις. Ανεβαίνει και δεν θα πέσει. Γιατί δεν θα πέσει, ξέρεις. Γιατί είναι τσιτσιμόημα να γαρώ. Λοιπόν, δεν θα υπάρχει πλέον χοντρός του χρόνου. Μένει η Κέρκυρα που κι αυτή δεν βλέπω να πέφτει, έτσι αν πάει. Καλά σε λέει. Άκου τώρα, α ανοίξω τα μάτια από τώρα. Ναι. Γιατί και ο άλλος είναι. Θα κάνει κουμάντο στην ΕΠΟ του χρόνου, Μαρινάκη. Α, έλα λοιπόν με εσμά και εσύ. Πρόσεχε τι θα ψηφίζεις τώρα. Εγώ πάντα ψήφιζα τίμια. Α, μπράβο, έλα λοιπόν και εσύ από εδώ μεριά. Δεν είναι ώρα να είμαστε πιο δυνατοί. Είναι πολύ αργά γιατί ξέρω όλες τις λεπτομέρειες. Άντε, μπράβο, να τα πεις αυτά στους συνοπαδούς σου να τα μαθαίνουν. Το πρωτάθλημα θα αλλάξει. Ο Ηρακλής ακολουθεί αυτόνομη πορεία και. Ναι, αυτόνομη πορεία. Άστα υπερορίες κάνουμε. Οι άλλοι απεργία κάνουν τεμπελχανάδες αύριο. Οι αρχιτεμπέληδες αύριο πάλι απεργία κάνουν. Είναι δυνατόν, ρε. Περνάει τα νομοσχέδια ο άλλος ο μεγάλος από κάτω. Και οι άλλοι είναι να πούμε τα μικρόφωνα κάτω. Χωρίς ενημέρωση ο κόσμος. Σαββατοκύριακο θα περάσουν τα αυτά. Είδες πως τους κρατάει με τα κανάλια τα μεγάλα ο μεγάλος. Ξεφτύλα, ξεφτύλα. Εντάξει, ξεφτύλα. Τι να κάνουμε. Θα έρθει πάλι το ταγάρι ο κόκκινος 4 με 6. Εγώ έχω απεργοσπάστη. Απεργοσπάστη, εντάξει. Πάμε, φύγουμε. Πάμε στον κομμουνιστή να πιούμε ένα καφέ. Στον κομμουνιστή. Να πάμε να πούμε για άλλη μια φορά, την άλλη Κυριακή θα είμαστε στο Κιλκής, στο Λαμπομπονέρα εκεί στο Τριαντάφυλλου. Βρε τι μας νοιάζει να είμαστε στο Κιλκής, λεφτά θα πάρουμε. Ρε άσε τώρα να πούμε. Θα πάρουμε για μόνο. Μη σ' αρχίσω τις γρήγορες εδώ πέρα. Μόνο χειραψίες θα έχουμε. Τι να σε πω. Κυλιτίδη συνεχίζεις. Καλό βράδυ λοιπόν σε όλους. Με μουσική, βάλε μας λίγο να ακούσουμε. Τι θες να ακούσουμε εδώ. Βάλε μια αόριστη μουσική. Τι αόριστη μουσική. Βάλε εκεί πέρα. Τι βαρκάνα επαναστατικό να βάλει, ρε φίλε. Με τον επαναστάτη πάω. Ό,τι γουστάρει εκεί, ασφάλεια, ό,τι θέλει. Γουστάρουμε. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο με την απεργία. Εμείς θα είμαστε εδώ πάλι. Καλό βράδυ, κάνουμε, λοιπόν. Εμείς είμαστε απεργοσπάστες. Καλό βράδυ και ξανά. Είμαστε συνδικαλιστές. Ξανά μανά στα ίδια να πούμε, να συντονιστούμε. Τι να κάνουμε. Αύριο πάλι μαζί θα είμαστε. 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 Αύριο πάλι μαζί θα είμαστε.